από ό,τι μου έχουν πει, γεννήθηκα το 1919, 24 Απριλίου. Η μητέρα μου ισχυρίζεται ότι είναι 23, το πιστοποιητικό δείχνει 24. Και μου είπαν ότι γεννήθηκα στους Άγιους Ομολογητές, διότι ο Μακαρίτης ο πατέρας μου είχε νοικιάσει σπίτι στους Άγιους Ομολογητές και εκεί έμενε με την Μακαρίτη σαν τη μητέρα μου. Η μητέρα μου δεν είχε γάλα και αντί να φέρουν κάποια ναβιζάνο, έφεραν μία κατσίκα από την οποία νεβίζαξα. Δεν μου επέτρεψε η μητέρα μου να πάω δημοτικό σχολείο. Ο αδερφός του πατέρα μου, ο αείμνηστος Νέαρχος Κληρίδης, ήταν δάσκαλος και ανέλαβε να μου κάνει μαθήματα ιδιαίτερα στο σπίτι. Ούτε επέτρεψε η μητέρα μου να μου κόψουν τα μαλλιά μου. Και έτσι είχα μακριά μαλλιά. Όμως όταν έφτασα στην εποχή που έπρεπε να πάω γυμνάσιο, έπρεπε να έχω απολυτήριο δημοτικού. Και εφήτησα για 6 μήνες στην αστική Αγίου Σάβα. Γιατί δεν ήθελε η μητέρα σας, κύριε Πρόεδρε, να πάτε στο... Είναι κάτι το οποίο πολλές φορές την ρώτησα και δεν μου έδιδαν καμία εξήγηση, πέραν το ότι έτσι έθελα. Αυτό τι σημαίνει για σας, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή ένιωσε την ευκαιρία να έχετε επαφές με άλλα παιδιά της ηλικίας σας, με φίλους? Επαφές είχα με παιδιά φίλων οικογενειών, τα οποία έρχονταν στο σπίτι και υπό τα βλέμματα του Βούδα της μητέρας μου, μας επέτρεπαν να παίξουμε μαζί. Ήσασταν ζωηρός ως παιδί, κύριε Πρόεδρε? Πολύ άταχτος. Δηλαδή, τι είδους αταξίες μπορούσε να κάνει ένα παιδί το 1930? Μία αταξία που έκανα μία φορά όταν ο πατέρας μου και η μητέρα μου πήγαν έξω. Βρήκα την καλένα από ουίσκι και όταν ήρθαν με ύβρα ή πια ένα-δυο, δεν μου άρεσαν, αλλά εντωμεταξύ με έπιασαν το ουίσκι και ήμουν της κατάστασης ευθυμίας. Τι είδους παιχνίδια παίζετε τότε, κύριε Πρόεδρε? Τα παιχνίδια μας ήταν, κάθε χρόνο μου αγόραζαν έναν για την πρωτοχρονιά ένα φουτμπόλ. Θυμούμαι πήγαμε στο κατάστημα του Μαύρου και είχα το δικαίωμα να επιλέξω ποιον ήθελα. Είχα κάτι ψεύτικα τουφεκάκια, κάτι ψεύτικα πιστόλια. Και όταν δεν έβλεπε η μητέρα μου, είχα και πυρηλί. Τι σας άρεσε περισσότερο από όλα αυτά, δηλαδή? Εκείνο που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν να παίζω με τα... Ο πατέρας μου ήταν κυνηγός, είχε 4 κυνηγετικά όπλα και αναλάμβανα να τα καθαρίσω, να τα ετοιμάσω και τα λοιπά, να του ετοιμάσω την εκστρατεία του, τη βούρκα του. Και κάποτε με έπαιρνε και σαν βουρκάτορα, όταν ήμουν πιο μεγάλος, όταν ήμουν μαθητής γυμνασίου. Σας άρεσε προφανώς τούτο? Ναι. Το ενδιαφέρον σας όμως για... Η πρωινή περίπατη. Ο πατέρας μου ήθελε μαζί με την αδερφή μου να πηγαίνουμε πρωινών περίπατων. Και ο πρωινός περίπατος ήταν από το σπίτι μας που τότε ήταν στην οδό Τρικούπη μέχρι το Κυβερνείο και πίσω, διότι πίστευαν ότι πρέπει να ασκούμεθα. Ήταν αυστηρός ο πατέρας σας, μαζί σας? Ο πατέρας μου ήταν αυστηρός σε ορισμένα θέματα. Σε θέματα όμως ελευθερίας σκέψεως και γνώμης, ενεθάρρυνε να έχουμε τις δικές μας απόψεις πάνω σε διάφορα θέματα. Σας πρότεινε κάποια συγκεκριμένα διαβάσματα? Όταν είμαι μαθητής του γυμνασίου, θυμούμαι ότι μου έφερε έναν μεγάλο βιβλίο, το οποίο ήταν η πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Από αυτά, κατόπιν, θυμούμαι ότι μας έφερε τους άθλιους του Βίκτορα Ουγκό, μερικά ποίηματα του Παλαμά, του Αλαουρίτη. Κύριε Πρόεδρε, ποιες είναι οι πρώτες
παραστάσεις που είχατε εσείς του κόσμου γύρω σας, του κόσμου γενικότερα. Παραστάσεις είχα το εξής, ότι μου άρεσε, έρχονταν διάφοροι γνωστοί του πατέρα μου και συζητούσαν πάνω στην πολιτική κατάσταση και μου επέτρεπε να κάθομαι στο διπλανό δωμάτιο του γραφείου του που είχε πόρτα ανοιχτή να ακούω το τι ελέγεται. Και κατόπιν καμιά φορά μου έβαζαν και ερωτήσεις. Άκουσες τι είπε ο Δέρβης, είπε αυτό και αυτό. Εσύ τι λες? Για να δοκιμάσει κατά πόσον παρακολουθούσα ή κατά πόσον είχα κρίση. Και ήταν όμως τα πράγματα που σας, που επήρατε ως μηνύματα για την κατάσταση γύρω σας, για την κατάσταση στην Κύπρο, ας πούμε. Και πότε περίπου το πήρατε? Τα μηνύματα τότε ασχολούνταν όλοι με το θέμα της απελευθέρωσης της Κύπρου από τη Βρετανική κατοχή, αλλά και ταυτόχρονα για το θέμα της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Θα μπορούσε να πει κανείς δηλαδή ότι τα πρώτα σας σκυρτήματα σε σχέση με την πολιτική αφορούσαν την απελευθέρωση της Κύπρου και την ένωση της Κύπρου, ναι, με την Ελλάδα. Ναι, αυτή ήταν η βασική συζήτηση που άκουα. Φυσικά έκαναν και επικρίσεις για την απικιακή διακυβέρνηση, ότι δεν φρόντιζε για τον λαό κτλ. Αλλά αυτά ήταν παρεμφερή. Ο βασικός άξονας των συζητήσεων τους ήταν πώς θα πείσουμε τους Άγγλους να εγκαταλείψουν την Κύπρο και να την δώσουν στην Ελλάδα. Σε εκείνες τις συζητήσεις γινόταν καθόλου αναφορά και στους Τουρκοκυπρίους, κύριε Πρόεδρε? Πολύ λίγη. Γιατί αυτό, δηλαδή, πώς το εξηγείτε εσείς? Νομίζω υπήρχε μια γενική άποψη ότι οι Τουρκοκύπροι ήταν μια παρονιχίδα εις το κυπριακό πρόβλημα και αυτοί ασχολούνταν κυρίως να αποδείξουν ότι η Κύπρος ήταν ελληνική και ότι έπρεπε η Μεγάλη Βρετανία να την δώσει στην Ελλάδα. Ήταν ένα πάθος βέβαια τούτο, να αποδείξουμε πάντα ότι η Κύπρος ήταν ελληνική. Ναι, εγώ θυμούμαι το εξής. Ήμουν φοιτητής και ήρθε ο Μακαρίτης ο πατέρας μου με μια ομάδα με τον Πάφου, ο οποίος τότε ήταν επιτηρητής, διότι δεν είχαν το αρχιεπισκοπικό θρόνο. Το αρχιεπισκοπικό θρόνο. Και έφεραν ένα υπόμνημα, ήταν ο Μακαρίτης ο Βασιλιάδης ο δικαστής, ήταν δικηγόρος τότε και μερικοί άλλοι προύχοντες. Και είχα συντάξει ένα υπόμνημα το οποίο ήταν 40 σελίδες και το έφεραν στην Αγγλία για να το δώσουν στο απικιακό γραφείο. Μου το έδωσαν ο πατέρας μου και μου λέει, πες μου και εσύ τις απόψεις. Το διαβάσα και τους είπα, πρώτα είναι εκτενέστατο και κανένας δεν θα το διαβάσει. Και δεύτερον, μην νομίζετε ότι η Βρετανία, επειδή αναφέρονταν στο Γλάστονα, στο φιλελευθερισμό του Γλάστονα. Και τους λέω, αυτά είναι ωραία λόγια, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι μια θέση σε Κύπρος την οποία οι Βρετανοί χρειάζονται για τους δικούς τους σκοπούς και δεν πρόκειται να δώσουν την Κύπρο στην Ελλάδα. Είχατε ως παιδί επαφές με Τουρκοκυπρίους, με Τουρκόπεδα? Μεγάλωσα στην οδόν Τρικούπη. Το διπλανό σπίτι καθόντουσαν Τούρκοι. Λέγεται Αζίζ. Και όταν η μητέρα μου και ο πατέρας μου έπιαναν έξω και να μην μας αφήσουν μόνο με τις υπηρέτριες, ερχόταν η γυναίκα του κυρίου Αζίζ και μας πρόσεχε. Και όταν εκείνοι πήγαιναν έξω, πήγαιναν η μητέρα μου στο σπίτι και πρόσεχαν τα δικά τους παιδιά. Έχετε κάποια επαφή με αυτήν την οικογένεια, κύριε Πρόεδρε? Αυτή η οικογένεια δεν υπάρχει πλέον. Από το παράθυρο του δωματίου μου και εκεί που ήταν το γραφείο μου, απέναντι ήταν η γραμμή της Αμερικέ. Mm-hmm. Και ήταν, με ξυπνούσαν ο Χότιας το πρωί, όταν έβγαινε το πρωί που έβγαινε για να
πει την προσευχή του, ξυπνούσα με τον Χότσα. Άρα έχουμε μια κατάσταση όπου έχετε παραστάσεις από μια άλλη πτυχή της Κύπρου, της ζωής στην Κύπρο, της παρουσίας δηλαδή των τουρκοκυπρίων, αλλά και μέσα σε ένα έντονο εθνικό κλίμα. Το γραφείο του Μακαρίου, του πατέρα μου, είχαν πολλούς Τούρκους πελάτες. Και τότε πολλές φορές επερνούσαν από το σπίτι, έφεραν χαλούμια, έφεραν το ένα το άλλο και κάθονταν εκεί. Τους εφιλοξενούσε η μητέρα μου. Και ήμουνα κι εγώ εκεί και έβλεπα, να πούμε, ότι τους θεωρούσα σαν συγκάτοικους μας στην Κύπρο. Ήταν κάτι το απόλυτα φυσικό. Ναι, ήταν τελείως φυσικό. Χτυπούσαν την πόρτα, διότι δεν υπήρχαν ηλεκτρικά κουδούνια. Τακ, τακ. Κατέβαινε η υπηρέτη, φώναζε πάνω. Κυρία, κατέβαινε η μητέρα μου, διάτασε να τους κάνουν καφέ, τους ευχαριστούσε για τα αυτά και έφευγαν οι άνθρωποι τελείως ελεύθερα. Τουρκικά μάθετε καθόλου την περίοδο? Όχι. Καθόλου. Έμαθα και μερικές κακές λέξεις. Όπως όλοι μας. στο Παγκύπριο πώς ευρεθήκατε, κύριε Πρόεδρε? Στο Παγκύπριο, όταν τέλειωσα το δημοτικό της αστικής, πήγα στην πρώτη τάξη του γυμνασίου. Πρέπει να πω ότι σαν μαθητής δεν διέπρεψα. Ήμουν και άταχτος μαθητής. Κάθε λίγο με κατήγγυλαν στον πατέρα μου. Τι άταξη σε κάνετε στο σχολείο, κύριε Πρόεδρε, μέσα στην τάξη? Μέσα στην τάξη, παραδείγματος χάρη, τότε είχαν ένα σύστημα που είχαν έναν κουτί και μέσα είχαν τους κλήρους. Ναι. Όταν δεν μελετούσα, φερούσα τον κλήρο μου. Ετιμωρηθήκατε για τον καμιά φορά? Πολλές φορές. Τι είδους τιμωρία? Η τιμωρία ήταν έναν από τα πράγματα που είχαν έναν μεγάλο κρεμαστάρι. Και όλοι οι μαθητές είχαν τον αριθμό τους και έπρεπε το πηλίκιο σου να είναι στη θέση. Όταν ξέχανα να το βάλω, κλειρίδι, επειδή να άνοιγα το χέρι μου, έπαιρνε τη ρίγα, έδιδε μια με τη ρίγα, μην το ξανακάνεις. Αλλά το ξανακάμε. Και θυμούμαι μια φορά, ο αείμνηστος Σπυριδάκης, όχι ο Οργιανής, ο πατέρας τους. Εδίδασκε θρησκευτικά. Μας έκαμε στο μάθημα, μας είπε, παιδιά, όταν βρίσκεται κάτι στον δρόμο, δεν πρέπει να το οικειοποιήσετε. Πρέπει να το φέρνετε, να το παραδίδετε, διότι μπορεί εσείς να μην νομίζετε πως έχει αξία. Αλλά για τον άνθρωπο που το έχασε μπορεί να έχει αξία. Το επόμενο μάθημα κατέβηκα κάτω που ήταν η Τάφρος. Επερνούσαμε την Τάφρο, δεν υπήρχε το άνοιγμα τότε. Κατέβαιναμε, σύναξα κάμποσες σύκλες πετάμενες. Τες έδισα με ένα σκηνή και έφτασα τη διαφορά και του λέω, μπορεί να αυτοκτονήσει. Με τιμώρησε. Η συνήθις τιμωρία ήταν να σε βγάλει να στέκεσαι, αλλά να βλέπεις στον τοίχο καθ' όλη τη διάρκεια και να μην βλέπεις προς τα πίσω. Εγώ έβλεπα ότι έκανα και χειρονομία. Ήμουν άταχτος μαθητής. Ποιοι ήταν, θυμάστε μερικούς πρώτους συμμαθητές σας στις περίοδο εκείνης? Ναι, ο Μακαρίτης ο Αρχιεπίσκοπος ήταν μεγαλύτερος μου, αλλά λόγω του ότι αργούσαν. Είμαι θα συμμαθητέ μέχρι την πέμπτη τάξη του γυμνασίου. Οπότε εγώ έμεινα ιδίων τάξεων στην πέμπτη τάξη. Ήταν το θέμα που η σχολική εφορία απεφάσισε να απαγορεύσει τη χρήση της δημοτικής γλώσσας. Ήταν γι' αυτό το λόγο που έμεινε η ένταξη, κύριε Πρόεδρε? Ναι, έγραψα την έκθεση μου και ήμουν πολύ καλός στις εκθέσεις, στη δημοτική γλώσσα. Και με εμηδένισα. Μου είπαν ότι αν έρθεις το Σεπτέμβριο, έμεινα μεταξεταστέως και γράψεις δημοτική, θα μείνεις ήδη εντάξει. Το Σεπτέμβριο είπα στον πατέρα μου ότι θα γράψω δημοτική. Δική σου απόφαση. Αλλά πρόσεξε, θα μείνεις ήδη εντάξει. Έγραψα στη δημοτική
τις γραμμές. Εφόσον δεν θα με βαθμολογήσετε για το τι γράφω, αλλά για το τι γλώσσα χρησιμοποιώ, δεν θα σας γράψω. Και το αποτέλεσμα ήταν να σας αποβάλω. Με άφησαν οι δύο εντάξει, επανεστάτησα, δημοσίευσα έναν άρθρο σε μια από τις εφημερίδες, δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν ο Κύρικας. Ναι. Και μετά από αυτό με απέβαλα για 15 μέρες. Όταν μου απήγγειλαν την γυμνασιάρχη, ήταν ο Κατσουρός, δηλαδή της. Όταν μου απήγγειλαν την κατηγορία, την ποινή μου, του λέω, κύριε γυμνασιάρχα, για να απουσιάσω 15 μέρες από το σχολείο, θα καλυτερεύσω. Μου λέει, ελπίζω, παιδί μου. Και του λέω, με την ίδια φιλοσοφία, να δεν ξαναγυρίσω, θα γίνω ο κάλυστος των ανθρώπων. Γεια σας, είσαι και αυτάδες μου. Και με έδιωξαν, έφυγα από το γυμνάσιο και πήγα Αγγλία. Αυτό ήταν το 1936. Θυμάστε το θέμα της έκθεσης? Το θέμα της έκθεσης που γράψατε, ναι. Μα, ούτε καν κοίταξα το θέμα. Δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν το θέμα. Η σχέση σας με τον Αρχιεπίσκοπο τότε πώς ήταν, ποιες ήταν, ως μαθητής? Ο Αρχιεπίσκοπος ήταν ο επιμελέστερος μαθητής που είχαμε. Κάθε χρόνο έπαιρνε όλα τα βραβεία και βρίσκεται σε ανταγωνισμό με την αδερφή μου, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα που πήγε σε σχολή Ρένα, διότι πρόκειται να σπουδάσει και το δίπλωμα του Παρθεναγωγείου δεν ήταν ισότιμο του γυμνασίου και δεν θα την ενέγραφαν σε πανεπιστήμιο. Και γι' αυτό όταν επανεστάτησα και έφυγα, έφυγε και η αδερφή μου. Η ένδειξη διαμαρτυρίας. Άλλους συμμαθητές θυμάστε, κύριε Πρόεδρε? Βέβαια. Ήταν κάποιος Ποφαΐδης, ο οποίος αυτοκτόνησε αργότερα, δεν ξέρω γιατί. Ήταν ο γιατρός ο Σαρβής, ο οποίος έγινε οφθαλμίατρος αργότερα. Ήταν ο Μελέαγρος. Ήταν όλοι καλοί μαθητές. Συζητούσατε πολιτικά τότε? Δηλαδή, αν το θέμα της δημοτικής γλώσσας, της γλώσσας ήταν τόσο σημαντικό για εσάς, υποπτεύομαι ότι θα πρέπει να έχετε ενδιαφέροντα ανάλογα με όλους τους συμμαθητές. Υπήρχε ένα θέμα μέσα στο σχολείο, το οποίο διαρκώς συζητούσαμε, γιατί όχι η δημοτική, διότι διαβάζαμε τους Έλληνες συγγραφείς, τους Έλληνες ποιητές, τους Έλληνες λογογράφους, που ήταν όλοι στη δημοτική. Γιατί εμείς δεν γράφουμε στην καθαρεύουσα. Σε ό,τι αφορά το... Ήμουν και ανορθογράφος. Είσαστε ανορθόγραφος. Ανορθόγραφος, yeah. Ο Μακαρίτης ο Παπαχρυσοστόμου ερχόταν στο σπίτι για να με βοηθήσει εθελοντικά, διότι γράφεις τόσο ωραίες εκθέσεις, αλλά είναι γεμάτες ανορθογραφία. Και εγώ του έλεγα, μα γιατί να έχουμε δύο ο, γιατί να έχουμε δύο ωμέγα και όμικρον, μας φτάνει το ένα. Τι βαθμολογίες έπαιρνετε τότε, κύριε Πρόεδρε? Ήταν με βάση το 10 ή το 20? Με βάση το 10. Το 10. Σε ορισμένα μαθήματα, στις εκθέσεις παραδείγματος χάρη, έπαιρνα 9, 10. Στα μαθηματικά ήμουν κακός. Ήμουν γύρω στο 6 με 7. Δεν είναι κακό. Στην ιστορία ήμουν πάρα πολύ καλός. Φυσική, πειραματική και τα λοιπά. Σε έκαμπνε ο Ουριάννης τότε φυσική, πειραματική. Μια από τις αταξίες που έκανε. Ο Ουριάννης είχε ένα κουτί ξύλινο με ένα φακό από πάνω. Και αντί να έχει το σκελετό εκεί, έβαζε φωτεινή εικόνα του σκελετού. Και ήταν στραμμένος προς το πίνακα και μας έδειχνε. Εγώ καθόμουν στην πρώτη γραμμή. Αφαιρούσα όταν δεν έβλεπε την εικόνα και έφασα μια άλλη εικόνα μέσα. Στο σπίτι, ήμουν πειραχτήρι. Στο σπίτι πώς σας αντιμετωπίζαμε όλες αυτές? Η μητέρα μου έγινε έξαλλη. Έξαλλη. Και μου έλεγε, εσύ παιδί μου, πρέπει να σε δεις πάνω στα κάγκελα. Ενώ ο πατέρας σας? Ο πατέρας μου το έβλεπε ότι είναι της εποχής, της νεανικής εποχής. Θα παράτα. Τα αδέρφια σας? Η Χρυσάνθη ήταν πάρα πολύ επιμελής μαθητής. Ήταν πάντοτε για τα πρωτεία. Διέβαζα
τη μισή ώρα που διάβαζαν εκείνοι, αν όχι λίγο και λίγο. Ενοχλούνταν όμως με τις αδεξίες σας. Επειδή κάποτε περνούσε και ο καθηγητής από το σπίτι και κάτω ήταν το γραφείο του πατέρα μου, με φώναζαν κάτω στο γραφείο του πατέρα μου και μου έλεγαν ο πατέρας μου, ο καθηγητής σου έχει αυτά τα παράπονα από σένα. Παιδί μου, να προσπαθείς να σοβαρευτείς περισσότερο. Και αυτά. Την εξέγερση του 31, τη θυμάστε καθόλου, κύριε Πρόεδρε, τη ζήσατε? Ναι, τη ζήσατε. Θυμούμαι πάρα πολύ καλά. Θυμούμαι, άργησε ο Μακαρίτης ο πατέρας μου να έρθει και θυμούμαι τις ανησυχίες της μητέρας μου, γιατί ήξεραν ότι πήγα σε κάποια εκδήλωση. Και όταν έφτασε το πρωί, θυμούμαι που μας είπε, κάψαν το κυβερνείο. Και ήταν πολύ στενοχωρημένος, διότι ήξεραν ότι είχα συλλάβει και μερικούς, ότι θα υπάρχουν συνέπειες. Ήταν το βράδυ που σκοτώθηκε ο Νούφριος Κλειδίδης. Εσείς τα ζήσατε ως παρατηρητής, ήσασταν κοντά. Μετά τα επεισόδια αυτά και μετά τα όσα έχουν ακολουθήσει... Ακολούθησε η δικτατορία του Πάλμερ. Ήταν αντικείμενο των συζητήσεων σας, των προβληματισμών σας με τους άλλους συμμαθητές? Όχι τόσο με τους άλλους συμμαθητές. Εκείνο το οποίο θυμάμαι πάρα πολύ καλά ήταν όταν η Αγγλία έφερε στρατών και επέβαλαν το κέρφιο. Όταν επέβαλαν το κέρφιο, έπρεπε να είχες και τα φώτα σβηστά και τα παράθυρα κλειστά. Ο πατέρας μου διέταξε να είναι όλα τα φώτα αναμένα και τα παράθυρα ανοιχτά. Χτύπησαν η πόρτα, σχεδόν να τη σπάσουν οι στρατιώτες, κατέβηκαν κάτω και τους είπε, το διάταγμα του κυβερνήτη το έχω, μιλάει για κέρφιο. Κέρφιο σημαίνει κατοίκον περιορισμών. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλείσω και τα παράθυρα και να σβήσω τα φώτα. Και έγραψε ένα επιστολή στον κυβερνητή και απολογήθησαν ότι ήταν λανθασμένο το διάταγμα και το εδιόρθωσαν και σβήσαμε τα φώτα. Πάντως δημιουργείται η εικόνα, κύριε Πρόεδρε, ότι ουσιαστικά μεγαλώσετε μέσα σε ένα κλίμα που εκαθοριζόταν από τη σχέση της αποικίας με τους δυνάστες. Και ήταν και εδώ το θέμα. Ήταν αισθητή αυτή η σκλαβιά, κύριε Πρόεδρε, τότε? Αυτή ήταν αισθητή και στα σχολεία μέσα. Πώς? Διδάσκοντας το ότι εμείς είμεθα Έλληνες, θα αγωνιστούμε για την ελευθερία της πατρίδας μας και την ένωση με την Ελλάδα, η ιστορία την οποία μας εδίδασκαν, αλλά και η ερμηνεία της ιστορίας που έδιδαν ήταν τέτοια. Θυμάμαι όταν μας επέβαλαν ότι πρέπει να εορτάζουμε στα γυμνάσια την γιορτή του βασιλέα και μας είπαν ότι πρέπει να παρουσιαστούμε όλοι στο σχολείο και θα έρχεται κάποιος Άγγλος να μας μιλήσει με διερμηνέα για την αυτοκρατορία, που το ποϊκοτάραμε εμείς οι μαθητές, αρνηθήκαμε. Πέραν ολίγων οι οποίοι οι γονείς τους ήταν κυβερνητικοί υπάλληλοι και τους είπαν οι γονείς τους ότι πρέπει να πάνε, οι άλλοι δεν παρουσιαστήκαν. Μιλούμε όμως επίσης για μια περίοδο όπου στο παγκόσμιο είχαμε σημαντικά γεγονότα, υπήρχαν οι κοινωνικές συγκρούσεις, υπήρχαν οικονομική κρίση, υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα που τελικά οδήγησαν και στον πόλεμο. Όλα αυτά σας απασχολούσαν καθόλου την περίοδο εκείνη? Έφταναν κοντά σας? Μας απασχολούσαν πάντοτε υπό την έννοια ότι αυτά είναι που φέρνουν τα καθεστώτα των αποικιών. Και ότι εάν οι αποικίες απελευθερώνονταν, θα έβρισκαν τον δρόμο τους και δεν θα υπήρχε αιτία για πολέμους. Διότι θεωρείται πάντοτε ότι οι πόλεμοι διεξήγονται για να διατηρηθούν οι αποικίες, οι αυτοκρατορίες και ούτω καθεξής. Σας αποβάλλω λοιπόν από το γυμνάσιο, κύριε Πρόεδρε, και το επόμενο βήμα, ο επόμενος σταθμός είναι το Λονδίνο. Ναι, 1936, η αδερφή μου και εγώ πήγαμε στο Λονδίνο. Η αδερφή σας είχε τελειώσει το μεταξύ το σχολείο? Όχι, έφυγε και γίνει σε ένδειξη διαμαρτυρίας από την πέμπτη τάξη.
Συνέντευξη αλληλεγγύης προς εσάς ουσιαστικά. Ναι. Μάλιστα. Πήγαμε μαζί στη Βρετανία. Φυσικά έπρεπε να περάσουμε matriculations, διότι δεν είχαμε απολυτήριο γυμνασίου για να ενταχθούμε στις νομικές σχολές και χρειάζεται ο χρόνος για να μάθουμε καλά την αγγλική γλώσσα για να περάσει στις εξετάσεις matriculation. Και θυμούμε το λάθος που έκανα. Είχες το δικαίωμα πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων να πάρεις και έναν της δικής σου επιλογής. Και θεώρησα να πάρω αρχαία ελληνικά. Απέτυχα στα αρχαία ελληνικά, γιατί ξέρεις γιατί, διότι μας έδωσαν από τους Times έναν... Ένα κείμενο του μεταφέρουν στα αρχαία ελληνικά. Στα ελληνικά και από, και από τα αρχαία ελληνικά έναν κείμενο να μεταφράσουμε στα αγγλικά. Εμείς έκαναμε 6 γραμμές, 7 γραμμές. Και από σας εξηγούσαν ο καθηγητής. Πήγανε με την άλλη μπράγκη και μας εξέταζε πάνω στις 6-7 γραμμές που μας έδωσε για να μάθουμε. Απέτυχα παταγωγώσεις στα αρχαία ελληνικά. Τώρα μιλούμε για μια... Πόσο χρόνο είσαστε τότε, κύριε Πρόεδρε? Πόσο χρόνο είσαστε όταν πρώτο πήγατε στο Λονδίνο? Είχα φτάσει μέχρι την 5η τάξη του γυμνασίου. Επομένως θα ήμουν 16 χρόνια. Πολύ νεαρή ηλικία για να πάτε με την αδερφή σας. Ναι. Εμένετε μόνοι σας ή είσαι συγγενείς? Στο Λονδίνο η μητέρα μου είχε έναν αδερφό, ο οποίος ήταν εκεί από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και είχε ένα εξοχικό σπίτι έξω από το Λονδίνο και μέναμε μαζί του. Και σχολείο πηγαίνετε στην περιοχή, φαντάζομαι? Όχι, σχολείο πηγαίναμε στο Λονδίνο, παίρναμε το underground το train, το αυτό. Και κάναμε μια ώρα ταξίδι, πηγαίναμε στο σχολείο και γυρίζαμε το μεσημέρι πίσω. Θυμάστε το όνομα του σχολείου, σε ποια περιοχή ήταν, που ήταν? Ήταν στο Red Lion Square, κοντά στο King, κοντά στο Gray's Inn. Μάλιστα. Και μας ενέγραψε εκεί ο πατέρας μου. Και πηγαίναμε, είναι σαν φροντιστήρια, ναι, για την αγγλική γλώσσα. Και βεβαίως η επιλογή της νομικής, φαντάζομαι, ήταν και λόγω οικογενειακής παράδοσης. Ήταν λόγω οικογενειακής παράδοσης. Θυμάμαι πολύ καλά που η αδερφή μου δεν ήθελε να σπουδάσει νομικά, ήθελε να σπουδάσει φιλολογία. Κύριε Πρόεδρε, οι φοιτητές συνήθως είναι εκ φύσεως, λένε, και εξ ορισμού επαναστάτες, επαναστατικοί. Είχατε καταρχήν επαφή με το φοιτητικό εγκύρημα της περίοδου εκείνης? Να σας πω, είχα μία επαφή με τους Κύπριους φοιτητές. Οι οποίοι ήταν πολλοί τότε? Πάρα πολλοί. Αλλά υπήρχε η Κυπριακή αδελφότης. Και είχα εγγράφει ως μέλος της Κυπριακής αδελφότητας. Βρισκόμενος εκεί ως μέλος της Κυπριακής αδελφότητας, είδαμε ότι ο πρόεδρος της ήταν ο Σερ Τζον Σταυρίδης, ο οποίος δεν μας έλεγε να Έλληνες Κύπριοι, αλλά μας έλεγε fellow correligionist. Correligionist. Συνάδελφοι... Ομόθρησκοι. Ομόθρησκοι. Αυτό δεν μας άρεσε, διότι εμείς οι μαθημάτες μας Έλληνες Κύπριοι. Κάναμε μια ομάδα και ρίξαμε την... το Σεντζό Σταυρίδη. Στις εκλογές, φαίνεται. Με τις εκλογές. Και βγήκα εγώ τότε σαν αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με μερικούς άλλους νέους ανθρώπους και αναλάβαμε την Κυπριακή εστία. Ήταν τα πρώτα σας πολιτικά συστήματα ουσιαστικά. Τα πρώτα μας πολιτικά συνθήματα. Κατόπιν ένας Άγγλος βουλευτής έγραψε μια ομιλία και είπε ότι δεν είμαι θα Έλληνας. Και κάναμε διαμαρτυρία και τον φέραμε στην Κυπριακή Αδελφότητα να απολογηθεί. Αντί να απολογηθεί, μας είπε τα ίδια, του σφυρίξαμε, το γιουχαΐσαμε και τον διώξαμε. Το άλλο που κάναμε, είχαμε διοργανώσει μια ομάδα. Όταν έρχονταν Κύπροι, επειδή δεν μιλούσαν ούτε αγγλικά, ήταν δύσκολη η ζωή,
τους βοηθούσαμε να βρουν κάποιες δουλειές και ούτω καθεξής. Αλλά ήμεθα πάρα πολύ άκτιβ τότε, ήμεθα πολύ έντονα αναμειγμένη στο ενωτικό θέμα της Κύπρου. Δηλαδή, τι ακριβώς έκανετε τότε? Διαμαρτυρίες. Διαμαρτυρίες προς την επίσημη αγγλική κυβέρνηση. Την επίσημη αγγλική κυβέρνηση. Και μας φώναζε ο Τερεζόπουλος, ο οποίος ήταν τότε ο High Commissioner της Κύπρου στο Λονδίνο, και μας απειλούσε ότι θα μας καταγγείλει στους πατέρες μας, στις μητέρες μας, ότι θα ασυνεπείς, ότι δεν μελετούμε, ότι αντί τούτου κάνουμε πολιτικές συσκέψεις και συγκεντρώσεις. Με τους Βρετανούς φοιτητές μπήκα όταν, μετά τον πόλεμο, όταν γύρισα και για να συνεχίσω τις σπουδές μου, είχα συνεργαστεί και με Βρετανούς φοιτητικά κινήματα, γενικά για τα, με του, εκείνους που σκέπτονταν πλέον φιλελεύθερα, ότι ήταν καιρός τα αποικιακά καθεστώτα να αντικατασταθούν, να δοθούν δικαιώματα εκλογών στις αποικίες και ούτω καθεξής. Υπήρχαν βέβαια τότε επαρικίες και από άλλες αποικίες, ναι, στην Αγγλία. Ναι. Ήσασταν σε επαφή? Βεβαιότατα. Είχα πολλούς φίλους από τις Ινδίες, από την Αφρική, οι οποίοι αλληλοκρατούσαμε και μετά που ήρθα στην Κύπρο. Τώρα, βέβαια, πάλι πλησιάζει ο πόλεμος. Το θέμα που κυριαρχεί, φαντάζομαι τότε, ήταν πάλι η προοπτική ενός πολέμου. Ναι. Η άνοδος της Γερμανίας, του Χίτλερ, η άνοδος του φασιστικού κινήματος και στη Γερμανία, αλλά και στην Αγγλία υπήρξε. Υπήρχε, στην Αγγλία η κατάσταση ήταν τελείως διαφορετική. Υπήρχαν εκείνοι οι οποίοι ήσαν εναντίον του πολέμου. Και έκαναν συγκεντρώσεις, ήταν η φίλη μου μυστέα, ότι πρέπει να αποφευχθεί ο πόλεμος. Και εμείς τους κατηγορούσαμε ότι αυτοί ήθελαν να κυριαρχήσει ο Χίτλερ στην Ευρώπη και ο Μουσολίνη στην Μεσόγειο. Θυμούμε μια διαδήλωση που πήρα μέρος. Ήταν όταν ο διάδοχος των Αγγλικών θρόνων απεφάσισε να παντρευθεί την κυρία Σίμψον. Αμερικανίδα, αλλά ήταν ζωντοχείρα. Και πήγαμε πέξω από το Buckingham Palace και φωνάζαμε «Θέλουμε το Τέτι, θέλουμε το Τέτι». Ήταν Έτουαρτ. Τέτοιν τον εφωνάζαμε. Χαϊδευτικό. Λοιπόν, εγώ ανέβηκα πάνω στο κυκλίδωμα και φώναζα. Επέρασε ένας έφυπος αστυνομικός, με άρπαξε να βγω απέναντι, είχε ένα σταθμό αστυνομικών και πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο. Αλλά το πρωί δεν μας απήγγειλαν κατηγορίες, μας άφησαν ελεύθερες. Γι' αυτό το θυμηθήκα όταν για πρώτη φορά μπήκα στο Buckingham Palace. Ήμουν πρόεδρος της Δημοκρατίας, πήγα στην Αγγλία και με προσκάλεσε η Βασίλισσα στο Buckingham Palace για τσάι. Την ώρα που πήγα είχαν και ένα βραδιταγμένο απόσπασμα το οποίο παρουσίασε ένα όπλο. Της λέω, Your Majesty, την πρώτη φορά που αποπειράθηκα να πω. Με άρπαξαν από τα κάγκελα και με πήρε στους φυλακές. Τώρα μπαίνω και παρουσιάζεται τα όπλα. Στο σχολείο στην Βασίλισσα. Είχε πολύ χιούμορ. Θυμάμαι σε ένα γεύμα που έδωσαν όταν το Βρετανικό Κοινοβούλιο εόρταζε τα 1000 χρόνια, 800-900 τόσα χρόνια. Ενώ κάθομαι στο τραπέζι μαζί με άλλους πρόεδρους, ήμουν πρόεδρος της Βουλής τότε. Ήρθε ένας και μου λέει, βλέπεις εκείνο το τραπεζάκι με εκείνη. Θα αποχωρήσει η Βασίλισσα, θα καθίσει εκεί και εσείς με μερικούς άλλους που θα ειδοποιήσω θα πάτε να καθίσετε μαζί της. Πήγαμε να καθίσαμε και η κουβέντα έγινε ότι η Βασίλισσα είπε τα λάθη των κοινοβουλίων.
Και της είπα, αν δεν έκανα λάθη Βασιλίζα, θα υπήρχε κοινοβουλία. Και μου λέει, τουσέ. Όμως, η περίοδος εκείνη, κύριε Πρόεδρε, είχαμε και συγκρούσεις στην Αγγλία με το φασιστικό κίνημα. Τον Όσβολτ τότε δεν ήταν. Ναι, ναι. Εσείς, ποια ήταν η τοποθέτηση ή η σχέση σας με όλα αυτά τα πράγματα στην περίοδο εκείνη. Δηλαδή, μιλούμε ουσιαστικά για μια περίοδο όπου εζυμώνονταν ιδέες, φιλοσοφίες για τον κόσμο. Ήταν κυρίως, εγώ ανήκα σε οργανώσεις που αμφισβητούσαν, έλεγαν ότι τα απικιακά καθεστώτα είναι παρελθόν, πρέπει τώρα να δοθεί ελευθερία, να δοθούν συντάγματα στις απικίες, να δοθεί ελευθερία, να αποκτήσουν την δική τους οντότητα. Τώρα, παρακολουθήσατε καταρχήν στο King's College, έτσι δεν είναι το... Είχα αρχίσει στο King's College, αλλά όταν διέκοψα τις σπουδές μου, είπα ότι θα πάω να κάνω... άρχισα να στο Crazy, όπως όλοι οι άλλοι. Είπα ότι εγώ θα πάω πρώτα να κάνω το πανεπιστήμιο, να γίνω νομικός. Γιατί ήδηκα στο Crazy, κύριε Πρόεδρε, ήταν επιλογή δική σας? Στο Crazy πήγα διότι ο Κερίλης ο πατέρας μου εκεί σπούδασε και πήρε και το πρώτο βραβείο, το Lee Prize, όταν τέλειωσα. Η αδερφή μου ήταν στο ίδιο σχολείο, εγώ στο ίδιο σχολείο και αργότερα ακολούθησε και ο αδερφός μου στο ίδιο σχολείο. Δημιουργήθηκε για μια παράδοση δηλαδή. Υπήρχε οικογενειακή παράδοση. Άρα τελειώσετε το Grace Inn και μετά πήγατε στο King's Court? Όχι. Διέκοψα τις σπουδές μου για τον πόλεμο και όταν αφιπηρέτησα πήγα και εγγράφηκα στο Πανεπιστήμιο. Στο King's. Και συνέχιζα και με το... Με τον Κρέιζιν. Η απόφασή σας να καταταγείτε τότε, κύριε Πρόεδρε, ήταν από τα δική σας, φαντάζομαι, δεν συμβουλευτήκετε κανέναν, πολύ περισσότερο τον πατέρα σας. Όχι, απλώς έγραψα μια επιστολή στον πατέρα μου ότι σπουδάζω νομικά. Εάν ο Χίτλερ κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, θα είναι πολύ διαφορετική η νομική επιστήμη από ό,τι την ξέρουμε και ό,τι την σπουδάζουμε τώρα. Και επομένως θα διακόψω τις σπουδές και θα πάω να καταταγώ στην αεροπορία. Ήταν πιστικό το επιχείρημά σας, γιατί το αποδέχτηκε ο πατέρας σας? Το αποδέχθηκε. Μου έγραψε μια επιστολή πίσω ότι είναι δική σου επιλογή. Αλλά θέλω να θυμάσαι ότι εκπροσωπείς την Κύπρο και θέλω η συμπεριφορά σου να είναι άψογη, αλλά και ταυτόχρονα να μην δείξεις καμιά δειλία. Είχε υπόψη το πόσο ζωηρός μαθητής ήσασταν προφανώς, κύριε Πρόεδρε. Η μητέρα σας? Η μητέρα μου αρρώστησε. Αλλά είδε και εκείνη στην Αγγλία. Διότι ήρθε να μας κάνει επίσκεψη, να δει την αδερφή μου και εμένα. Και κηρύχθη ο πόλεμος. Οπότε έμεινε... Επειδή όλοι φοβόντουσαν ότι οι Γερμανοί θα αρχίσουν με φοβερούς βομβαρδισμούς και πολλοί κόσμος άμαχος πληθυσμός εκενώθη, ήταν πάρα πολύ γνωστή με την γυναίκα του γιατρού του Παπαδόπουλου, ο οποίος ήταν εγκατεστημένος στην Αγγλία. Απεφάσισαν και ενοικίασαν ένα σπιτάκι στο Λέτσορθ, απόσταση από το Λονδίνο, και μετακομίστη εκεί. Τώρα είσαστε ένας νέος φέρελπης, φαντάζομαι από τις φωτογραφίες που είδα, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να έχετε και επιτυχίες σε σχέση με το άλλο φύλλο. Αυτό επηρεάζει καθόλου την απόφαση σας για το στρατό? Την απόφαση μου δεν είναι το άλλο φύλλο που την επηρεάζει. Τη ζωή μου μπορεί να την επηρεάσει, όχι όμως την απόφαση για το στρατό. Την απόφαση για να ενταχθώ. Είχατε γνωριστεί τότε με την σύζυγό σας? Όχι. Αργότερα. Τη Λίλαν την γνώρισα για πρώτη φορά μετά το τέλος του πολέμου. Πήγα στο BBC, η αδερφή μου εργαζόταν στα ελληνικά προγράμματα του BBC, διαρκούντας του πολέμου. Και πήγα να της κάνω έκπληξη, δεν ήξεραν ότι γύρισα από αιχμαλωσία. Ήμουνα περίπου 2 μήνες σε νοσοκομείο. Όταν ανάρρωσα και πήρα την πρώτη μου άδεια, πήγα στο
εδώ την αδερφή μου. Δίπλα ήταν το γραφείο των ειδικών χρωμάτων. Και η Λίλα εργαζόταν στο γραφείο των ειδικών και ήταν φιλενάδες. Και όταν πήγα για να τη δω, ήταν και η Λίλα μέσα. Εκεί γνωρίστηκαμε. Θα επανέλθουμε, θα ξανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, κύριε Πρόεδρε, αλλά θέλω να μείνουμε τώρα στην στρατολόγηση. Πάλι επιλογή δική σας ήταν να πάτε στη ΓΡΑΦ. Στην Αεροπορία, ναι. Και η εκπαίδευση έγινε. Η εκπαίδευση έγινε στην Αγγλία και στη Σκωτία. Πώς ήταν η περίοδος της εκπαίδευσης, κύριε Πρόεδρε? Η κανονική περίοδος της εκπαίδευσης ήταν 9 μήνες. Αλλά επειδή είχε σχηματιστεί μια συσσόρευση εθελοντών, καθυστερήσαμε περίπου 3 μήνες. Τους 3 αυτούς μήνες εργαζόμουν στην αεροπορία με στολή στο αυτό που εξόπλιζε τα αεροπλάνα. Είχαμε μηχάνημα και βάζαμε τις σφαίρες μαζί και γίνονται κορδέλα για τα πολυβόλα των αεροπλάνων. Μένετε όμως μέσα στο στρατόπεδο. Ναι, βέβαια. Ήμουν αεροπλάνο. Θυμούμαι κάποτε, μου είχατε πει μια ιστορία με ένα Αυστραλό που σχετίζεται με τις εξόδους σας. Ναι, αυτό ήταν μια παρέα από Αυστραλούς, ήμουν εγώ και δυο τρεις άνθρωποι. Και πήγαμε, είχαμε άδεια, κατεβήκαμε όλοι στο Λονδίνο, πήγαμε σε ένα καπαρέ. Είπα, όχι σπουδαίο. Και όταν πήγαμε εκεί ανακαλύψαμε ότι επληρώναμε για ουίσκι για τις κοπέλες που κάθισαν δίπλα μας, αλλά τυχαίως ένας Αυστραλός πήρε το λαθασμένο ποτήρι και πήγε τα τσάι, δεν ήταν ουίσκι, τα τσάι ήταν κρύο και πληρώναμε ουίσκι. Σηκωθήκαμε, τα σπάσαμε τα τραπέζια, ήρθε η αστυνομία, μας πήρε στα στρατόπεδα. Μας έβαλε περιορισμό για τόσες μέρες, αλλά δεν μας έκανα μεγάλη. Το όνομα σας μπορούσε να το προφέρουν εύκολα ή... Όχι, δεν με έλεγα Γλαύκο, γιατί δυσκολεύονταν. Μου έδωσαν το όνομα Τόνι. Τόνι. Τόνι Δημάτ Κρίκ. Γιατί Δημάτ Κρίκ? Διότι δεν υπήρχε πράγμα που δεν πήγαινα πρώτο σε ένα εθελοντήσω. Και δεύτερο, διότι με έπαιρναν ότι ρίσκαρα το κάθε τι, δεν με ενδιαφέρει η ζωή. Πότε άρχισε η ενεργός δράση σας στον πόλεμο? Το 1942. Το 1942 άρχισε να παίρνω μέρος στους βομβαρδισμούς της Γερμανίας. Θυμάστε την πρώτη αποστολή σας, κύριε Πρόεδρε? Η πρώτη αποστολή μου ήταν ίσως και μια από τις πιο δύσκολες. Εστάλημε να βομβαρδίσουμε την ναυτική βάση της Χελιγουλάνδης. Και εκεί αντιμετωπίσαμε φοβερά πυρά. Πήγαμε 12 αεροπλάνα, 4 δεν γυρίσανε πίσω. Και τα άλλα 2 κακήν κακώς έφτασαν πίσω με πολλούς τραυματίες. Ήταν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δημιουργείται ένας πολύ στενός δεσμός μεταξύ των πληρωμάτων. Πάρα πολύ στενός δεσμός. Τι έσημαινε όμως η επιστροφή χωρίς τους συντρόφους σας, κύριε Πρόεδρε? Το πρωί, όταν γυρίζαμε, έπρεπε να πάμε να δώσουμε αναφορά ακριβώς τι συνέβη. Μετά από αυτό πηγαίναμε να προγραμματίσουμε και έβλεπες τις θέσεις, τις σκηνές και ήξερες ότι αυτοί δεν γύρισαν πίσω. Ή καμιά φορά μας έδιδε το σύνθεμα να ξαναπάμε, διότι μερικοί έπεσαν στη θάλασσα να εντοπίσουμε που έπεσαν για να πάνε να τους παραλάβουν. Εκείνο που δεν ξέρουν πολύ είναι ότι οι Γερμανοί είχαν καταρρίξει 65.000 πληρώματα βομβαρδιστικών αεροπλάνων, εκ των οποίων οι 56.000 σκοτώθησαν. Ένας στους 6 ζούσε. Εγώ είμαι ένας από τους 6 που επέζησα. Θυμάστε την πρώτη αποστολή, τα συναισθήματα σας, τους φόβους σας, τις σκέψεις σας που κάνατε? Εκείνο που με εντυπωσίασε, είχαν ένα σύστημα ότι στην πρώτη αποστολή πήγαινε κάποιος παλιότερος μαζί μας.
Θυμούμαι ότι όταν φώναξε ο Αυστραλός, ο πολυβολητής, γιατί ήταν Αυστραλός, σκοτώθηκε μαζί μου, ότι Bandit, Bandit σήμαινε εχθρικό αεροπλάνο. Bandit on the Starport. Εμείς αρχίσαμε να ανησυχούμε. Του απήντησε αυτός ο πρόεδρος. Οκ, keep an eye on him. Thank you, keep an eye on him. Εκείνον το keep an eye on him. Παρακολούθα το. Μας άλλαξε αμέσως, διότι αυτός ξέρει τι κάνει. Την ψυχολογία. Ψυχολογία. Είχατε... Εγώ πήρα και τους πρώτους Αμερικανούς που ήρθαν. Τους πήραμε για να δουν την κατάσταση. Να εξοικειωθούν. Και πήραμε, είχαμε δύο-τρεις πάνω στο αεροπλάνο, τους οποίους πήραμε για να δουν την... Είχατε την περίοδο εκείνη συνδεθεί με κάποιους ανθρώπους ειδικότερα? Ναι, βέβαια. Και... είναι εκ των οποίων τώρα είμαι ο μόνος ζών. Οι δύο σκοτώθησαν τη νύχτα που μας έριξαν. Τι ήταν, Βρετανοί? Ο ένας ήταν Αυστραλός, ο Σιου Σμιθ, από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, και αλληλογραφούσα με τη μητέρα του μετά το που έφυγα από την αιχμαλωσία. Της έγραψα και της έδωσα περιγραφή πως σκοτώθηκε ο γιος της. Ο άλλος ήταν Σκοτσέζος, ο εμπρόστιος πολυβολητής. Ο Navigator ήταν Άγγλος, εκείνος απέθανε. Και ο άλλος ήταν Ουαλός και εκείνος απέθανε. Είχαμε... δύο σκοτώθησαν τη νύχτα που μας έριξαν μέσα στο αεροπλάνο. Εγώ τραυματίστηκα. Οι άλλοι δύο πέσανε στη θάλασσα. Τους πήρε ο αέρας προς τη θάλασσα και τους ψάβησαν οι Γερμανοί από τη θάλασσα. Επέζησαν. Ήρθαν και δύο-τρεις φορές στην Κύπρο και έκαναν διακοπές μαζί μου. Αλλά τώρα δεν βρίσκονται ζωή. Λόγω ηλικίας. Είσαι μεγαλύτερη μου και λόγω ηλικίας. Δεν υπάρχουν πλέον. Με Κυπρίους, άλλους στρατιώτες που είχαν κρατήσει. Κυπρίους γνώρισα στην Αιχμαλωσία. Όταν συνελήφθηκα αιχμάλωτος και με πήρανε στα πολωνικά σύνορα, τα τότε πολωνικά σύνορα, ήταν το στρατόπεδο αιχμαλωσίας που με πήρανε, υπήρχαν Κύπροι οι οποίοι συνελήφθησαν αιχμάλωτοι στη Λιβύη ή στην Ελλάδα. Και είναι αρκετοί από αυτούς που είναι τώρα στην Κύπρο ζωντανή, με τους οποίους βρίσκομαι από καιρού εις καιρό. Ένα Γιώργο Γερολέμου, κύριε Πρόεδρε, πού τον είχατε συναντήσει? Ο Γιώργος Γερολέμου ήταν στο ίδιο αεροδρόμιο κατά τον καιρό που γινόταν η μάχη του Λονδίνου. Ήταν στο ίδιο στρατόπεδο στο Έξετερ. Εγώ εκεί τον γνώρισα. Μια ημέρα ένα πρωί, εκείνος ήταν επί του εδάφους, εμείς είμαστε υπτάμενοι. Πήγαινα στην τραπεζαρία να προγευματίσω και τον βλέπω κοστούμαρισμένο. Πού πας, Γερολέ μου? Μου λέει, πάω να παντρευστώ. Να, του λέω. Είναι η ώρα τώρα να παντρευτείς. Λόγω του πολέμου και των κινδύνων. Τον μεταπίσετε, κύριε Πρόεδρε? Όχι, δεν μου άκουσε. Πήγαινε, παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε με μια Αγγλίδα, η οποία ήρθε και στην Κύπρο και τους επήρα έξω και με το σκάφος μου, αλλά πέθανε τώρα. Του βάφτισα και έναν εγγονό του. Είστε όμως σε επαφή μαζί του ακόμα? Μου γράφει και του γράφω, ναι. Μου έστειλε και το βιβλίο του που έγραψε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα τις αποστολές, θυμάστε περίπου ποιες ήταν οι αποστολές, δηλαδή πού πήρατε μέρος, σε ποιες μάχες πήρατε μέρος? Κοιτάξτε, εγώ το δικό μου το Σμήνος έκανε τις εξής επιθέσεις. Στην Κολονία, στην κοιλάδα του Ρουρ, που ήταν η βιομηχανική περιοχή κυρίως, στο Κιέλ, στη Χελιγολάνδη, στο Βερολίνο, στο Αμβούργο, τέσσερις φορές πήγα στο Αμβούργο, στο Πρέμεν, στο Ντούσελντορφ, στο Ντουίσμπεργκ. Κύριε Πρόεδρε, έτσι αποστολές μοιραία προκαλούνται θύματα.
Ποια είναι τα συναισθήματα ενός πιλότου που ξέρει ότι με τις ενέργειες του προκαλούνται ενδεχομένως και αθώα θύματα? Ναι. Κοιτάξτε, δεν μας απασχολεί. Σε απασχολεί όταν σε ρίξουν κάτω και τύχε να σε περάσουν μέσα από πόλη που βομβάρδισες και βλέπεις την καταστροφή, βλέπεις θύματα, βλέπεις μικρά παιδιά σκοτωμένα. Τότε αρχίζεις να λες. Σας έτυχε εδώ, κύριε Πρόεδρε? Μου έτυχε, διότι όταν με έριξα στο Αμβούργο. Να μου περιγράψετε ακριβώς πώς έτυχε, πώς, ναι, σας, πώς επέσετε. Η αποστολή δική μου εκείνο το βράδυ. Είμαι θα μερικά αεροπλάνα, 50 το σύνολο, από διάφορα σμήνη, τα οποία είχαν υποστεί τροποποιήσεις. Αφαίρεσαν τις πόρτες κάτω που ήταν οι βόμβες και ο καθένας παίρναμε μία βόμβα 4 τόνους, την οποία έπρεπε να ρίξουμε από 2.000 πόδια και πάνω, διότι θα ανατινεσόμεθα ήδη αν την ρίχναμε πιο κοντά. Και ρίξαμε την βόμβα αυτή, βομβαρδίσαμε το κοντά στο λιμάνι του Αμβούργου που ήταν η περιοχή. Αλλά μας άρπαξαν προβολής και άρχισαν να χτυπούν από πάνω μας, από κάτω μας και διασταυρωμένα πυρά. Αντιαεροπορικά. Αντιαεροπορικά. Μέσα στους προβολείς ήμεθα φωτισμένοι εκεί πάνω και μας έκοβε κομμάτι-κομμάτι. Και εσείς έπεσετε με το αλεξίπτωτο τελικά, δηλαδή που προφύγετε και τα λείψετε. Έπεσα με το αλεξίπτωτο. Αλλά δεν άνοιξα το αλεξίπτωτο. Δεν το άνοιξα γιατί υπήρχε φράγμα πυρός και θα με σκότωναν από τα βλήματα. Πήγα σαν βολίδα κάτω. Και όταν πέρασα το φράγμα, τότε άνοιξα το αλεξίπτωτο μου. Και το μανούβραρα, βλέποντας ότι πήγαινα προς τη θάλασσα, το έκλειγα για να πάω κατευθείαν κάτω και το ξανά άνοιγα. Έχει ένα σκηνή που το τραβάς. Γύρνει το αλεξίπτωτο, φεύγει ο αέρας και το ξανααφήνεις απότομα και ξαναγεμίζει. Και έτσι έπεσα στη ξηρά. Οι άλλοι πέσανε στη θάλασσα. Εκείνες τις στιγμές, ποιες ήταν οι σκέψεις σας, κύριε Πρόεδρε? Ήταν κρίσιμες ουσιαστικά για τη ζωή σας. Το πρώτο συνέστημα που έχεις είναι η ανακούφιση. Όταν πηδάς από ένα αεροπλάνο που βάλεται και παίρνει και φωτιά, αισθάνεσαι ανακούφιση όταν το βλέπεις να φεύγει και εσύ να πηγαίνεις προς τα κάτω. Αυτό το πρώτο. Σκέψη σώθηκα, δηλαδή. Σώθηκα. Κατόπιν βλέπεις τα πυρά και λες, δεν σώθηκες, να ξαναπέσεις. Και το άλλο είναι το ότι θυμάσαι όλα αυτά τα οποία σε δίδαξαν. Πώς θα επιβιώσεις? Έρχονται αυτόματα στο μυαλό. Τουλάχιστον σε μένα ήρθαν αυτόματα στο μυαλό μου. Σκέφτηκα ότι έχω πηξίδο. Έχω έναν αυτό για να βάζω νερό μέσα με τα πλέτες να μπορείς να πίνεις από νερό. Δεν είχα την πρόθεση να παραδοθώ. Αλλά μόλις έπεσα, έφτασαν και οι Γερμανοί, με περικύκλωσαν και με πήρανε σε ένα νοσοκομείο που είχα Γάλλους εχμαλώτους. Είχατε τραυματιστεί κατά την πτώση? Ναι, ναι, ακόμα έχω τραύματα. Έχω μέσα κομμάτια από... Είχε τραυματιστεί από πυρά, δηλαδή? Από πυρά, βέβαια. Σπάζουν οι οβίδες, ναι, χτυπούν παντού. Όταν τελευταίως έκανα ένα MRI, βρήκανε κομμάτια ακόμα. Αλλά... είναι... Οπότε σας συνέλαβαν εκεί επί τόπου. Ναι. Και πώς ήταν, όταν βλέπει κανείς τους Γερμανούς ξαφνικά... Αλλά πριν με συλλάβουν, να σου πω κάτι. Παρεώθηκα σε μία αναγελάδα. Ορίστε. Όχι. Έπεσα και είδα δύο μάτια φλογερά να με βλέπουν. Λέω, αυτός είναι ένα ζή. Μας είπαν, όταν πέσετε, πρωτού και σας πλησιάσουν, θα σηκώσετε τα χέρια. Δεν μας επέτρεπε να έχουμε ούτε πιστόλι ούτε μαχαίρι για να μην δίδουμε δικαιολογία στους Γερμανούς να μας σκοτώνουν. Και θα πείτε, μας είναι καπούτ.
έπεσε το αεροπλάνο μου. Κρίξκαφάγγενε, εχμάλωτος πολέμου. Και όταν τα είπα αυτά, είπε, μου απήντησε. Θα ρωτώθηκα σε αγελάδο, αλλά πρωτού τελειώσει το μου, ήμουν περικυκλωμένος. Πώς ήταν, φαντάζομαι, μια πρώτη επαφή με τον εχθρό σε τόση κοντινή απόσταση. Ναι. Το βλέπατε από ψηλά. Πώς νιώσατε, φοβηθήκατε, φαντάζομαι. Είναι μια στιγμή που δεν ξέρεις, διότι τα όπλα τους είναι στραμμένα προς τα πάνω. Και επειδή βλέπουν την καταστροφή που κάνεις, πολλούς σκότωσαν οι Γερμανοί με αυτόν τον τρόπο. Για λόγους εκδικητικούς. Εκδικητικούς, ναι. Δεν ξέρεις αν θα ζήσεις ή αν θα μείνεις εκεί. Όταν τους είπατε το όνομα σας... Όνομα δεν λέγαμε, το πρώτο. Ναι. Το όνομα το παίρνανε κατόπιν όταν σε παίρνανε εκεί που θα σε παίρνανε. Δεν τους προκαλούσε εντύπωση, δεν τους προκαλούσε εντύπωση το όνομα. Δηλαδή... Εγώ είχα δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι με έπαιρνα για Εβραίο. Γιούτεν, φωνάζω. Εβραίος. Οπότε πολύ πιο επικίνδυνο. Πολύ πιο επικίνδυνη η κατάσταση. Και πού σας πήραν, κύριε Πρόεδρε? Με πήρα σε αυτό το νοσοκομείο. Μιλούμε για ποια περιοχή είναι τώρα στη Γερμανία? Στο Αμβούργο. Μάλιστα. Με πήρανε σε ένα... φώτισα πάνω σε ένα αυτοκίνητο και με πήραν εκεί. Και εκεί μου αφαίρεσαν ένας φοιτητής της ιατρικής. Με τσιμπίδα μου αφήδησε τα κομμάτια από φράγματα οβίδων, τα οποία ήσαν πάνω στους μυρούς μου και στα πόδια μου. Αλλά δεν μπορούσε να πάει πιο μέσα βαθιά, διότι δεν είχε και την ικανότητα ούτε και τα απαιτούμενα μέσα. Εκεί να έμεινα μέσα. Από εκεί με πήρανε στο στρατόπεδο ανακρίσεων, που ήταν στη Φραγκφούρτη. Αντισοδεμένο με πήρανε στη Φραγκφούρτη. Και άρχισαν οι ανακρίσεις. Πώς ήταν οι ανακρίσεις, κύριε Πρόεδρε? Οι ανακρίσεις... όταν γινόντουσαν από ανακριτές της γερμανικής αεροπορίας, ήσαν εντάξει. Όταν όμως έρχονταν από την Κεστάπο, ήταν και ξύλων έτρωγες και απειλές ότι θα σου κάνουν βασανιστήριο. Όλα αυτά στα αγγλικά. Ναι. Δεν φαντάζομαι κάποια στιγμή ήξεραν ότι κατάγεστε από την Κύπρο. Και αυτό τι, πώς το αντίκριζαν? Μου έλεγαν έναν από τα ερωτήματα τα βασικά που μου έπαιζαν, καλά, γιατί πολεμάς για τους Άγγλους? Και απάντησες, δεν πολεμώ για τους Άγγλους, πολεμώ τους Γερμανούς. Γιατί πολεμάς τους Γερμανούς? Διότι είναι δικτατορία, είναι έτσι. Το ένα που θυμάμαι είναι ότι όταν με πήρα στο στρατόπεδο εχμαλωσίας, μας έδιναν και ένα Mein Kampf τυπωμένο πάνω σε ψηλό χαρτί. Το χρέος μου του, ναι, του Χίτλερ. Εμείς κάποτε παίρναμε πακέτα από τον Ερυθρό Σταυρό και είχε τσιγάρα. Καπνίζαμε τα τσιγάρα και αφήναμε τις βόπες. Και κατόπιν παίρναμε τα κόβαμε από το Mein Kampf φύλλα. Και τα τυλίγαμε τα τσιγάρα, τα καπνίσαμε. Όταν πήγα και τους είπα, θέλω ακόμα ένα Mein Kampf. Λοιπόν, τι του έκαμε? Και τους το εκάπνισα. Έφαγε ξύλο. Κύριε Πρόεδρε, μιλήστε μας λίγο για τα συναισθήματα ενός μαχητή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενός ανθρώπου που ζει τον θάνατο από πολύ κοντά. Με εμπειρίες και βιώματα που φαντάζομαι θα πρέπει να συνοδεύουν έναν άνθρωπο σε όλη του τη ζωή. Μεταφέρτε στους νεότερους το κλίμα εκείνης της εποχής και ειδικά τα συναισθήματα δικά σας. Να σας πω, είναι μια εμπειρία την οποία δεν μπορείς εύκολα να την περιγράψεις. Διότι εκεί ξέρεις ότι είναι μετρημένες οι μέρες. Γιατί όταν βλέπεις, και μιλώ για την αεροπορία, ότι φεύγεις το βράδυ με 12 αεροπλάνα και 3-4 δεν γυρίζουν πίσω. Και βλέπεις διαρκώς κάθε βράδυ να πηγαίνουν σε επιχειρήσεις. Βλέπεις ότι η σειρά σου δεν θα αργήσει να έρθει. Και το ξέρεις ότι
μπορεί να είναι η τελευταία μου έξοδος που κάνω. Γι' αυτό ζεις και λες, τώρα ζω, θα το γλεντήσω. Αν δεν το κάνεις έτσι, θα πάθεις ψυχικά. Υπήρχε διέξοδος, κύριε Πρόεδρε, για εσάς τότε? Δεν υπήρχε διέξοδος. Διέξοδος η οποία να σου λέγει ότι θα επιζήσεις τον πόλεμο, εγώ δεν νομίζω ότι κανένας μας δεν το πίστευε. Όλοι ξέραμε ότι η μοίρα μας ήταν, δεν είναι αυτή τη φορά, την επόμενη φορά. Έβλεπες δίπλα σου ένα αεροπλάνο και ήξερες ποιοι είναι. Το πρωί έτρωγες μαζί τους, το μεσημέρι μαζί τους. Το βράδυ πηγαίνατε σε μια επιχείρηση και τους έβλεπες, έβλεπες γίνουν το αεροπλάνο να αναφλέγεται από χτυπήματα. Τους έβλεπες να πηδούν με αλεξίπτωτα. Έβλεπες αλεξίπτωτα να παίρνουν φωτιά και να κατεβαίνουν σαν αναμμένες λαμπάδες μέσα στο σκοτάδι. Και ήξερες ότι αυτό σε περιμένει και εσένα. Υπήρχε δηλαδή συμβιβασμός με την ιδέα του θανάτου? Πιστεύω ότι υπήρχαν γνώσεις ότι αυτό που κάνω θα έχει ένα τέρμα. Και το τέρμα δεν θα είναι με το τέρμα του πολέμου, αλλά με το τέρμα της ζωής μου. Γι' αυτό, από την άλλη, είχες την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Να δείξεις ότι δηλίασες. Τι να κάνεις? Να τραπετεύσεις? Πού να πας? Αυτό και... πόσο σας επηρεάζει, κύριε Πρόεδρε, γενικά στη ζωή σας, στη συνέχεια, στην αντίληψή σας για τον κόσμο, στην προσέγγιση σας στα διάφορα θέματα? Όταν κάποιος ζει χρειάζεσαι, το τόσο, χρειάζεσαι τόσο μια χρονική περίοδο για να συνέλθεις. Και μετά, όταν μπεις στη ρουτίνα της ζωής, αυτό το θυμάσαι σαν μια ανάμνηση, παραμένει μια ανάμνηση. Σαν ένα φοβερό όνειρο. Και σιγά σιγά εξοικειώνεσαι με τη νέα ζωή. Αλλά είναι φοβερό το πρόβλημα να εξοικειωθείς με τη ζωή. Εκεί που έχεις πάρει την απόφαση δηλαδή. Ότι είσαι νεκρός ή σήμερα ή αύριο θα είσαι νεκρός, πρέπει να εξοικειωθείς με τη ζωή. Να επανέλθεις στην ομαλότητα δηλαδή. Εγώ το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν όταν απεστρατεύθηκα και πήγα πίσω στην νομική επιστήμη να καθίσω να μελετήσω. Διότι είχε εκείνο το «Μα αύριο θα ζω, να πάω να το γλεντήσω». Όπως έκαναμε όταν είσαι στην αεροπορία. Θέλει πολύ νεαρό να μπορέσεις να επανέλθεις στον κανονικό ρυθμό της ζωής. Και σίγουρα επηρεάζει τις σχέσεις σας, την κρίση σε ό,τι αφορά θέματα με τα οποία ασχολείστε. Ένα πράγμα τουλάχιστον στην αεροπορία που πρέπει να ξέρεις πως χωρίς ενδιασμό γλίγορα να παίρνεις αποφάσεις. Δεν υπάρχει ο χρόνος να πεις να το σκεφτώ. Δηλαδή πρέπει να είναι, το μυαλό σου να είναι συγκεντρωμένο σε αυτό που κάνεις και να ξέρεις αν μου συμβεί αυτό θα κάνω αυτό, αν μου συμβεί αυτό θα κάνω αυτό. Και χωρίς να ξέρεις ότι θα επιβιώσεις. Αλλά πρέπει να ξέρεις αυτά τα πράγματα. Είναι μια άλλου είδους ζωής. Υπό αυτές τις συνθήκες η αιχμαλωσία τότε θα πρέπει να ήταν περίπου ανακούφιση. Είχε όμως το εξής η αιχμαλωσία. Αν έμενες αιχμάλωτος άπραχτος και καθόσουν όλη η μέρα, μπορούσε να πάθεις κατάθλιψη. Κατάθλιψη. Και πολλοί πάθανε κατάθλιψη μέσα στα στρατόπεδα. Γι' αυτό έβρισκες διέξοδο στο να προγραμματίζεις πώς θα τραπετεύσεις. Να έχεις ένα πρόγραμμα ότι για να τραπετεύσεις θα πρέπει να κάνω το α, χρειάζομαι το β, το γ, πώς θα τα αποκτήσεις. Κάτι να ασχολείται ο νους και να μην βλέπει τα σειρματοπλέγματα και να κάθεται όλη μέρα. Και να πεινάς, διότι το συσίτιο ή το συσίτιο πείνας. Και όλα αυτά επηρεάζουν ψυχολογικά από μια έντονη ζωή. Μπαίνεις στην αιχμαλωσία. Υποπεριορισμό. Υποπεριορισμό. Υπό άσχημες συνθήκες. Υπό άσχημες συνθήκες.
συνθήκες πείνας, μπορεί να πει κανείς. Και είναι μια απότομη αλλαγή του τρόπου ζωής. Οι προσπάθειες για απόδραση ήταν συλλογικές, ήταν ατομικές, πώς μπαίνει κανείς σε αυτό το κύκλωμα? Στο κάθε στρατόπεδο συγκεντρώσεως σχηματίζεται μια επιτροπή, η οποία το καθήκον της ήταν να βοηθάει εκείνους που θα αποδράσουν, να συλλέγει πληροφορίες από άλλους που απέδρασαν και τους έφεραν πίσω. Μετά που έκαναν μια περίοδο στις φυλακές, τους έφεραν πίσω στο στρατόπεδο. Πώς τους έπιασαν, πώς προδόθησαν, γιατί, ποιο ήταν το λάθος τους. Και να διδάσκει εκείνους που θα δραπετεύσουν, προσέξετε αυτό, προσέξετε το άλλο, μην κάνετε αυτό, κάνετε το άλλο. Στη δική σας περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, πώς έτυχε, πώς λειτουργήσε το σύστημα? Η πρώτη μου απόδραση έγινε από το νοσοκομείο που ήμουνα, προτού με πάρουν στο στρατόπεδο ανάκρισης. Στο Αμβούργο δηλαδή το. Στο Αμβούργο. Μόλις είχα σπάσει και το πόδι μου όταν έπεσα. Και μιλούμε για το 1942. Όταν παρακολούθησα τους φρουρούς που κάνανε πατρόλ το βράδυ, πώς σύνορον ήθελαν να πάμε από το ένα σημείο στο άλλο. Έδεσα τα σεντόνια πάνω στο του νοσοκομείου, πάνω στο πόδι της καριόλας, βγήκα από το παράθυρο και μετρώντας την ώρα έκοψα σειρματοπλέγματα με ένα εργαλείο που μου έδωσε ένας Γάλλος αιχμάλωτος, πέρασα από κάτω τα σειρματοπλέγματα και έφυγα. Αλλά δεν κράτησα πολύ, σε τρεις μέρες με συνέλαβα. Πού, πώς? Οι σκέψεις, το πρόγραμμα που είχα κάνει ήταν να πάω στο σταθμό των τρένων και να βρω φορτηγά τρένα που πήγαιναν προς τη Γαλλία, για να πάω προς τη Γαλλία. Μπήκα σε ένα βαγόνι. Προς τη Γαλλία με πρόθεση να πλησιάσετε περισσότερο προς τη Γαλλία δηλαδή. Η διέξοδη ήταν ή να πάω στην Ελβετία, που αν πήγαινες στην Ελβετία και τα κατόρθωνες, θα έμενες κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι Ελβετοί θα σε κρατούσαν εκεί. Η άλλη διέξοδος ήταν να πας προς τη Γαλλία και να περάσεις στην Ισπανία. Οπότε υπήρχε οργάνωση εκεί που σε παρελάμβανε και σε έστειλε στην Αγγλία. Ο άλλος δρόμος ήταν να πάεις προς τα ρωσικά σύνορα. Αλλά τότε ήμουνα στα γαλλικά σύνορα. Δεν μπορούσα να διασχίσω τη Γερμανία για να πάω. Επομένως η μόνη διέξοδος που είχα ήταν να πάω προς τη Γαλλία. Εκεί μπήκα στο βαγόνι αυτό, δεν με ανακάλυψα και ήρχισε να πηγαίνει το τρένο και νόμιζα ότι θα με έπαιρνε προς τη Γαλλία. Αντί προς τη Γαλλία πήγαινε προς την Ολλανδία. Είπα σε ένα crossroad, σε ένα σταυροδρόμι, πήδηξα από το τρένο και κρύβηκα κάτω από ένα γεφύρι. Για να αλλάξω πορεία, για να πάω πεζός πλέον προς τα γαλλικά σύνορα. Περνώντας ένα γεφύρι, είχε πάνω φρουρά. Διότι είχαν φρουρά σε όλα τα γεφύρια. Σκέφτηκα ότι ο μόνος τρόπος είναι, φορούσα έναν όβερο που μου έδωσαν οι Γάλλοι, και να πιάσω μια σκούπα, ό,τι σκουπίζω. Όταν έφτασα στο φρουρό, με σταμάτησε. Μου είπαν παπίρ, χαρτιά δεν είχα, με άρπαξα. Τηλεφώνησα στην αστυνομία, αν ήρθε και με είπαν, και αναγκάστηκα να τους πω ότι είμαι Βρετανός, από που έφυγες, από το τάδε νοσοκομείο, ήλαξαν τα πάντα. Και με πήραν τότε στο στρατόπεδο να ανακρίσει. Κάνετε όμως ξανά απόπειρα για να. Τρεις. Ήταν η δεύτερη μου απόπειρα. Έγινε από τα πολωνικά σύνορα. Από τον κάμπο. Εκεί υπήρχαν Κύπροι αιχμάλωτοι πολέμου σε διπλανό
διαμέρες. Άλλαξα με έναν στρατιώτη, τον Ροδοσθένος, ο οποίος πέθανε πριν λίγο καιρό. Έγινε εκείνος κληρίδης, εφόρεσε τη στολή μου και έγινε αεροπόρος. Εφόρεσα εγώ τη στολή του και έγινα Ροδοσθένος. Αυτούς τους έπαιρναν έξω από το στρατόπεδο για καταναγκαστική εργασία. Και εκεί που με πήραν εμένα ήταν να φορτώνουμε τρένα προς τα ρωσικά σύνορα με τρόφιμα κτλ. Θυμάμαι, σηκώναμε σακούλες 80 κιλά και τα παίρναμε και τα βάζαμε μέσα στο τρένο. Από εκεί δραπέτευσα μαζί με κάποιους άλλους και κατεβήκαμε στην Ιουγκοσλαβία. Συνελήφθημε ξανά στην Ιουγκοσλαβία. Είναι ολόκληρη ιστορία. Και μας πήραν πίσω στη Γερμανία. Η τρίτη μου απόπειρα ήταν όταν οι Ρώσοι προέλασαν και πήραν τη Βαρσοβία και πήγαιναν προς τα γερμανικά σύνορα. 10.000 εχμάλωτοι που ήμασταν εκεί μας μετέφεραν προς τα γαλλικά σύνορα. Περπατούσαμε 20 χιλιόμετρα την ημέρα, χειμώνα, μέσα στα χιόνια. Και το συσίτιο μας ήταν δύο βραστές πατάτες και μια νερόσουπα. Όταν φτάσαμε κοντά στα γαλλικά σύνορα, το έσκασα, η τρίτη στρατιά, η Αμερικανική, είχε σπάσει τα σύνορα. Με βρήκαν Αμερικάνοι, με πήραν πίσω στο στρατόπεδο τους και από εκεί με αεροπλάνο στην Αγγλία. Γύρισα στην Αγγλία πρωτού τελειώσει ο κόσμος. Στο μεταξύ, ξέρατε αν οι δικοί σας γνώριζαν για την τύχη σας? Κάτι αντιλήφθησα, διότι ενώ είχα πει στον Ροδοσθένος, μη γράφεις, έγραφε. Και είδαν ο γραφικός χαρακτήρας και τα αγγλικά. Δεν ήταν τα δικά μου. Τα ίδια. Και αντιλήφθησαν ότι, αλλά δεν είπαν τίποτε, διότι θα είπαν ότι κάτι θα έκαμε. Και τώρα στην Αγγλία είναι η αδερφή σας και η μητέρα σας, παρέμεινε η μητέρα σας? Η μητέρα ήταν στην Αγγλία, δεν μπορούσε να γυρίσει. Θέλω να θυμηθείτε, κύριε Πρόεδρε, μετά από το debriefing που φαντάζομαι θα σας έκανα, την πρώτη επαφή εκεί με τη μητέρα σας και την αδερφή σας, μετά την εκμαλωσία. Τη μητέρα μου δεν την είδα στην Αγγλία. Την είδα στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Με την αδερφή σας. Με την αδερφή μου. Η πρώτη σας, δηλαδή, το πρώτο πρόσωπο που είδατε συγγενικό ήταν η αδερφή σας μετά την εκμάλωση. Δεν ήξεραν ότι γύρισα στην Αγγλία. Έκανα δύο μήνες στο νοσοκομείο. Μετά που ανάρρωσα, πήγα εκεί, συναντήθηκα με τη Λίλα. Τις κάλεσα και τις δυο, πάμε έξω να φάμε γλυκίσματα, διότι εγώ δεν είχα φάει γλυκίσμα και πολύ καιρό. Έφεραν ένα καροτσάκι με γλυκίσματα και θυμούνται ότι τα έφαγα όλα. Πέντε πάστες που είχε πάνω, έξι πάστες, τα έφαγα και τις έξι. Μαζί με τσάι. Πού ήταν στο κεντρικό Λονδίνο, θυμάστε το όνομα του? Ναι, ήταν σε ένα corner house που είχε ένα Βιέννα καφέ. Εκεί τα σπήρα. Εκείνοι μου είπαν ότι ήταν κοντά στα γραφεία τους, πάμε εκεί και πήγα. Και το υπόλοιπο του πολέμου μείνατε, είχατε αναλάβει και πάλι αποστολές με τη Ράφη ή απλώς μείνατε? Ναι. Ήμουν εντολή μέχρι την αποστράτευση μου, μέχρι το τέλος του πολέμου, αλλά δεν είχα... Πού υπηρετούσατε τώρα, σε αεροδρόμια, σε βάση? Σε διάφορα στρατόπεδα και η δουλειά μας ήταν, βλέπαμε τους νέους και τους λέγαμε ότι πρέπει να προσέξετε αυτό, αυτό και αυτό. Έκαναμε τους δασκάλους. Την απελευθέρωση, το τέλος του πολέμου, το θυμάστε, κύριε Πρόεδρε? Το τέλος του πολέμου, ένα περίεργο πράγμα. Όλος ο κόσμος επανηγύρισε. Και πήγαιναν σε συγκεντρώσεις χιλιάδες κόσμος. Εγώ δεν πήγα πουθενά. Γιατί? Έμεινα στο δωμάτιο μου. Δεν ξέρω, με έπιασε μια κατάθλιψη. Αλλά στο μεταξύ συνεχίσατε βεβαίως να βλέπετε τη σημερινή σύζυγό σας. Ναι, βέβαια. Ερχόμουν με άδεια από το στρατόπεδο και βγαίναμε έξω μαζί. Πότε εκμυστηρευτήκατε τον έρωτά σας, κύριε Πρόεδρε, στην σύζυγό σας?
πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Και έγραψα στον πατέρα της Λίτας, ο οποίος ήταν γιατρός στις Ινδίες, και του έγραψα μια πολύ περίεργη ιστορία. Το έγραψα, ονομάζομαι Γλαύκος Κλερίδης. Για σας είμαι an unknown quantity of unknown quality. Αλλά θέλω να παντρευτώ την κόρη σας. Για τους ακολούθους λόγους. Πρώτον, διότι τα πεθερικά μου θα είναι 6.000 μίλια μακριά. Δεύτερον, διότι δεν ξέρει τη γλώσσα μου και μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Και τρίτον, διότι την αγαπώ. Πήρα ένα σύνδελμο διαγράφημα πίσω και λέει advice, wait a year. Και περιμέναμε. Κάνουμε έναν χρόνο. Και ύστερα τους γνώρισα μετά που παντρευθήκαμε. Ο γάμος έγινε στο, ο πρώτος πολιτικός γάμος έγινε στο, γάμος στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Πότε ήταν τούτο, κύριε Πρόεδρε? Το 1945 τέλειωσε ο πόλεμος. Περιμέναμε και ένα χρόνο, 1946, αρχά 47. Όταν συναντήσατε για πρώτη φορά τα πεθερικά σας, τον πεθερό σας, μετά την επιστολή του, το θυμηθήκε καθόλου, τι σας είπε? Δεν είπε, σε μένα δεν είπε, αλλά είπε στην κόρη του ότι ήταν πολύ ευτυχής για τον άντρα που βρήκε. Δεν με ήξερε καλά. Η σύζυγος σας ήξερε ότι αυτή ήταν η επιστολή που στείλετε στον πατέρα της? Της μιλούσε η Λίλα για τον αδερφό της, ο οποίος ήταν εχμάλωτος πολέμου. Όχι, η κυρία Λίλα εγνώριζε ότι στείλατε στον πατέρα της? Α, ναι, 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 τι είπε, τι είπε? Καλύτερα μην τη στείλεις. Εγώ θα τη στείλω, αυτή θα στείλω. Κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο της περίοδου μέχρι το τέλος του πολέμου, ήθελα να σας ρωτήσω, τι είναι εκείνο που θυμάστε περισσότερο από την εχμαλωσία σας, όχι από την περίοδο του πολέμου? Τον ένα χρόνο που έκανα αλυσοδεμένος. Όταν οι Καναδοί έκαναν την απόβαση στην ΤΙΕΠ και κατόπιν που χώρισαν, οι Γερμανοί ισχυρίστηκαν ότι ήβραν Γερμανούς στρατιώτες δεσμένους και πυροβολισμένους, σκοτωμένους. Και σαν αντίπεινα ο Χίτλερ διέταξε να πάρουν 1.000 εχμαλώτους Βρετανούς και να μας πάρουν σε ειδικό στρατόπεδο και να είμαστε αλυσοδεμένοι. Μας έβγαλαν τα παπούτσια και μας έδωσαν σάνταλα ξύλινα και πολύ χαμηλό συσίτιο. Και μας είχα δέσει με αλυσίδες και κάναμε σε αυτή την κατάσταση ένα χρόνο. Το θυμάμαι πολύ άσχημα, γιατί το χειμώνα έτυχε η θερμοκρασία να είναι 13 υπότομοι σε εκείνο το στρατόπεδο. Δεν είχαμε θέρμανση. Είχαμε ένα λεγόμενο πάλιας, μια σακούλα γεμάτη από φύγια, και πάνω σε αυτήν, όπως ήμασταν ντυμένοι και αξίριστοι και ατιμέλητοι, κοιμούμαστε. Με τις αλυσίδες. Με τις αλυσίδες. Ήσασταν δεμένοι ο ένας με τον άλλο. Ο ένας με τον άλλο. Και όταν ήθελες να πάεις στο αποχωρητήριο, εκεί έπρεπε να σε αντλήσουν από τον διπλανό σου, μάλιστα, αλλά πάλι τα χέρια σου έπρεπε να είναι δεμένα. Και ήταν πρόβλημα πώς να σκουπιστείς. Φοβερές εμπειρίες, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να μεταφερθούμε τώρα στην μεταπολεμική περίοδο. Είχαμε μείνει περίπου στο σημείο που είχατε ενημερώσει τα πεθερικά σας στην Ινδία για τις προθέσεις σας να παντρευτείτε. Ναι. Ο γάμος έγινε στο Λονδίνο, έτσι, ναι, ναι, ο πολιτικός γάμος. Ναι. Με κουμπάρο? Νομίζω τον αδερφό της γυναίκας μου, ο οποίος ήταν γιατρός, σπουδαισή γιατρός, ήταν στην Αγγλία, και δύο τρεις άλλους φίλους. Πώς σας δέχτηκε η οικογένεια της γυναίκας σας, ένας Κύπριος τώρα, Ινδία? Ήταν η μικρή Κύπρος, ήταν γνωστή τότε στο... Γνώρισα τα πεθερικά μου μετά που παντρευθήκαμε. Όταν επρόκειτον να γεννηθεί η Κέτη, η πρώτη που ήρθαν η πεθερά μου από την Ινδία για να είναι εκεί, και την γνώρισα με αυτόν τον τρόπο. Μετά όταν ήρθα στην Κύπρο, πήγαμε έναν καλοκαίρι διακοπές στις Ινδίες, φιλοξενούμενοι του πεθερού μου, και γνώρισα και τον πεθερό μου.
Η γυναίκα μου λέει ότι κατηδίαν της είπαν ότι αν έψαχνε σε όλο τον κόσμο καλύτερο σύζυγο δεν θα έβρισκε γι' αυτό. Και τους το θυμίζω άμα θυμώσαι. Μπορούσα να βρεις σιότσορο. Μετά το γάμο άρχισαν ουσιαστικά οι σπουδές σας, έτσι δεν είναι? Εγώ μετά συνέχισα τις σπουδές. Συνέχισα διότι ενεγγράφηκα και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο King's College, για το LLB. Και έκανα και το ΠΑΡ και το LLB ταυτόχρονα. Και αποφασίσατε να επιστρέψετε στην Κύπρο πότε? Αποφάσισα να επιστρέψω στην Κύπρο διότι μου έγραφε ο Μακαρίτης ο πατέρας μου ότι είχε κουραστεί και πράγματι είχε κουραστεί. Ήταν και προχωρημένης ηλικίας. Ο αδερφός μου ο Ξάνθης πήγε στην Αγγλία για να σπουδάσει και έπρεπε κάποιος να κρατήσει το γραφείο ώστε να σπουδάσει τουλάχιστον και αδερφός μου. Είχα σκεφτεί ότι θα έρχομαι για 5 χρόνια. Α, ήθελατε να επιστρέψετε πίσω στην Αγγλία? Δεν ξέρω που θα επέστρεφα, αλλά δεν σκόπευα να μείνω στην Κύπρο. Και άρχισε ο απελευθερωτικός αγώνας το 1955, γύρισα το 1951, το 1955 και αναπλάκηκα και είμαι εδώ ακόμα. Η προπτική της εγκατάστασης στην Κύπρο πώς φάνηκε στη σύζυγό σας? Δυσκολεύθηκε στην αρχή. Γιατί όπως ήταν τότε τα πράγματα, η τότε Λευκωσία δεν ήταν η Λευκωσία η σημερινή. Και εγώ θυμάμαι το πρώτο πράγμα που είδαμε στην αγγλόφωνη εφημερίδα. Γιατί η γυναίκα μου δεν ήξερε ελληνικά για να διαβάσει την ελληνικά. Ήταν ότι έγιναν καταβλακτώδεις βροχές και πνίγησαν 3 κουτόπουλτα. Αυτό ήταν το πρώτη σελίδα. Η προοπτική όμως, δηλαδή, πώς δέχθηκε η σύζυγός σας το να εγκατασταθεί στην Κύπρο, σε ένα μικρό τόπο, με μια κοινωνία η οποία ήταν εμπολής κλειστή. Ναι, ναι. Είχε πάρει την απόφαση ότι όπου θα είμαι εγώ θα ήταν και η ίδια. Και έτσι επειδή της είπα ότι εγώ απεφάσισα, είπε εντάξει, αφού εσύ απεφάσισες θα μείνω κι εγώ εδώ μαζί σου. Και το πρώτο πράγμα που έκαμε μόλις έφυγαν οι Βρετανοί ήταν να βγάλει κυπριακό διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο έχει και σήμερα. Μπορούσε να κρατήσει το βρετανικό διαβατήριο, αλλά δεν ήθελε. Η κοινωνία πώς τη δέχτηκε, κύριε Πρόεδρε? Δεν ήταν πολύ μειχτή γάμη την περίοδο εκείνη? Τότε ήταν πάρα πολύ λίγη. Κοιτάξτε, η μητέρα μου είχε έναν κύκλο. Το πρόβλημα του κύκλου της μητέρας μου ήταν ότι ήταν όλοι προχωρημένες ηλικίες, μεσήλικες και άνω. Ενώ εμείς είμαστε νέοι. Κάναμε ένα μικρό κύκλο δικό μας, πηγαίναμε στις θάλασσες με τα αυτοκίνητα μας, πηγαίναμε, βρισκόμαστε κάθε Σάββατο Κυριακό να γλεντήσουμε κτλ. Και έτσι έκαμε ένα μικρό δικό της κύκλο. Διότι με τον κύκλο της μητέρας μου θυμάμαι ότι όταν καθίσαμε και ήρθαν οι ξένες για να τη συστήσει, την έβλεπαν από πάνω σκάτω και την σχολίαζαν. Τη μύτη της, τα μάτια της, το χρώμα της. Δεν την ενοχλούσε τούτο, κύριε Πρόεδρε? Της είπαν ότι είναι περίεργη η κατάσταση και απλώς να κάθεται εκεί και να υποφέρει. Δεν υπήρξε τότε καμιά στιγμή έτσι που να νιώσετε ότι κάπου δεν μας σηκώνει ο τόπος, θέλω να φύγω? Να σας πω. Το πρώτο πράγμα που έκανα, το σπίτι που κάθομαι σήμερα, ήταν δίπλο κατοικία όπως είναι και σήμερα. Ναι. Μας έδωσαν το μισό σπίτι. Το πρώτο πράγμα που έκανα, είπα όχι. Θα φύγουμε από αυτό το σπίτι. Πήγαμε, νοικιάσαμε ένα μικρό διαμέρισμα εκεί που είναι η πλατεία Ελευθερίας σήμερα, δίπλα στο ξενοδοχείο. Υπήρχε ξενοδοχείο εκεί. Α, ναι, ναι, ναι. Και δίπλα υπήρχε μια πολυκατοικία. Ναι. Πήγαμε στον τελευταίο όροφο και νοικιάσαμε ένα μικρό διαμέρισμα, διότι ήταν η γυναίκα μου, εγώ και η Κέτη. Και κάναμε χωριστή ζωή. Δεν μπορείς να ζεις όλοι μαζί και να κυκλοφορείς μέσα στον ίδιο κύκλο, όταν οι ηλικίες δεν συμφωνούν. Ναι. Αυτό ήταν απαραίτητο να γίνει. Η πολιτική κατάσταση τότε όταν επιστρέψα στην Κύπρο ήταν... Μετά τον πόλεμο άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα έτσι
δείγματα, φαινόμενα μιας έντασης. Να σας πω, στην αρχή εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου με τα πολιτικά και ο λόγος ήταν απλούστατος. Ήταν ένα μεγάλο γραφείο. Ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, έδιδε νομικές συμβουλές, αλλά δεν ήταν εύκολο για τον ίδιο να πηγαίνει στα δικαστήρια. Και όλες τις μεγάλες υποθέσεις έπρεπε να τις αναλάβω. Ήμουν και νέος δικηγόρος. Πήγαινα κάθε νύχτα στη βιβλιοθήκη του εφετείου και μελετούσα τις υποθέσεις μου και τα λοιπά, διότι έπρεπε να εντυπωσιάσω ότι ήμουν καλός δικηγόρος. Κατόπιν ήρχισε η κατάσταση του 1955. Που ασχολούμουν και με τα ειδικά δικαστήρια κτλ. Η γυναίκα μου ευτυχώς της άρεσε πολύ να διαβάζει και ασχολείται με διάφορα λογοτεχνικά βιβλία, ιστορικά κτλ. Και έτσι είχε κάτι να κάνει, διότι τότε δεν υπήρχε ούτε τηλεόρασης και το CPC ήταν κυβερνητικός σταθμός. Ήταν τότε που γνωρίσατε τον Νεκτάσιο, στα πρώτα σας διηγηγορικά βήματα. Τον γνώρισα το 1951. Ένα χρόνο περίπου μετά που επιστρέψατε. Ναι, εκεί είχαμε υποθέσεις στο κακουργοδικείο και εκείνος έκανε το κατήγορο και εγώ έπαιρε την υπεράσπιση και εκτιμήσαμε ο ένας την ικανότητα του άλλου στη δουλειά του. Και εκεί το γνώρισα για πρώτη φορά, στα δικαστήρια. Αλλά όλα αυτές οι φήμες που κυκλοφορούν ότι ήσασταν συμφοιτητές, ότι είχατε κάποια συγγένεια. Εγώ πήγα γυμνάσιο. Ο Τενχτάς πήγε English School. Ήταν συμμαθητής με τον Λεύκο τον Κλειδίδη. Και τον Λεύκος και Γλαύκος φαίνεται δημιούργησαν κάποια σύγχυση. Εγώ δεν ήξερα τον Τενχτάς, ότι είμαι και 4 χρόνια μεγαλύτερος του. Άρα ούτε και στην ίδια τάξη δεν θα μπορούσαμε να είμαστε. Συζητούσατε τότε πολιτικά μαζί, κύριε Πρόεδρε, με τον Τεχτάς? Ήταν καθαρά επαγγελματική. Καθαρά επαγγελματικά. Τώρα, τότε όμως είχαμε μπει ουσιαστικά στη διαδικασία που οδήγησε στο δημοψήφισμα. Προλάβετε το δημοψήφισμα? Όχι. Ήταν μετά το δημοψήφισμα. Εγώ ήρθα μετά το δημοψήφισμα στην Κύπρο. Τον Μακάριον, τον Αρχιεπίσκοπο τότε τον είχατε γνωρίσει ή άλλο? Τον Μακάριον είμαι συμμαθητές του Πανκύπριο Γυμνάσιο. Αν και ήταν μεγαλύτερος μου, εν τούτης επειδή έκαναν πρώτα 2-3 χρόνια σαν καλογεράκια στη Μονή Κύκου, συναντηθήκαμε στη δεύτερη τάξη του Πανκυπρίου Γυμνασίου και πήγαμε μαζί ως την Πέμπτη. Στην Πέμπτη εγώ έφυγα, εκείνος σε συνέχισε. Όταν επιστρέψατε, είχατε κάποια συνάντηση μαζί του? Είπα την ιδιότητα πλέον του Αρχιεπισκόπου. Είπα την ιδιότητα του Αρχιεπισκόπου. Τον συνέντησα για πρώτη φορά όταν μου ανέθεσαν την υπεράσπιση κάποιων αγωνιστών της ΕΟΚΑ και όταν επρόκειτο να κάνουν έφεση στο Ανοιχτό Συμβούλιο από την καταδίκη τους στο Κυπριακό Δικαστήριο, πήγανε στο Ανοιχτό Συμβούλιο και εκεί έπρεπε να διορίσουμε δικηγόρους στην Αγγλία και ούτω καθεξής. Εκεί τον γνώρισα. Δηλαδή, όχι το. Επανασυνεδέθη. Ουσιαστικά, λοιπόν, η εμπλοκή σας στην πολιτική συμπίπτει με την άξιση του απελευθερωτικού αγώνα, του 1955 ναι. Δηλαδή. Ναι. Πώς έτυχε, πώς είχατε εμπλακεί, κύριε Πρόεδρε? Πρώτα άρχισα με το να υπερασπίζω διάφορους αγωνιστές. Και άρχισε με το γεγονός ότι πολλοί από τους αγωνιστές εμβαθανίστησαν στα κρατητήρια. Και εγώ, όταν τους έβλεπα, κρατούσα σημειώσεις και όταν αποφασίστηκε ότι θα πάει το θέμα στο Council of Europe, το Συμβούλιο της Ευρώπης, και η ελληνική κυβέρνηση θα ετοίμαζε φάκελον, ζητούσαν να τους βοηθήσω στην ετοιμασία του φακέλου του, το οποίο και μαζί με, είχα τότε και τον Τριανταφυλλίδη μαζί μου και τον Μακαρίτη τον Πολυβίου και 2-3 άλλους, καθίσαμε και συντάξαμε το φάκελο που θα έπαιρνε η ελληνική κυβέρνηση να καταθέσει. Επίσης, είδα ότι από τις συναντήσεις που είχαμε τους κρατούμενους,
μπορούσα να βγάλω συμπεράσματα από το ανάκριση που τους έκανα. Τι αναζητούσαν, σε ποια περιοχή να δείχνουν ενδιαφέρον. Και αφού το είπα αυτό και στον Αρχιεπίσκοπο, μου εδόθη ένα σύνδεσμος στον οποίο έδιδα εκθέσεις οι οποίες πήγαινα στο στρατηγό γρήγορα. Και μου έδωσαν και το όνομα Υπερίδης. Γιατί Υπερίδης, σας το έδωσαν ο ίδιος ο στρατηγός ή το πλέξιδες. Εκείνη μου το έγραψα. Έγραφαν προς τον Υπερίδη. Μάλιστα. Και ο λόγος ήταν διότι ο Υπερίδης ήταν στην αρχαία Ελλάδα νομικός δικηγόρος και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, κατόπιν ο στρατηγός, όταν ήρχεσαν αυτές οι διαδηλώσεις των Τούρκων και οι εμπρεσμοί, με διόρισαν υπεύθυνον για την ασφάλεια της Λευκωσίας και πήγα και έμενα στην Ομορφίτα, διότι εκεί ήταν το βάρος των επιθέσεων. Έμενα κάθε βράδυ στην Ομορφίτα. Θέλω να μου πείτε ακριβώς τι σήμαινε αυτό, η ανάληψη της ευθύνης αυτής, αλλά προηγουμένως, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, είχα μια συνέντευξη με τον Τεχτάση, ο οποίος μου είπε περίπου το ίδιο πράγμα, ότι στην περίοδο εκείνη, με την ιδιότητα του εισαγγελέα, είχε πρόσβαση σε όλες τις καταθέσεις των αγωνιστών και τις πληροφορίες τις διαβίβαζε στη TMT, υποθέτω, ή στη Βολκάν. Όχι, και στις αγγλικές αρχές. Και στις αγγλικές αρχές. Το ίδιο έκανα και εγώ από πλευρά δεν διαβίβαζα στο γρήγορο. Τι σήμαινε λοιπόν η ανάληψη της ευθύνης για την προστασία της Λευκωσίας? Σήμαινε ότι πρώτον έπρεπε να είχαμε ομάδες σαν επιφυλακή. Και είχαμε σχηματίσει ομάδες, παραδείγματος χάρη στην Ομορφίτα. Έφυγαν οι κάτοικοι, αλλά υπήρχαν οι κατοικίες πίσω στο Δημαρχείο. Κάναμε ψεύτικα ενοικιαστήρια και τα ενοικιάσαμε σε παλικαράδες άνδρες οι οποίοι έμεναν μέσα. Και έμενα κι εγώ εκεί κάθε νύχτα και κάθε νύχτα έγινε τον... είχαμε περιπολίες, προστατεύαμε τις περιουσίες και ούτω καθεξής. Ήταν ένοπλοι, κύριε Πρόεδρε? Όχι. Ήταν χωρίς όπλα? Τι θα μπορούσαν να κάνουν δηλαδή? Όπως του λέγει, χωρίς όπλα. Αυτοσχέδια δηλαδή ουσιαστικά. Είχαμε χειροβομβίδες και μερικά αυτόματα. Αλλά δεν είχαν όλοι. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των Τούρκων. Από την άλλη πλευρά, οι Τούρκοι είχαν κουνιές, ξύλα και προσπαθούσαν να κάψουν τα σπίτια τα ελληνικά. Οι Εγγλέζοι τι ρόλο διαδραμάτιζαν τότε? Δηλαδή προφανώς εγνώριζαν τι έγινε. Οι Εγγλέζοι άφηναν να αρχίσουν φωτιές και κατόπιν έκαναν μία εμφάνιση και έδιωχναν τους διαδηλωτές, αλλά τα σπίτια καίονται. Δηλαδή διαπιστώνετε ότι υπήρχε μία μεροληπτική αντιμετώπιση? Βέβαια. Εγώ θυμάμαι έναν επεισόδιο που καθόντουσαν οι δικοί μας στο καφενείο στην Ομορφίτα, επέρασε τουρκικό αυτοκίνητο με Τούρκους μέσα, με όπλο πορυβόλο και τους στέρισαν. Οι Άγγλοι πήγαν κατόπιν να κάνουν δίθεν έρευνες του τι συνέβη. Δεν θυμάστε το επεισόδιο που επήραν τους στο Κιόνελι και μέσα στα χωράφια να τους σκοτώσουν οι Τούρκοι. Τότε το αίσθημα μέσα στον κόσμο, τους απλούς ανθρώπους, δικαιολογούσε αυτού του είδους τις σύγκρουσεις, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή απλοί Τουρκοκύπροι ακολουθούσαν αυτούς τους? Ήταν οργανωμένοι και αυτοί σε ομάδες και τις είχαν οργανώσει η Βολκάν. Και εμείς οργανώσαμε ομάδες για να υπερασπίσουμε τις περιουσίες. Είχατε διαπιστώσει τότε ότι χρειάζεται να διαδραματίζει ρόλο σε αυτού του είδους τα επεισόδια ή τις οργανώσεις? Όχι. Στη Βολκάν, ναι. Ναι. Τον είχαν, φαίνεται, ενθαρρύνει και οι Άγγλοι ότι θα έπρεπε, διότι όταν θυμίστε, όταν γίνεται ένα απελευθερωτικός αγώνας, οι Άγγλοι είχαν στείλει κάποιον στην Τουρκία και είπε στην Τουρκία ότι πρέπει να δείξει ενδιαφέρον για τους Τουρκοκύπριους. Και το ενδιαφέρον ήταν να οργανώσουν τη Βολκάν
η οποία να μας εκδιώξει από τις τουρκικές, από τις περιοχές στις οποίες ήθελαν να μας διώξουν. Ακούγεται, δηλαδή εσείς ουσιαστικά περίπτετε την ευθύνη στη Βρετανία για την δημιουργία των προϋποθέσεων συγκρούσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων που σταδιακά οδήγησε στη σημερινή κατάσταση. Οδήγησαν στο, όπως ξέρετε, ετέλειασαν έναν κομμάτι και ήταν η πρώτη απόπειρα ότι θα υπάρχουν δύο περιοχές. Μιλούμε για το 1956 τώρα. Ναι, ναι. Και ήταν η πρώτη ένδειξη νομίζετε τότε. Ναι. Και το γεγονός ότι, όπως γράφει και ο Ερήν, είχε συνάντηση με τον Χάρτιν και ο Χάρτιν του υπέδειξε ότι πρέπει να αυξηθεί ο τουρκοκυπριακός πληθυσμός στην Κύπρο. Αυτά τα γράφει στο βιβλίο του ο Ερήν. Για την δημιουργία του επικουρικού σώματος, του αστυνομικού επικουρικού σώματος, μόνο από Τουρκοκύπριους, ήθελα να μου μιλήσετε κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, οι Εγγλέζοι υποστηρίζουν ότι ήταν αναγκαίο να το κάνουν διότι οι Ελληνοκύπροι δεν ήταν διατεθειμένοι να υπηρετήσουν στις αστυνομικές δυνάμεις. Δεν τους είχαν εμπιστοσύνη, διότι υποψιάζονταν και ωστά υποψιάζονταν ότι πολλοί από τους Ελληνοκύπριους αστυνομικούς ήσαν και πληροφοριοδότες της οργάνωσης ή έκλειναν τα μάτια τους και σε αυτά που έκαναν οι οργάνωσες. Ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Εγγλέζοι είχαν αποστείλει τότε 600 Τουρκοκυπρίους στην Κένια, όπου εκπαιδεύτηκαν, τουρκοκυπριακές πηγές το αναφέρουν, εκπαιδεύτηκαν ως σκάουτς. Εκείνο το οποίο εγώ ξέρω από προσωπική μου εμπειρία ήταν ότι σε όλα τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως ομορφήταν, πλάτρες, πύλα, όπου είχαν στρατόπεδο συγκέντρωσης, είχαν μειχτήν αστυνόμευση αυτών από Άγγλους, Βρετανούς και από Τουρκοκύπριους. Και στα ανακριτήρια μόνον Τουρκοκύπριους. Τώρα, η επαφή σας με τον Γρίβα άμεση πότε άρχισε να υπάρχει? Δεν θυμάμαι την ημερομηνία, αλλά άρχισε να γνωρίζουμε στον αγώνα όταν έπαιρνα οδηγίες οι ανακρίσεις του τάδε πού πηγαίνουν, προς ποιαν κατεύθυνση, τι αναζητούν, οπλισμών, Γρίβαν. Κύριε Πρόεδρε, δημιουργούνται δύο θέματα, δύο ζητήματα για την περίοδο εκείνη. Το ένα αφορά την ιστορική νομιμότητα, αν θέλετε, του αιτήματος της Ένωσης. Εσείς πώς νιώθετε? Ήταν ένα αίτημα που θα έπρεπε να προβληθεί με τον τρόπο που είχε προβληθεί τότε ή θα μπορούσε να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία, μια άλλη ίσως τακτική? Εκ των υστέρων κρίνοντας, ίσως μια άλλη τακτική θα μπορούσε να ήταν πιο επιτυχημένη, αλλά λαμβάνοντας υπόψη πώς αισθάνεται ο κυπριακός ελληνισμός, λαμβάνοντας υπόψη την ηγεσία που είχε, δεν μπορούσε να αρχίσει αυτός ο αγώνας με άλλον τρόπο. Και το άλλο ζήτημα που γίνεται είναι η μέθοδος του αγώνα, δηλαδή ο ένοπλος αγώνας. Ξέρω, από ό,τι διαβάζω, ο πατέρας σας προέρχεστε από μια οικογένεια βασικά πολιτική, πολιτικοποιημένων ανθρώπων. Ο πατέρας σας είχε, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, τοποθετηθεί κατά του ένοπλου αγώνα. Ναι. Εσείς πώς το βλέπατε? Εγώ έβλεπα ότι εάν οι επιδίωξες μας ήταν να φύγουν οι Άγγλοι, δεν επρόκειτο να φύγουν οι Άγγλοι χωρίς να υπάρξει κόστος. Και ότι ο ένοπλος αγώνας ήταν μια ανάγκη. Μπορεί να μην συμφωνούσαμε με τον τρόπο που έγινε αυτός ο αγώνας. Αλλά ότι χρειάζεται ένοπλος αγώνας για να φύγουν οι Άγγλοι, διότι είχαμε και το παράδειγμα από καμιά αποικία δεν έφυγαν χωρίς να υπάρχει ένοπλος αγώνας γιατί να φύγουν από την Κύπρο. Στα Συνδίες μπορεί να μην υπήρξε ένοπλος αγώνας, αλλά υπήρξε παθητική αντίσταση. Αλλά μιλάς για μια χώρα εκατομμυρίων, που η παθητική αντίσταση ζημιώνει τα συμφέροντα της Βρετανίας. Αλλά για μια χώρα του μεγέθους της Κύπρου, που η παθητική αντίσταση
δεν θα τους ενοχλούσαν οικονομικά. Έπρεπε να υπάρχει κάποια άλλη ενόχληση για να αποφασίσουν ότι είναι η ώρα να φύγουν από την Κύπρο. Απασχολούσαν αυτά τα θέματα τότε, τα συζητούσετε? Όχι. Όταν απέλασαν τον Μακάριο, τότε ανέλαβε ο Κητίου, ο τότε Κητίου, και είχε κάνει ένα συμβούλιο για την παθητική αντίσταση, στο οποίο ήμουν και εγώ μέλος. Και η θέση μου ήταν ότι η πολιτική μπορεί να είναι ένα συμπλήρωμα του αγώνα, αλλά δεν μπορεί να γίνει αγώνας με παθητική αντίσταση στην Κύπρο. Τώρα, για την περίοδο εκείνη λέγονται, έχουν γραφτεί πολλά. Λέγεται για παράδειγμα ότι η ιστορία με των επαφών με τον Χάρτιν και οι περίφημες εκρήξεις βοβών που οδήγησαν στην εξορία του Μακαρίου. Ποια είναι η προσωπική σας αντίληψη για το επεισόδιο τούτο? Είναι δύσκολο να έχω προσωπική αντίληψη, διότι δεν ήμουν στην ιεραρχία ψηλά πάνω για να ξέρω το σκεπτικό. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι αυτές οι βόμβες τοποθετήθησαν εν αγνία του Μακαρίου, διότι ήθελαν να παρεμποδίσουν οποιαδήποτε λύση εκτός της ενώσεως. Υπάρχει και η θεωρία ότι έγιναν εν γνώση του Μακαρίου. Ούτε τον έναν μπόρεσα, ούτε στον έναν έβαλα αυτό το ερώτημα, ούτε στον άλλον έβαλα. Και επομένως δεν μπορώ να πω. Το θέμα όμως, είχαν δημιουργηθεί προϋποθέσεις για μια σύγκρουση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Πώς είδατε το, δηλαδή ήσασταν σε θέση να εκτιμήσετε ότι εγώ αυτό το είδα, πράγμα στην προοπτική του μπορούσε να βγει? Είδα ότι ήταν μια φοβερή προοπτική, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στη διχοτόμηση. Έτσι το είδα. Από τότε? Από τότε. Το είχατε διαβάσει, το είχατε συζητήσει με κάποιους? Είχα επαναλάβει ότι πρέπει να αποφύγουμε τις συγκρούσεις. Αλλά πώς θα τις απέφευγες όταν οι άλλοι έκαναν επιθέσεις? Θα τους άφηνες να καταστρέψουν τις περιουσίες του κάθε τι, αλλά δεν έπρεπε να προκαλούμε. Και πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό το πετύχαμε αυτό το πράγμα. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η πρόκληση των συγκρούσεων ήταν σκόπιμη, δηλαδή αποσκοπούσε στη δημιουργία ακριβώς αυτού του κλίματος της αντιπαράθεσης, του μίσους μεταξύ των δύο κοινοτήτων με απότερο στόχο? Δηλαδή υπήρχε τόσο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός από μέρους της άλλης πλευράς? Κοιτάξτε, νομίζω ότι κρίνοντας την βρετανική πολιτική, όταν πρόκειτο να αντιμετωπίσει μια επανάσταση μέσα στις αποικίες της, προσπαθούσε να βρει τις μειονότητες, να υποστηρίξει τις μειονότητες. Εξού είδαμε και το Πακιστάν και είδαμε και στην Αφρική το tribalism και όλα αυτά. Διότι για να επιβιώσει ως αυτοκρατορία έπρεπε να μην έχει ομόνοια των υποαυτής ευρισκομένων διοίκηση σε μια χώρα, αλλά να υπάρχουν αντιπαραθέσεις για να μπορεί να λέγει ότι δεν μπορεί να φύγει, διότι αν φύγει θα σφαχτούν μεταξύ τους. Και ήταν επιχείρημα που χρησιμοποίησε και στην περίπτωση της Κύπρου. Και με πιστεύω η ίδια πολιτική δεν έκαναν εξαίρεση για την Κύπρο. Το γεγονός ότι οι Εγγλέζοι ισχυρίζονταν και ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών ότι δεν μπορεί να εξασκηθεί το δικαίωμα αυτοδιάθεσης στην Κύπρο, διότι θα γίνει αιματοχυσία. Ήταν τα ίδια επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποίησαν και για άλλες αποικίες. Οι Τουρκοκύπροι παρουσίαζαν τη μονολιθικότητα που παρουσίαζαν αργότερα, κύριε Πρόεδρε, και τότε? Ήταν περισσότερο η νεολαία η τουρκοκυπριακή που είχε ενταχθεί μέσα στη Βολκάν. Η οποία όμως προσέβλεπε, ποιο ήταν το κίνητρο της, δηλαδή? Το κίνητρο τους ήταν ξεκάθαρο και η πολιτική ξεκάθαρη. Η απειλή την οποία εξέφραζαν και οι Βρετανοί, ότι αν φύγουμε εμείς θα διχοτομηθεί η Κύπρος, ένα κομμάτι θα πάει στην Τουρκία, άλλο κομμάτι θα πάει στην Ελλάδα. Τώρα μιλούμε για μια περίοδο, κύριε Πρόεδρε, όπου ουσιαστικό ψυχρός πόλεμος βρίσκεται στην αφετηρία του, έτσι δεν είναι?
αλλά η ιδεολογική αντιπαράθεση ήταν έντονη τότε. Αυτό πόσο επηρέασε τις συνθήκες στην Κύπρο. Δηλαδή, κομμουνισμός, αντικομμουνισμός, ήταν και αποκτούσαν παγκόσμιες διαστάσεις. Σε μια όμως περίοδο, οι αντιπαράθεσεις που επεδίωκαν οι Άγγλοι δεν ήταν μεταξύ κομμουνιστών και δεξιών, ούτε στην ελληνοκυπριακή πλευρά, ούτε στην τουρκοκυπριακή. Ήταν μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Επομένως, ήξεραν ότι το ΕΚΕΛ, όπως ήταν τότε, διαφωνούσε με τον ένοπλο αγώνα. Και επομένως, αυτό δεν τους ενοχλούσε να δημιουργήσουν αντιπαράθεση μεταξύ. Η αντιπαράθεση θα ήταν φυσική που θα έγινε το. Λόγω του ότι το ΑΚΕΛ κατηγορούσε την ΕΟΚΑ, τους έλεγε τραμπούκους κλπ. Οι δεξιοί της Κυπριακής κατηγορούσαν τους το ΑΚΕΛ. Εκεί δεν είχαν να διαδραματίσουν σπουδαίο ρόλο οι Βρετανοί. Η προσπάθεια τους θα ήταν τα δύο σύνικα στοιχεία να βρίσκονται σε αντιπαράθεση και να μην έχουν κοινή πολιτική. Είναι εδώ που μπορεί να πει κανείς ότι αν ο αγώνας άρχισε, εκ των υστέρων το λέμε, με θέμα να φύγει η απεικιοκρατία και να δημιουργηθεί έναν κυπριακό ανεξάρτητο κράτος, μπορούσε να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Από τη στιγμή που ο αγώνας της μιας κοινότητας ήταν η ένωση με την Ελλάδα και ο αγώνας της άλλης κοινότητας ήταν για ένωση με την Τουρκία, ενός τμήματος της Κύπρου, η αντιπαράθεση ήταν πλέον φυσιολογική. Οι συνθήκες που επικρατούσαν στον τόπο τότε καθιστούσαν εφικτή μια τέτοια προοπτική, δηλαδή μια συμπόρευση των δύο κοινοτήτων. Πρώτον, διότι οι γενιές που αναγιώθησαν με το όραμα της Ένωσης. Η πολιτική ηγεσία ήταν αυτής της γνώμης. Η Εθναρχούσα Εκκλησία, τα σχολεία. Τώρα, οι συνθήκες βεβαίως ιδεολογικής αντιπαράθεσης οδήγησαν σε καταστάσεις και μέσα στην ίδια την κυπριακή κοινότητα, ναι, οι οποίες απασχολούν και σήμερα, κύριε Πρόεδρε, κατά πόσον υπήρξαν εκτελέσεις αριστερών κλπ. Εσείς πώς ζήσατε αυτή την πτυχή των πραγμάτων τότε? Κοιτάξτε, ότι υπήρξαν εκτελέσεις, υπήρξαν. Αλλά υπήρξαν και εκτελέσεις δεξιών. Το πρόβλημα, όπως το είδα εγώ, είναι ότι δεν υπήρχε ένα αρμόδιο σώμα στο οποίο να πάνε τα στοιχεία και να αποφασίσει αυτό το, επί τη βάση των στοιχείων που είχε, ότι αυτός ο άνθρωπος πάει και δίδει πληροφορίες στους Άγγλους και ούτω καθεξής. Αυτά γίνονταν διότι... Με συνοπτικές διαδικασίες, δηλαδή. Συνοπτικές διαδικασίες με σημειώματα προς τον αρχηγό. Και ο αρχηγός ήταν υποχρεωμένος, είχε τους τομιάρχες του, εξαρτάται από την κρίση του τομιάρχη, ο οποίος συνέλεγε τα στοιχεία, διότι δεν μπορούσε να του στείλει όλα τα στοιχεία, του έστειλε τα συμπεράσματα. Και εκεί έπαιρνε τις αποφάσεις. Δεν υπήρχε, δηλαδή, δεν είναι ήταν δικαστήριο που να κάσει, να ακούσει μάρτυρες και να βγάλει απόφαση. Εδώ υπήρχε η πληροφορία. Διερευνά το ως εκεί που μπορούσε να διερευνηθεί. Έκανε μία έκθεση ο τομιάρχης, από τον τομιάρχη πήγαινε στον Γρίβα, στον αρχηγό, και ο αρχηγός απεφάσιζε επί τη βάση αυτά των στοιχείων. Όταν δικαστήρια κάνουν λάθη. Έχετε υπόψη σας συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου οι εκτελέσεις ήταν λαθασμένες, άδικες? Δεν ασχολήθηκα με αυτό το θέμα, αλλά από τις πληροφορίες που είχα σε μια-δυο περιπτώσεις ήταν ίσως λανθασμένη η εκτίμηση που έγινε και σε δύο-τρεις φορές μάλιστα κινδύνευσαν και μερικοί φίλοι μου, δικηγόροι. Αποκαταστάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι τώρα με αυτόν τον άνθρωπο, κύριε Πρόεδρε, από τότε? Ναι και όχι. Θα αποτολμήσω να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε,
για ονόματα. Ακούστε, αν ανοίξεις αυτούς τους φακέλους, θα ανοίξεις ατέλειωτες συζητήσεις. Κύριε Πρόεδρε, μέσα στις ουσιαστικά επαναστατικές συνθήκες που επικρατούσαν τότε στο νησί, πώς σας αντιμετώπιζαν οι Αγγλέζοι, οι οποίοι έβλεπαν, είχαν μπροστά τους ένα άνθρωπο που υπηρέτησε στη ΡΑΦ, έκαμε κάποια χρόνια στην Αγγλία, παντρεμένος με μη Κυπρία, και όπως σας έβλεπαν οι Κύπροι που αγωνίζονταν κατά των Άγγλων, είχαν μπροστά τους έναν άνθρωπο πάλι με αυτά τα γνωρίσματα. Είχατε τέτοιους προβλήματα δηλαδή με ένα ρεγιά τότε? Με τους Κυπρίους, τους υπαλλήλοντες, δεν είχα πρόβλημα, διότι ήξεραν το τι έκαμνα. Με την κοινή γνώμη δεν με ενδιαφέραν και πολύ, διότι δεν ήμουν πολιτικό πρόσωπο. Με τους Άγγλους πρέπει να πω ότι, θα σου πω μερικά επεισόδια. Ναι. Για το πρώτο επεισόδιο που είχα ήταν όταν ήρθε ο Χάρτινγκ στην Κύπρο. Έκαμε ο High Commissioner, ο Commissioner της Λευκοσίας, ο Clemens, ένα πάρτι στο σπίτι που είναι σήμερα το σπίτι του Τενχτάση. Και προσκάλεσε και Κυπρίους. Κανένας Κυπρίος δεν πήγαινε εκτός από μένα. Την ώρα που πήγα, να με συστήσει στο Χάρτινγκ. Ο Χάρτινγκ είχε έναν κύκλο Άγγλο γύρω του και τους έλεγαν πόσο κοπιαστική είναι η ημέρα για εκείνον. Και τέλειωσε λέγοντας, πρωτού με συστήσει, τέλειωσε λέγοντας και στο τέλος πήρε τα μεσάνυχτα. Κάθομαι και μια ώρα και σκέφτομαι ποια είναι τα λάθια, λέει, my sins of the day. Οι αμαρτίες. Και ακούς την φωνή δική μου να του λέει, is one hour sufficient for that? Επάγωσε η ατμόσφαιρα, με εσύστησε και έφυγα. Δεν σας έκανα οποιοδήποτε άλλο σχόλιο? Όχι. Επίσης, πρέπει να ήξεραν ότι είχα, διότι όταν με κάλεσε ο... Αλλά αυτό ήταν αργότερα, μετά τον Χάρτιν. Με κάλεσε ο κυβερνήτης τότε. Για να ο Φουτ. Ο Φουτ. Ναι. Για να μου πει ότι ήθελε να συναντηθεί κατηδίαν με τον Γρίβαν, άοπλοι και οι δύο, ή για να συνεννοηθούν να γίνει μια κατάπαυση σπηγός για να βρουν πολιτική λύση. Μου τηλεφώνησε γύρω στις 11.30 το βράδυ στο σπίτι και αντί να μου πει Mr. Κλωρίτης, μου είπε Γλαύκος. Λέω, πάμε καλά. Σε θέλω, μου λέει, είναι ανάγκη να έρθεις επιγόντως πάνω. Δώσε μου, λέω, περίπου 20 λεπτά να αντιθώ γιατί είμαι στο κρεβάτι και θα έρθω. Πηγαίνοντας, αντί να με πάρουν προς το γραφείο του Γρίβα, ανέβηκα τη σκάλα που πάει στα πάνω διαμερίσματα. Του Φουτ. Του Φουτ, ναι. Ήταν με τον Κάτα Ρόπερτ, μου λέει κάθισε. Αυτό θα σου πω, που θα σου πω πρέπει να μείνει τελείως μεταξύ μας. Γιατί αν το μάθει η κυβέρνηση μου θα χάσω τη δουλειά μου. Του επισχέθηκα ότι θα μείνει μεταξύ μας. Λέει μου, θέλω να συναντήσω τον στρατηγό Γρίβα για να συνομολογήσουμε μια κατάπαυση πυρός. Για να μπορέσουμε να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις για να βρούμε μια λύση στο πρόβλημα. Εγώ του λέω, εμένα μην τι με χρειάζεσαι. Και μου λέει, θέλω κάποιον να μεταφέρει αυτή την επιστολή στο Γρίβα. Εγώ υπεπτωθέθηκα ότι ήταν παγίδας. Λέω του καλά μου, και εγώ που ξέρω που είναι ο Γρίβας και πώς θα τον έβρω και πώς θα του τη δώσω. Α, μου λέει, εσύ υπερασπίζεις τόσους από την ΕΟΚΑ. Κάποιος από αυτούς πρέπει να έχει τρόπον επαφής. Αλλά μου λέει, πρέπει να του γράψω μια επιστολή. Και δεν τη δίνω να τη δακτυλογραφήσω, γιατί ούτε η δακτυλογράφος μου δεν πρέπει να ξέρει. Έπιασε μια γκόλα και άρχισε να γράφει. My dear Colonel Rivas. Colonel. Λέω, το σβήστο, my dear. Δεν πατεύρουν
επιστολή στο Λίνι και χάσεις τη δουλειά σου, αλλά τι, φύγε το Μάη τουλάχιστον. Και του έγραφε ενώ ότι είναι διατεθειμένος να το συναντήσει μόνος του, άοπλος κτλ. Άμα την ετέλειωσε, μου την έδωσε. Λέω του, θα την κρατήσω, δεν σου υπόσχομαι, θα προσπαθήσω να έβρω τρόπο. Έβγαλα μια φωτοτυπία και έστειλα στην ελληνική πρεσβεία, ήταν προξενείο. Μίαν στο στρατηγό γρήγορα και ανέμενα οδηγίες. Οι απάντησεις που πήρα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να γίνει συνάντηση, αλλά και χειρία πρέπει να γίνει. Και μου έγραψε οδηγίες ο στρατηγός γρήγορας ότι θα του πούμε ότι είναι έτοιμοι να κάνουν και χειρία αν θα σταματήσουν και οι Άγγλοι τις έρευνες και τις επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο δεν έπρεπε να ξέρει κανένας, με τα 15 μέρες η επιστολή του Φουτ την έδωσε ο ίδιος στο Daily Telegraph και δημοσιεύθη. Γιατί το έκαμε τον κύριο Πρόεδρε? Γιατί το έκαμε? Ήθελε να εμπιστωθεί την επιτυχία δηλαδή? Ήθελε να εμπιστωθεί την επιτυχία, ναι. Αυτά τα ζητήματα τα συζητούσατε τότε με τον πατέρα σας? Ναι και όχι. Τις λεπτομέρειες όχι. Αλλά το ότι με ζήτησαν να κάνω αυτό του, το είπα. Τι σας συμβούλευε? Την ίδια συμβουλή που μου έδωσαν όταν του είπα ότι θα πάω στην αεροπορία. Δηλαδή? Μπαίνεις σε επικίνδυνες επιχειρήσεις. Η σύζυγός σας? Η σύζυγός μου ήξερε ότι μια κοπέλα που έρχεται κάθε βράδυ να αργά στο σπίτι μου, στο γραφείο μου κάτω, και έφευγε, δεν ήταν φιλενάδα μου. Ήξερε ότι είναι το connection μου. Την ανησυχούσαν καθόλου όμως η εμπλοκή σας? Την ανησυχούσαν υπό την εξής έννοια, ότι ωραία, εάν συμβεί κάτι και σε ανακαλύψουν και σε πάρουν, εγώ με την Γκέτιν τι θα γίνω? Είχατε ετοιμάσει κάποιο σχέδιο για το ενδεχόμενο? Ναι, είχα ένα σχέδιο, είχα μιλήσει και με τον πατέρα μου και ήξερα ότι δεν θα μιλήσει. Τι θα έγινε τον κύριο Πρόεδρε? Θα εξακολούθησε να έπαιρνε το μερίδιο του από το γραφείο. Και θα έμενε στην Κύπρο? Και θα έμενε στην Κύπρο. Μπορείτε να μας αποκαλύψετε το όνομα του συνδέσμου μας τότε, κύριε Πρόεδρε? Είχα δύο ή τρεις. Άλλαξαν κατά καιρός. Η τελευταία που είχα παντρεύθηκε Ελλαδίτην. Ο άντρας της ήταν στην ελληνική πρεσβεία για πολλά χρόνια. Τώρα είναι και εκείνος ρετάια. Αλλά έκαμε επιχειρήσεις κατόπιν ίδια, έκανε φουστάνια, ξέρω εγώ τι. Είχα άλλαξα τρεις κατά διότι το ίδιο πρόσωπο και το ίδιο πρόσωπο. Αλλά ένας άλλος σύνδεσμος μου ήταν φυσικά για σοβαρά θέματα ο τομεάρχης της Λευκωσίας, ο οποίος ήταν ο Γιορκάτης. Συναντούμαστε σχεδόν κάθε μέρα στο κρεσφύγετο του, το οποίο ήταν μέσα στο σπίτι του, που είναι σήμερα το σπίτι δεν υπάρχει, έγινε εκεί ένα μεγάλο κτίριο. Ήταν του Γαβριηλίδη. Α, μάλιστα, ναι. Ο οποίος είχε πλισταριό. Μετέτρεψε το πλισταριό του σε μπαρ και είχε πίσω κρυσφύγετο και καθόταν ο Γιορκάτης και εγώ. Μετά που έκλειαν το English Club, έρχονταν οι ανακριτές, ήμοι μεθυσμένοι, για να μεθύσουν τελείως και άνοιγαν το στόμα τους και έλεγαν και για τον έναν και για τον άλλον και εμείς παίρναμε σημειώσεις. Μαζί με τον Γιορκάτη, ο καθηγητής δεν παίρνει σημειώσεις. Ναι. Μια νύχτα δε ο Γιορκάτης ήταν άρρωστος και ήταν, έμενε μέσα στο σπίτι. Δίπλα ήταν το σπίτι. Ναι. Οπότε ένας από τους μεθυσμένους ανακριτές, αντί να βγει έξω από τον πλησταριό και να φύγει, μπήκε μέσα στο σπίτι. Ευτυχώς η κόρη του Μακαρίτη του Γαβριηλίδη έπεσε πάνω, ο Γιορκάτης ήταν στο κρεβάτι και η πόρτα της κάμαρας ανοιχτή, έπεσε πάνω του, τον αγκάλιασε και φωνάτε τους, have a good time.
Ο καταζητούμενος γιορτάζει τον από κάτω. Οι Εγγλέζοι φώναξαν. Φώναξε ο Εγγλέζος, have a good time. Have a good time, boys and girls. Και έφυγε. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα με τη βοήθειά σας να κάνω μια αποτίμηση της περίοδου 55-59. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για τον αγώνα της περίοδου εκείνης? Έπρεπε να γίνει έτσι όπως έγινε? Θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Πώς θα μπορούσε να είχε γίνει, χωρίς να είχαμε ενδεχομένως κάποιες παρενέργειες που πολλοί πιστεύουν ότι υπήρξαν από τον αγώνα εκείνο? Η δική μου εκτίμηση είναι ότι χωρίς εκείνον τον αγώνα οι Άγγλοι δεν επρόκειτο να μας δώσουν την ελευθερία μας, την ανεξαρτησία μας, έστω και υπό την μορφή μιας κολοβωμένης ανεξαρτησίας. Δεν είχαν καμιά διάθεση, δεν ήταν μέσα στα σχέδιά τους. Το μάξιμο το οποίο μπορούσαμε να περιμένουμε ήταν να δώσουν κάποια μορφή τοπικής αυτοδιοίκησης. Επομένως, ο αγώνας χρειάζεται, εάν θέλαμε, να απαλλαγούμε από κάποιες μορφές απικιακού καθεστώτος. Όμως από την άλλη, κύριε Πρόεδρε, η απικιακή δύναμη ενήργησε κατά τρόπο που μας έφερε ουσιαστικά σε πορεία σύγκρουσης με τους Τουρκοκυπρίους. Αυτό δεν ήταν δύσκολο έργο για την απικιακή δύναμη, κυβέρνηση, για την Βρετανία. Διότι από τη στιγμή που ο αγώνας δεν έγινε το για ανεξαρτησία αλλά για ένωση, ήταν πολύ εύκολο να παρασύρουν τους Τούρκους σε μία αντιπαράθεση μαζί μας. Έγιναν μήπως στην περίοδο εκείνη κάποια λάθη τα οποία αξιοποιήθηκαν από την πλευρά δική μας, τα οποία αξιοποιήθηκαν από τους Εγγλέζους? Δηλαδή θα μπορούσαν κάποια λάθη να είχαν αποφευχθεί? Ποια είναι τούτα? Δεν νομίζω ότι έγιναν λάθη από την δική μας την πλευρά. Είναι γεγονός ότι οι Βρετανοί υπεκίνησαν την Τουρκία να δείξει ενδιαφέρον δια των Κυπριακών. Και είναι φανερό ότι στα σχέδια των Τούρκων το ενδιαφέρον αυτό για να πάρει σάρκα και οστά έπρεπε να υπάρξει τουρκοκυπριακή αντίδραση στο θέμα της Ένωσης. Και είναι φανερό ότι η αντίδραση σε αυτή έγινε από την Τουρκία, οργανώθηκε από την Τουρκία και επομένως ήρθαμε σε σύγκρουση, διότι θα θυμάστε ότι οι Τούρκοι ήρχισαν να καίουν περιουσίες, να προχωρούν, να εκδιώκουν πληθυσμούς από την ομορφή, να αναγκάζουν τον πληθυσμό της ομορφίτας να φεύγει και πολλά άλλα. Και αυτά οδήγησαν σε μία αντιπαράθεση οξίαν των δύο κοινοτήτων. Από την Όγκα όμως δεν υπήρχε μέτωπο κατά των Τούρκων. Στην αρχή όχι. Όταν όμως έγιναν μερικές πράξεις από την... Διότι εντωμεταξύ είχε δημιουργηθεί και η τουρκική οργάνωση, ένοπλη οργάνωση. Όταν έκαναν ένοπλες επιθέσεις, ασφαλώς επενέβαιναν και οι μαχητέ της ΕΟΚΑ, οι αγωνιστέ της ΕΟΚΑ, για να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις. Το φυσικό επακόλουθο. Τότε ο Μακάριος λέγεται για την περίοδο εκείνη ότι ο Μακάριος ήταν κατά της ένοπλης δράσης κατά των Βρετανών, ήταν υποστήριζε μια πολιτική δυναμικής αντιπαράθεσης μεν, όχι όμως έως το σημείο της ένοπλης σύγκρουσης. Μπορεί αυτά να ήσαν οι αρχικές του σκέψεις. Αλλά όταν αποφασίστηκε στην Ελλάδα ότι θα γίνει ένοπλος αγώνας, ήταν γνώση του Μακαρίου, ότι έφτανε ο οπλισμός στην Κύπρο, ότι εκπαιδεύονται νέοι για ένοπλη δράση. Και επομένως δεν μπορεί να πει κανείς ότι ετάχθη εναντίον
της ένοπλης δράσης. Μπορεί στην αρχή να έβλεπε διαφορετικόν τον αγώνα, αλλά όταν πήγε στην Αθήνα και συζήτησε με την Αθήνα και αποφασίστηκε να έρθει ο στρατηγός Ρίβας κάτω, να σταλεί ο οπλισμός κτλ. Ήταν φανερό πλέον ότι μιλούσαν για ένοπλο δράση. Τώρα, ο Γρίβας ήταν και περισσότερο από πολιτικός ηγέτης. Είχε και πολιτικές φιλοδοξίες. Δεν είχε περιοριστεί στην περίοδο εκείνη στα στρατιωτικά του καθήκοντα. Διατύπωνε και απόψεις που αφορούσαν τους χειρισμούς του Κυπριακού στο πολιτικό επίπεδο. Αυτό είχε δημιουργήσει την εντύπωση μιας από τότε αντιπαράθεσης, έστω ελεγχόμενης, μεταξύ Γρίβα και Μακαρίου. Έτσι ήταν τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε? Δεν νομίζω ότι ο ίδιος ο στρατηγός ο Γρίβας είχε πολιτικές βλέψεις, διότι ο αγώνας του ήταν για την Κύπρος να ενωθεί με την Ελλάδα. Και αν ενώνεται, οι πολιτικές σκέψεις του θα έπρεπε να στραφούν προς την Ελλάδα και όχι προς την Κύπρο. Μετά όμως τη συνέντευξη του Μακαρίου στην Μπάρμπαρα Κάσο, όπου σημειώνεται και η στροφή προς την εξαρτησία, υπήρξε μια... Ναι, υπήρξε μια διαφοροποίηση εκεί, διότι για πρώτη φορά ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε για την για ανεξαρτησία της Κύπρου. Και εδώ τουλάχιστον η πολιτική ηγεσία της Ελλάδος λέει ότι όταν το άκουσαν εξαφνιάστησαν, διότι δεν είχε γίνει προσυμφωνία ότι θα αλλάξουμε την πορεία του αγώνα. Βέβαια η Μπάρμπαρα Κάσο σε μια συνέντευξη, κύριε Πρόεδρε, μας είχε πει ότι είχε φύγει από το γραφείο του Καρμαλή για να πάει να δει τον Μακάριο όταν της έδωσε τη γνωστή συνέντευξη. Υποστηρίζει ότι ήταν γνώση του Καρμαλή τουλάχιστον. Μπορεί να ήταν. Δεν ξέρω. Εκείνο το οποίο ξέρω είναι κατόπιν ελέγχθη εκ των υστέρων ότι ο Μακάριος έκανε αυτό το πράγμα χωρίς να συνεννοηθεί με την ελληνική κυβέρνηση. Γίνεται επίσης λόγος, κύριε Πρόεδρε, για τις 27 περίφημες βόμβες που είχαν συγκλονίσει τη Λευκοσία το 1957 και οδήγησε στην εξορία του Μακαρίου, ότι πάλι ήταν έργο του Γρίβα για να υπονομεύσει τις συνομιλίες που είχε τότε με τον Χάρτινγκ ο Μακάριος. Έχετε υπόψη σας τίποτα για αυτό το θέμα? Εγώ έχω ακούσει και τις δύο εκδοχές. Ομέν Αρχιεπίσκοπος έλεγαν ότι αυτές τις βόμβες τις έβαλαν οπαδοί του στρατηγού Γρίβα για να εμποδίσουν οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για κάποιες συνταγματικές ρυθμίσεις του Κυπριακού. Οι Άγγλοι έλεγαν ότι τις έβαλε ο Μακάριος για να αποδείξει ότι η μόνη λύση είναι η Ένωση. Και άλλοι λέγουν ότι αυτές οι βόμβες δεν ήταν ούτε ο Γρίβας ούτε ο Μακάριος. Αλλά μερικοί λέγουν ότι ήσαν οι Άγγλοι που έβαλαν βόμβες για να βρουν αφορμή να εξορίσουν τον Μακάριο. Αποκλείεται όμως το ενδεχόμενο να ήταν Τούρκοι. Αν δεν σε έβαλαν Άγγλοι, φυσικά εκείνοι που δεν χρησιμοποίησα δεν είναι Άγγλος, αλλά Τούρκος. Ποια είναι η δική σας άποψη? Η δική μου εκτίμηση είναι ότι εκείνες οι βόμβες πρέπει να τοποθετήθησαν από ακροδεξιούς, οι οποίοι φοβήθησαν μήπως ο Μακάριος κάνει κάποια στροφή προς κάποια συνταγματική ρύθμιση του Κυπριακού προβλήματος. Με την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η συνολική έτσι, εκτίμηση δική σας για την προσωπικότητα του Γρίβα? Κοιτάξτε, εγώ το στρατηγό Γρίβα πρέπει να πω ότι τον αξιολόγησα στη σκέψη μου ως έναν άνθρωπο ο οποίος επίστευε σε κάτι και είχε ικανότητες στρατιωτικές όχι για πραγματικό πόλεμο αλλά για σύμμορο το πόλεμο.
ήταν Αντάρτικο. Αντάρτικον. Ήταν ειδικό σε αυτά τα θέματα. Ο Γρίβας όμως, εγώ, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν, δεν ήταν γνώστης της διεθνούς πολιτικής κατάστασης. Και το ατύχημα του ήταν ότι δεν είχε συγκεντρώσει πέριξ του πολιτικά μυαλά. Ήταν πατριώτες εκείνοι που είχε σει γύρω του, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν, είχαν μεγάλο βεληνικές σε θέματα διεθνούς πολιτικής, εκτίμησης συμφερόντων, πώς θα αντιδράσουν στο Α, πώς θα αντιδράσουν στο Β. Νομίζετε ότι η πορεία του Κυπριακού ενδεχομένως να ήταν διαφορετική αν στη θέση του στρατηγού Γρίβα ήταν κάποιος άλλος? Δεν νομίζω, διότι η πορεία του Κυπριακού από τη στιγμή που οι Βρετανοί αποφάσισαν να αναμίξουν την Τουρκία, οποιουσδήποτε και αν ήταν επικεφαλής στο στρατιωτικό αγώνα, θα είχε να αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα. Καταλήξαμε σε μια ανεξαρτησία. Με βάση τη συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου, πολλά λέγονται για την περίοδο εκείνη και για το κατά πόσο η ελληνική κυβέρνηση έπραξε σωστά να πιέσει τον Μακάριο να αποδεχθεί τη συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Φυσικά η ελληνική κυβέρνηση συσχυρίζεται ότι ό,τι έγινε και περιελήφθη στη Ζυρίχη, το είχα συζητήσει με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και ότι ο Αρχιεπίσκοπος είχε δώσει τη συγκατάθεσή του. Και κατόπιν λέγουν ότι εδεσμεύθη η ελληνική κυβέρνηση. Πιστεύω ότι εάν θα καταλήξει κανένα στο σωστό συμπέρασμα, αν έπρεπε να υπογραφεί αυτό το έγγραφο ή όχι, θα πρέπει να αναλύσει αυτό το έγγραφο. Θα πρέπει να πει αυτό το σύνταγμα ήταν βιώσιμο, μπορούσε να δουλέψει, θα οδηγούσε σε δυσκολίες μεταξύ, και αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Και εάν μεν καταλήξεις στο συμπέρασμα ότι το Σύνταγμα ήταν ανεφάρμοστο και ότι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, θα πρέπει να πεις ότι δεν θα έπρεπε να υπογραφεί. Εάν όμως καταλήξεις στο συμπέρασμα ότι το Σύνταγμα αυτό, εάν υπήρχαν πρόθεσεις και από τις δύο πλευρές μπορούσε να λειτουργήσει, ότι σταδιακά μπορούσαν να γίνουν τροποποιήσεις, τότε θα πρέπει να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να υπογραφεί. Βεβαίως, η εικόνα που υπάρχει είναι ότι ο Μακάριος βρέθηκε προ ενός τετελεσμένου. Δηλαδή δεν είχε τις επιλογές που λέτε, αλλά ήταν υποχρεωμένος να το αποδεχθεί λόγω απειλής ότι θα εφαρμοζόταν μονομερός. Ή θα γελάνε, θα εγκατέλειπε την Κύπρο και οι Άγγλοι θα εφάρμοζαν μονομερός ένα δικό του σχέδιο. Υπήρξαν αυτοί, αλλά δεν μπορούσε να εφαρμοστεί μονομερός. Πώς θα εφαρμόζεται ο μονομερός? Ήταν μια απειλή, αλλά αν εκτιμήσεις αυτή την απειλή, πώς δεν θα εφαρμόζεται? Το σχέδιο Μακμίλαν όμως δεν υπήρχε. Το σχέδιο Μακμίλαν ήταν διαφορετικό. Θα μπορούσε να επανέλθει όμως. Να επανέλθει το σχέδιο Μακμίλαν, ναι, αλλά να εφαρμόσουν το της Ζυρίχης, όχι. Διότι αν δεν συμμετείχαν οι αρχηγοί και ο λαός δεν θα συμμετείχε, πώς θα σχημάτιζαν κυβέρνηση, πώς θα είχαν εκλέξει πρόεδρο, ο οποίος να μπορεί να είναι αποδεκτός. Ναι. Ένα άλλο επιχείρημα που προβάλλεται, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι με τη συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου ουσιαστικά η Τουρκία βάζει πολύ στην Κύπρο νόμιμα, αποκτά δικαιώματα που της δίνουν την ευχέρεια και τις προοπτικές ελέγχου της Κύπρου και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων μετατρέπονται σε δικαιώματα κοινότητας από μειονότητας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν άλλες προοπτικές για τους ίδιους. Αυτά είναι πραγματικότητες που λέτε. Από τη στιγμή που θα υπεγράφεται πρώτον οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών δεν ήταν σχέσεις πλειοψηφίας και μειονότητας, διότι καθορίζονταν συνταγματικά αυτά και τα ποσοστά και όλα. Αλλά επίσης η Τουρκία
θεωρείται πλέον ότι νόμιμα απέκτησαν λόγων να ενδιαφέρεται για το Κυπριακό. Έπρεπε συνεπώς να δεχθούμε τις συμφωνίες εκείνες. Εάν δεν τις εδεχόμεθα, πρέπει να εκτιμήσουμε ποια θα ήταν η εξέλιξη. Και θα ήταν μια χειρότερη εξέλιξη, εάν παραδείγματος χάρη εφαρμόζεται το σχέδιο Μακμίλεν, οπότε θα είμαστε σε πολύ χειρότερη θέση. Συνεπώς έπρεπε να το δεχθούμε. Ασφαλώς, ναι. Όπως έφτασαν τα πράγματα εκεί, απόρριψες του, θα άνοιγε την πόρτα στους Άγγλους να πούν εφαρμόζω το σχέδιο Μακμίλεν, το οποίο ήταν πολύ χειρότερο από τη Ζυρίχη. Θα μπορούσαμε νωρίτερα να αποφύγουμε αυτή την κατάληξη, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή, πού βλέπετε το σημείο που να ξεκινά και να οδηγεί στη Ζυρίχη? Εγώ πιστεύω ότι το σημείο ήταν πώς έπρεπε να γίνουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, διότι ήταν γνωστό ότι η Ελλάς ήρχισε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για να βρουν μια λύση του κυπριακού προβλήματος. Αλλά και αυτό εσήμενε πλέον ότι η Ελλάς εδέχεται. Ότι η Τουρκία έχει λόγον εις το Κυπριακό, γι' αυτό διαπραγματεύεται με αυτήν τη χώρα. Και αυτό το λάθος ήταν το δεύτερο λάθος, διότι προηγουμένως έκαναν το λάθος να πάνε στην Τριμερή. Από τη στιγμή που η Ελλάς εδέχθη να πάει στην Αγγλία, προς κλίση της Βρετανίας, να πάει στη Μεγάλη Βρετανία και να συναντήσει τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας και να συζητήσουν για τη λύση του Κυπριακού, εδέχθη η Ελλάς ότι η Τουρκία έχει λόγον πάνω στο μέλλον αυτής της νήσου. Τώρα, για την περίοδο εκείνη, πολλά λέγονται, η Ελλάδα ήταν ουσιαστικά εξαρτώμενη από τα κέντρα εξουσίας από τα οποία η Κύπρος διεκδικούσε ελευθερία και ανεξαρτησία. Έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Ναι. Ήταν δυνατόν να λειτουργήσει διαφορετικά? Ακούστε, ακριβώς εδώ είναι που έπρεπε να υπάρξει η σκέψη. Αρχίζεις έναν αγώνα. Πώς εκτιμάς? Ποια είναι τα συμφέροντα που θα αναμειχθούν σε αυτόν τον αγώνα? Τι επιρροή έχεις εσύ πάνω σε αυτά τα συμφέροντα? Τι επιρροή έχει η Τουρκία πάνω σε αυτά τα συμφέροντα? Πώς πρέπει να καθορίσεις την πολιτική σου ώστε να μην φέρεις σε αντιπαράθεση Ελλάδα και Τουρκία? Και δεν έγιναν αυτοί οι σκέψεις, αυτοί οι σχεδιασμοί? Από ό,τι ξέρω, όχι. Αλλά πρέπει να πω ότι τον καιρό που γίνονταν αυτές οι σκέψεις, εγώ δεν ήμουν αναμειγμένος στην πολιτική, έλειπα και από την Κύπρο. Εγώ ήρθα το 1951 στην Κύπρο και αυτές οι σκέψεις ήρχισαν να γίνονται πολύ νωρίτερο. Συνεπώς, με δεδομένο ότι εκ των πραγμάτων φαίνεται να μην έχουν γίνει αυτές οι σκέψεις, ασφαλώς, οι προβληματισμοί, ξαναβλέποντας τον αγώνα της περίοδου εκείνης, μήπως ήταν λάθος να γίνει με τον τρόπο που έγινε στην περίοδο που έγινε? Εάν λάβεις υπόψη σου ότι, και εκτιμούσες σωστά, ότι υπήρχε έναν μεγάλο διεθνές κίνημα αντιαπικιακών, ο αγώνας θα έπρεπε να περιοριστεί μέσα σε εκείνον το πλαίσιο και να αξιοποιήσει τις διεθνείς δυνάμεις, οι οποίες έλεγαν ναι, οι απικίες πρέπει να καταργηθούν. Να έπαιρνε σαν πρώτο βήμα την ανεξαρτησία σου και μετά, και κατόπιν να εξασκήσει σαν κυρίαρχο κράτος το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Εμείς προχωρήσαμε να ζητήσουμε πρώτα την Ένωση, δεύτερον είπαμε δεχόμεθα αυτοδιάθεση, εξασκήσει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Αλλά δεν εμπήκαμε μέσα στον αντιαπικιακό αγώνα. Οι άλλες χώρες, οι άλλες απικίες, είχαν όλες ενωθεί μέσα στον αντιαπικιακό αγώνα και είχαν διεθνή υποστήριξη για τον για αυτό τον αγώνα. Εμείς είμαστε εκτός εκείνου. Συνεπώς, η προβολή του θέμα του αιτήματος της Ένωσης μέσα στο κλίμα της εποχής, μετά τον πόλεμο περίοδο. Ναι, ήταν ενάντια στο ρουν
της παγκόσμιας καριέρας. Ναι. Τώρα, για την, πάλι για την περίοδο εκείνη, λέγεται ότι ακριβώς για τους λόγους που έχουμε αναφέρει, τόσο ο Καραμαλής αλλά κυρίως ο Αβέροφ διαδραμάτισαν ένα ρόλο που εξυπηρετούσε περισσότερο την εξάρτηση της Ελλάδας από αυτά τα κέντρα εξουσίας παρά την υπόθεση της Κύπρου. Γίνεται μάλιστα λόγος ότι ο Αβέροφ ήταν ο πρώτος που ευολιδοσκόπησε τους Τούρκους για το ενδεχόμενο λύσης διχοτόμησης. Μάλιστα οι Τούρκοι, από ό,τι έχω υπόψη μου, κυκλοφόρησαν και σχετικό έγγραφο στα Ηνωμένα Έθνη. Ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο που ενήργησε ο Αβέροφ την περίοδο εκείνη, κύριε Πρόεδρε? Τώρα, ένας υπουργός εξωτερικών δεν ενεργεί αν δεν πάρει κάποιον πράσινο φως από τον, αν είναι προεδρικό του σύστημα, από τον πρόεδρο, και αν είναι πρωθυπουργός, πρωθυπουργικό του σύστημα, από τον πρωθυπουργό. Εάν ο Αβέροφ έκανε αυτές τις βολιδοσκοπήσεις και μάλιστα κάθεσε έγγραφο στα Ηνωμένα Έθνη, ήταν αδιανόητο να το είχε κάνει χωρίς να συνεννοηθεί με την ελληνική κυβέρνηση. Εσείς νομίζετε ότι όντως ο Αβέροφ έκανε κάτι τέτοιο, βολιδοσκόπησε τους Τούρκους? Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω τίποτε στοιχεία πάνω στα οποία να βασίσω αυτό, ότι ναι, το έκανε. Το έχω ακούσει να λέγεται, αλλά το έχω ακούσει να επαναλαμβάνεται και να λέγεται, αλλά κανένας δεν παρουσίασε αυτό το χαρτί ή το χαρτί που κατέθεσε στα Ηνωμένα Έθνη. Οι Τούρκοι κατέθεσαν ένα έγγραφο. Οι Τούρκοι, ναι. Τώρα, πολλοί θεωρούν τον Αβέροφ ως τον κακό δαίμονα της Κύπρου από ελλαδικής πλευράς, κύριε Πρόεδρε. Εσείς τι νομίζετε? Κοιτάξτε, εγώ είχα κουβεντιάσει πολλές φορές με τον Αβέροφ. Ο Αβέροφ έβλεπε τις περιορισμένες δυνατότητες που υπήρχαν για προώθηση του θέματος της αυτοδιάθεσης Ένωσης. Το έβλεπε ότι η υποστήριξη που μπορούσε να έχει η ελληνική πλευρά σε αυτό το θέμα από διεθνείς παράγοντες ήταν, διότι τότε μην ξεχάσετε ότι υπήρχε το ΝΑΤΟ από πλευράς δυτικού κόσμου, υπήρχε αργότερα η ΕΟΚ και κατόπιν τα Ηνωμένα Έθνη. Αλλά μέσα στα 5 μόνιμα μέλη των Ηνωμένων Εθνών δεν υπήρξαν ποτέ υποστήριξης για το θέμα της αυτοδιάθεσης Ένωσης της Κύπρου. Συνεπώς η ανεξαρτησία του 60 με την Ζυρίχη, τη Συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου, ήταν κάπου αναπόφευκτο κακό. Ήταν έναν αναπόφευκτο κακό και μετετράπησε κακό. Διότι από τη στιγμή που αρχίζεις μία πολιτική και δεν βγαίνει, ο άλλος ο αντίπαλος σου, τον οποίο εδέχθησε ότι έχει λόγο στη λύση αυτού του Κυπριακού, θα θέλει να εξασφαλίσει εγγύησεις ότι δεν θα επανέλθει σε εκείνη την πολιτική. Και αυτό οδήγησε στην εγκύτριες δυνάμεις να αποκλείσουν την ένωση και τη διχοτόμηση. Ήταν έναν επακόλουθο, δηλαδή ξεκινάς με έναν ενωτικό αγώνα και ξαφνικά λέει τώρα είμαι διατεθειμένος να δεχώ ανεξαρτησία. Ο άλλος που θέλει να βρει κάποια μορφή ανεξαρτησίας, θα σου πει εντάξει, αλλά θέλω να αποκλειστεί το. Και θα πεις και εσύ να αποκλειστεί, γιατί και εσύ ήθελες διχοτόμηση. Έτσι οδηγήθησαν στα συνθήκες εκείνες. Ωραία, στο σημείο εκείνο το χρονικό, ο τουρκικός παράγοντας εμφανίζεται να διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο, κρίσιμο ρόλο. Και είναι η περίοδος που εμφανίζεται ως πολιτικός με προοπτική ο Ραούφ Τεχτάς, παρόλο που ως τότε τα θέματα χειριζόταν ο Κιουτσούκ. Και φαινομενικά τα χειριζόταν. Φαινομενικά τα χειριζόταν ο Κιουτσούκ. Ο Τεχτάς ήταν, αν θέλετε, ο σύμβουλος
Ο Γκαουλάιτερ ουσιαστικά από πίσω. Ο Γκαουλάιτερ. Και αυτό έγινε διαρκούντας του αγώνας, όταν οι Άγγλοι είδαν πόσο περιορισμένες ήταν οι πολιτικές σκέψεις του Κιτσούκ. Του Κιτσούκ. Προώθησαν τον Δεκτάσιο. Πιστεύετε ότι οι Εγγλέζοι βοήθησαν, κατασκεύασαν περίπου τον Δεκτάσιο, κύριε Πρόεδρε? Δεν χρειάζεται να τον κατασκευάσει. Ήξεραν ότι το φανατικά είναι εναντίον του θέματος της ενώσεως. Και αυτό ήταν αρκετό. Είχε αυτό το διαβατήριο. Μάλιστα. Ήξεραν επίσης ότι είναι πολύ ικανός διαπραγματευτής, χειριστής των θεμάτων. Δεν έβλεπαν άλλον, δεν υπήρχαν και άλλοι στον τουρκικών ορίζοντα που μπορούσαν να πούν ότι όχι, ο Τάδε είναι καλύτερος. Δηλαδή, αν κρατούσε μια αρνητική στάση οι Εγγλέζοι τότε έναντι του Ντεχτάσιου, ενδεχομένως σήμερα να μην είχαμε Ντεχτάσιου όπως το γνωρίζουμε, κύριε Πρόεδρε. Πιθανόν. Εσείς από τότε είδετε τις πραγματικές προθέσεις των Τούρκων? Δηλαδή, ήταν δυνατόν η πολιτική ηγεσία να κάνει διαγνώσεις ως προς τις πραγματικές προθέσεις των Τούρκων από τότε? Ήταν δυνατόν να κάνει μια διάγνωση ότι οι Τούρκοι δεν θα κινούνται πρώτοι για να φύγουν από τη Ζερίχη. Για τους Τούρκους η Ζερίχη ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Και όπως ξέρετε, όταν παρακολουθεί κανείς την τουρκική πολιτική, ένα από τα χαρακτηριστικά της δεν είναι να μην βιάζεται. Για κοιτάξτε, έγινε το 1974. Μετά το 1974 δέχθησαν διαπραγματεύσεις. Δέχθησαν τη Ζωνική Νομοσπονδία. Περίμεναν 10 ολόκληρα χρόνια προτού να κάνουν το, όχι Federation, το Federated State, το οποίο έλεγαν ότι θα είναι των τουρκικών καντόνιων. Και μετά από άλλα 10 χρόνια, το 1974, ήρθαν μετά από το 1974 άλλα 10 χρόνια και είπαν όχι, είναι χωριστό κράτος. Δηλαδή την κίνηση δεν την έκαναν μετά την εισβολή. Έδωσαν την εντύπωση ότι πράγματι θέλουν λύση. Έδωσαν την εντύπωση ότι θέλουν ομοσπονδιακή λύση. Για 10 χρόνια διαπραγματευόντουσαν για ομοσπονδία. Και ύστερα μία ημέρα είπαν, μα δεν μπορούμε να είμαι θάστηγοι, πρέπει να κάνουμε state. Το χαρακτηριστικό της τουρκικής πολιτικής είναι ότι δεν βιάζεται και δεν αποκαλύπτει ποτέ τον τελικό της στόχο. Αλλά είχαμε κάνει διάγνωση σωστή των προθέσεων τους? Πιστεύω ότι όχι, δεν έκαναμε. Είχαμε την καχυποψία και την υποψία ότι οι Τούρκοι θέλουν να καταλάβουν όλη την Κύπρο. Και πρέπει εμείς να αντιδράσουμε πρώτοι. Μάλιστα. Έτσι μπαίνουμε ουσιαστικά στην εξαρτησία με υποψίες. Ναι. Γινόμαστε ανεξάρτητο κράτος, αλλά έχουμε υποψίες ως προς τις προθέσεις του σύλλογου στοιχείου. Και οι Τούρκοι έχουν υποψίες ως προς τις δικές μας προθέσεις. Για την Ένωση. Ναι. Συνεπώς τα πρώτα 3 χρόνια της ανεξαρτησίας, τα ομαλά 3 χρόνια της ανεξαρτησίας. Ποιο ήταν το κλίμα, κύριε Πρόεδρε? Ποιες ήταν οι σχέσεις, οι βλέψεις, οι προσανατολισμοί, οι προβληματισμοί ενδεχομένως? Πιστεύω ότι το κλίμα φαινομενικά μπορεί να φαίνεται ήρεμο, αλλά και οι δύο πλευρές, επειδή η μία υποψιάζεται την άλλη, έκαναν οργανώσεις παράνομες και τα λοιπά για να αντιμετωπίσουν η μία την απειλή από την άλλη. Θέλω να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτές τις οργανώσεις, κύριε Πρόεδρε, και ειδικά έχοντας υπόψη τους τουρκικούς ισχυρισμούς ή την τουρκική προπαγάνδα για τη λεγόμενη οργάνωση των Ελληνοκυπρίων. Υπήρχε τέτοια οργάνωση? Ασφαλώς, ναι. Με το όνομα οργάνωση. Δεν είχε δοθεί
ειδικών όνομα. Μιλούσαμε για κάποια οργάνωση. Για την οργάνωση. Η οποία στήθηκε από ποιους? Αυτή η οργάνωση έγινε εν γνώση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και ανετέθη η αρχηγία της οργάνωσης αυτής στον Πολύκαρπο Γιορκάση. Από τον Μακάριο ανατέθηκε. Από τον Μακάριο. Υπαρχηγός της οργάνωσης αυτής ήταν ο Τάσος ο Παπαδόπουλος, βοηθός του Γιορκάκη υπαρχηγός και αρχηγός του επιτελείου της οργάνωσης ήταν ο Νίκος Κώσης. Αυτή η ίδρυση της οργάνωσης ήταν εγνώση των Αθηνών? Ω, βέβαια. Εγνώση των Αθηνών. Χωρίς να υπάρχει αντίρρηση από μερούς των Αθηνών. Ξαρτάται από ποιους. Στρατιωτικοί δεν είχαν καμία αντίρρηση. Μερικοί πολιτικοί είχαν επιφυλάξεις. Σαν ποιοι, κύριε Πρόεδρε? Ένας από εκείνους που είχε επιφυλάξεις για αυτές τις οργανώσεις δηλαδή είχαν επιφυλάξεις μήπως εκτραπούν τα πράγματα. Όχι όμως ως προς την ιδέα αντιφυλάξεις. Όχι ως προς την ιδέα ότι υπάρχουν δια να υπερμηνθούν σε περίπτωση που η άλλη πλευρά, όχι. Οι ανησυχίες, ίσως χρησιμοποιήσα τη λαθασμένη λέξη, όχι επιφυλάξεις, ανησυχίες. Μήπως εκτραπούν τα πράγματα. Στην Κύπρο υπήρξαν διαφορετικές απόψεις. Στην Κύπρο δεν υπήρξαν διαφορετικές απόψεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Εσείς μετήχατε, κύριε Πρόεδρε, στην οργάνωση αυτή? Ο Ντεκτάσης στηρίζεται ότι ναι, μετήχατε. Να σας πω. Όταν έγιναν αυτή η οργάνωση, στην αρχή δεν μετήχα. Μάλιστα, όταν έλειπα στο εξωτερικό και όταν ήρθα πίσω μου είπαν ότι έγινε αυτή η οργάνωση και μου είπαν ότι μου είχαν βάλει θέση στο επιτελείο. Οι θέσεις μου ήταν να ήμουν αρχηγός επιχειρήσεων. Ήταν και ο Σπύρος μέσα. Ο Σπύρος ήταν υπεύθυνος για τις τροφοδοσίες. Τα logistics. Ήταν όλη η ηγεσία μέσα. Και το ΑΚΕΛ, κύριε Πρόεδρε? Όχι, μιλώ... Η κυβερνητική ηγεσία. Η κυβερνητική παράταξη. Μάλιστα. Όλη η πολιτική της κυβερνητικής παράταξης. Το ΑΚΕΛ το εγνώριζαν τότε? Θα έπρεπε να το είχε πληροφορηθεί. Ποια ήταν η δομή της οργάνωσης? Η δομή της. Καλά, η δομή της οργάνωσης ήταν να... Υπήρχε το επιτελείο, υπήρχαν τα επαρχιακά επιτελεία σε κάθε πόλη και υπήρχε η οργάνωση, το κάθε επιτελείο είχε οργανώσει την ύπαιθρο σε ομάδες. Και η στρατολόγηση γινόταν από τους νέους γενικότερα ή υπήρχαν έτσι κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες? Υπήρχαν ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά ήσαν κυρίως αγωνιστές της ΕΟΚΑ, κυρίως εκείνοι που υποστήριζαν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και άλλα πρόσωπα τα οποία έτυχαν συστάσεις είτε από αρχηγούς, περιφερειακούς αρχηγούς της ΕΟΚΑ είτε από το ΜΕΑΡΚΕΣ, αλλά είτε και από, ας πούμε, όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα όργανα που υπήρχαν τότε, οι Μουχτάριδες, οι Αζάδες. Και η χρηματοδότηση της οργάνωσης? Όλοι εργάζονταν επί εθελοντικής βάσης. Δεν υπήρχε... Όταν όμως ήρθα σε καθήκον, διότι είχαν φυλάκια τα οποία επάνδρωναν τις νύχτες, η τροφοδοσία τους
εκαλύπτετο από διάφορες πηγές. Διάφορες πηγές, κύριε Πρόεδρε. Δεν ήταν από τον προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν από ιδιώτες εντός Κύπρου, από ιδιώτες εκτός Κύπρου. Υπήρχαν και από ιδιώτες της Κύπρου, οι οποίοι, παραδείγματος χάρη, μια περιοχή που ήξερα εγώ στην ομορφή του. Στο σπίτι του τάδε, μαγείρευα. Και έστελναν τα τρόφιμα για 10 ανθρώπους, 15 ανθρώπους. Δεν ήταν σε χρήματα. Ο οπλισμός. Ο οπλισμός. Ήταν ο παλιός της ΕΟΚΑ. Όχι. Καινούριος. Μπορεί να πει κανείς, ο οπλισμός ήταν. Ήταν από το εξωτερικό. Με αγορά από την οργάνωση πάλι ή είχαν σταλεί από κάποιο φορέα ανοιχτός. Από διάφορες, ας πούμε, από διάφορες πηγές. Πάλι δεν ήσαν χρήματα από τον προϋπολογισμό του κράτους. Αγοράζονταν όμως. Ναι. Ωραία. Το σχέδιο Ακρίτας φαντάζομαι είχε καταστηθεί μετά την τουρκοκυπριακή ανταρσία. Ναι. Θέλω να σταθούμε πάλι σε αυτό το θέμα, γιατί ο Ντεχτάς το παρουσιάζει ως το σχέδιο εξόντωσης, εξολόθρευσης των Τουρκοκυπρίων. Ποιος ήταν καταρχήν ο συντάκτης του σχεδίου αυτού, κύριε Πρόεδρε? Αυτό δεν το ξέρω ούτε εγώ. Εγώ ξέρω ότι το σχέδιο συντάχθη, αλλά ποιος ήταν ο αρχικός συντάκτης, δεν έχω μάθει ποτέ. Προνοούσε όντως την εξόντωση των Τουρκοκυπρίων? Όχι. Δεν αστείο να νομίζουμε ότι θα εξοντώσουμε 130.000 Τουρκοκυπρίους. Το σχέδιο ήταν μάλλον για την κατάληψη των περιοχών, για να αποκλείσουμε την διχοτόμηση. Δεν ήταν για να. Δηλαδή, εάν εννοούμε την εξόντωση, είναι ότι θα κάναμε γενοκτονία. Τέτοια πρόθεση, τέτοιο σχέδιο δεν υπήρχε. Το σχέδιο όμως προέβλεπε ότι δεν θα αφήναμε τη μετακίνηση πληθυσμών και δεν θα αφήναμε περιοχές να είναι υπό την ένοπλη επιρροή της οργανώσεως των Τουρκοκυπρίων, για την οποία γνωρίζαμε πάρα πολλά. Με ποιον τρόπο υπήρχαν πράκτορες Τουρκοκύπριου, πληροφοριοδότες? Οι πληροφορίες αυτές έρχονταν από διάφορες πηγές, μερικές και από Τουρκοκυπρίους. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, μιλούμε για την περίοδο των 3 χρόνων πριν ξεσπάσει η τουρκοκυπριακή ανταρσία. Ήταν χρόνια ανήσυχα υπό το έδαφος και ήρεμα επί του εδάφους. Τα θέματα που ανησυχούσαν, δηλαδή πώς διαμορφώθηκαν τα θέματα της σύγκρουσης και οι προϋποθέσεις της σύγκρουσης που ακολούθησε. Οι προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν υπήρχε βούληση. Εφάνηκε από την αρχή ότι δεν υπήρχε βούληση ούτε από τη μια ούτε από την άλλη πλευρά να λειτουργήσει το Σύνταγμα της Ζυρίχης. Κοίταξε, για αυτά συμπαραπέμπω στον πρώτον τόμο. Το έχω υπόψη μου, γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, σας. Πιστεύω ότι η κατάσταση είχε διαμορφωθεί ως εξής. Και οι δύο πλευρές επίστευαν ότι η άλλη πλευρά θα αναλάβει δράση. Και γι' αυτό ήρχισαν και οι δύο πλευρές να στέλνουν περιπόλους, ένοπλες περιπόλους, να περιπολούν τις περιοχές τους εκεί που. Και αυτό οδήγησε σε έναν επεισόδιο, το οποίο επεισόδιο οδήγησε στην σύγκρουση και το escalation της. Ήταν πρόωρο? Δεν ήταν προγραμματισμένο να γίνει. Ούτε από τη μια ούτε από την άλλη. Ούτε από τη μια ούτε από την άλλη.
είναι από εκείνα που εγώ το παρομοιάζω στο βιβλίο μου, ότι και οι δύο πλευρές είτε σαν να είχαν ένα βαρέλι γεμάτον πυρίτιδα και πλησίαζαν και άναλα σπίρτων να δουν πότε θα ανατιναχθεί. Μία ώρα εκείνος που πλησίασε πολύ περισσότερο από ό,τι έπρεπε, το ανατίναξε στον αέρα. Τι όμως χώριζαν τις δύο πλευρές μετά την ανεξαρτησία, δηλαδή είχαν ξεφορτωθεί τον ξένο ζυγό, είχαν προοπτικές, θα έλεγα, λαμπρές, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων. Οι Τούρκοι άκουαν διαρκώς τις ομιλίες της πολιτικής ηγεσίας της δικής μας, σε μνημόσυνα και τα λοιπά, που έλεγαν ότι θα ολοκληρώσουμε τα εθνικά μας, τους εθνικούς μας πόθους, τα εθνικά μας πεπρωμένα, και ότι είναι μία έπαρξη από την οποία θα προχωρήσουμε για να ολοκληρώσουμε. Και αυτά τα κατέγραφαν, ώστε είναι η πρόθεση μας να τους επιβληθούμε δυναμικά για να επαναφέρουμε το θέμα της Ένωσης. Οι δικοί μας άκουαν τις δηλώσεις των Τούρκων, οι οποίοι και εκείνοι μιλούσαν για ταξίν. Και έλεγαν, το μας τα λένε και εξοπλιζόμαστε κι εμείς και εκείνοι και ούτω καθεξής. Εκείνο το οποίο δεν έγινε ήταν, και ο Μεν Μακάριος γνώριζε ότι οι Τουρκοκύπροι εξοπλίζονται και ο Κουτσούκ εγνώριζαν ότι οι Ελληνοκύπροι, σαν πρόεδρος και αντιπρόεδρος, να κάτσουν και να πούν, έλα εδώ, πού πάμε, τι θα κάνουμε, εξοπλιζόμεθα και οι μεν και οι δε. Ελάτε να λύσουμε τις διαφορές μας, τις καχυποψίες μας. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η ιστορία με τα 13 σημεία στόχευε σε αυτό. Η ιστορία με τα 13 σημεία μπορούσε να στόχευε και σε αυτό, αλλά το να στοχεύεις και να πεις θέλω τροποποίηση του συντάγματος είναι να αυξήσεις τις ανησυχίες της άλλης πλευράς. Χωρίς πρώτα να έρθεις και να πεις έλα εδώ να δούμε τι κάνουμε κι εμείς κι εσείς, να τα παρετήσουμε αυτά τα πράγματα, να δούμε εάν χρειάζεται κάποιες επιδιορθώσεις στο σύνταγμα, να κάτσουμε να σκεφτούμε. Όμως από την άλλη, από τη στιγμή που οι δύο πλευρές λειτουργούσαν κατά αυτόν τον τρόπο, η σύγκρουση καθιστόταν ουσιαστικά αναπόφευκτη. Η σύγκρουση μπορούσε να καθυστερήσει. Εάν, παραδείγματος χάρη, δεν υπήρχαν αυτές οι περιπολίες που έγιναν, που οδήγησαν σε μια αντιπαράθεση. Εξυπηρετούσαν τίποτα αυτές οι περιπολίες, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή εκ των υστέρων βλέποντας τα πράγματα τώρα? Εκ των υστέρων βλέποντας τα πράγματα πιστεύω όχι, αλλά και οι κάτοικοι των περιοχών το εζητούσαν. Αισθάνονταν ανασφάλεια και εζητούσαν να δουν κάποια προστασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα 13 σημεία, κύριε Πρόεδρε, από ό,τι γνωρίζω, ο Μακάριος σας είχε αναθέσει να συζητήσετε τα θέματα αυτά, ποια θέματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν προτάσεις για την αλλαγή του συντάγματος. Είχατε κάνει μια επίσκεψη στο Λονδίνο. Για να πούμε στην αρχή, ο κύριος Κυπριανού, υπουργός εξωτερικών, είχε σταλεί στη Βρετανία για να μιλήσει και με την κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση, να τους εξηγήσει ποιες ήταν οι δυσκολίες του συντάγματος και να εξασφαλίσει βρετανική υποστήριξη στο ότι το Σύνταγμα αυτό πρέπει να τροποποιηθεί. Όταν ο κύριος Κυπριανού γύρισε πίσω, η εντύπωση του ήταν ότι τόσο η αντιπολίτευση όσο και η κυβέρνηση βλέπουν τα σημεία και βλέπουν ότι είναι ανάγκη να γίνουν τροποποιήσεις. Με βάση αυτό, με φώναξε ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακάριος, και μου είπε να ετοιμάσεις τροποποίηση του συντάγματος. Και το πρώτο draft το οποίο ετοίμασα ήταν μεγάλης εκτάσεως, ποια σημεία έπρεπε να βελτιωθούν
Και είχαμε τότε να διοριστεί μια επιτροπή, στην οποία ήταν ο Μακαρίτης ο Τωρναρίτης, ήταν η Στέλλα η Σουλιώτου, ήμουν εγώ, και μερικοί άλλοι, και να κάνουμε την επιλογή ποια είναι τα πιο αναγκαία, τα πιο βασικά. Και καταλήξαμε έτσι στα 13 σημεία. Όταν έκαναμε τα 13 σημεία, είχα πει εγώ στον Μακαρίον ότι αφού οι Άγγλοι εισηγούνται τροποποιήσεις και αφού είναι και εγκύτρια δύναμης, δώσε τους έναν αντίγραφο το τι τροποποιήσεις θα κάνουμε για να δούμε ποια είναι η αντίδραση τους. Και το έκανε ο Αρχιεπίσκοπος. Το Κλάρκ. Το Κλάρκ. Και ο Κλάρκ με το χαρακτήρα του έκαμε διορθώσεις πάνω, αυτόν έτσι, αυτόν έτσι, αυτόν έτσι. Μετά από αυτό το έγγραφο, εγώ είπα δεν είναι αρκετόν αυτό του Κλάρκ. Να γράψω μια επίσημη επιστολή προς τη Βρετανική κυβέρνηση ως εγκύτρια δύναμης και να την πληροφορούμε ότι προτιθέμεθα να εισηγηθούμε αυτές τις τροποποιήσεις. Συνέταξα εγώ την επιστολή, την υπέγραψε ο Μακάρτ. Και εστάλει αυτή η επιστολή. Ισχυρίζονται οι Βρετανοί ότι δεν έλαβαν τέτοια επιστολή. Αυτό έγινε πόσο καιρό πριν από, από την έναρξη της... Πρωτού ακόμα τα δώσουμε τα χαρτιά στους Τούρκους. Όταν εμείς ετοιμαζόμεθα. Συνεπώς υπάρχουν εδώ δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι κατά πόσο η εκτίμηση του Σπύρου Κυπριανού ως Υπουργού Εξωτερικών τότε ως προς τις προθέσεις ή τη στάση της Βρετανίας και της αντιπολιτεύσης και της κυβέρνησης σε αυτή την πρόθεση της κυπριακής κυβέρνησης ήταν σωστή ή όχι? Εγώ πιστεύω ήταν σωστή, υπό την έννοια του ότι του είπαν ναι, όλα αυτά χρειάζονται τροποποίησης. Μάλιστα. Και το δεύτερο ζήτημα που γίνεται... Δεν δεσμεύθησαν όμως ότι εμείς αναλαμβάνουμε να προωθήσουμε αυτό το θέμα ή να σας υποστηρίξουμε. Και το δεύτερο ζήτημα που γίνεται είναι κατά πόσον, γιατί οι Βρετανοί καταρχήν θεωρούν ότι λένε, υποστηρίζουν, ισχυρίζονται ότι δεν έχουν λάβει αυτή την επιστολή. Εγώ και μάλιστα πρώτα μας είπαν ότι αυτά που έγραψε ο Σερ Κλάρκ τα έγραψε ο ίδιος. Ως άτομο. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είχε 40 χρόνια στη διπλωματική υπηρεσία αναλαμβάνει την ευθύνη να σου εισηγηθεί αυτό τροποποιείται με αυτό χωρίς να συνεννοηθεί με την κυβέρνηση. Είναι αδιανόητο για μένα. Πάντως υπάρχει ένας Βρετανός ακαδημαϊκός, κύριε Πρόεδρε, ο οποίος ερεύνησε τα αρχεία του Foreign Office, ο οποίος υποστηρίζει ότι όχι μόνο γνώριζε Βρετανική κυβέρνηση, αλλά είχε αναθέσει και στο νομικό τμήμα του Foreign Office μελέτη για αυτά τα θέματα. Εγώ συμφωνώ με αυτήν την άποψη. Διότι ήταν αδύνατον για τον Κλάρκ, τον οποίο κατόπιν έκαναν και υπό την Σερ Κλάρκ, να αναλάβει εκείνος την πρωτοβουλία χωρίς να συνεννοηθεί με το Υπουργείο του, να σου πει ναι αυτό είναι καλό, αλλά βάρτε το, διατυπώστε το με αυτόν τον τρόπο και αυτό έτσι και αυτό έτσι και αυτό έτσι. Ήταν φανερό ότι θα του έστελνε και θα έπαιρνε οδηγίες. Είχατε τότε επισκεφτεί και το Λονδίνο για κάποια συνεργασία με κάποιους νομικούς της Βρετανίας στην διαμόρφωση των 13 σημείων? Όχι. Είχα πάει στη Βρετανία όταν πρωτού κάνουμε τα 13 σημεία. Είχαμε συζητήσει το θέμα των χωριστών πλειοψηφιών. Πώς θα μπορούσαμε να το αλλοιώσουμε το θέμα εκεί. Και το είχα διαπραγματευτεί εγώ μαζί με τον Τωρναρίτη, τη Στέλλα Σουλιώτου και τον τότε Υπουργό Οικονομικών, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος, με τον Τενχτάση. Και είχαμε καταλήξει ότι δεν θα φορολογούν οι κοινοτικές συνελεύσεις, η κυβέρνηση θα φορολογεί για τα θέματα παιδείας και είχαμε βρει τη φόρμουλα πώς, τι ποσοστό θα έδιδε στους Τούρκους, τι ποσοστό θα έδιδε στους Έλληνες. Όταν αυτό πήγε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο την τροποποίηση αυτήν, αλλά είπαν να τροποποιηθεί το Σύνταγμα. Ο Τενχτάς δεν δέχεται να τροποποιηθεί το Σύνταγμα και αντιπρότεινε να γίνει πρωτόκολλο το οποίο να υπογράψει ο Αρχιεπίσκοπος, ο Δόκτωρ Κουτσούκ, εγώ σαν πρόεδρος της Βουλής, ο Σπυριδάκης σαν πρόεδρος της Κοινοτικής Συνέλευσης και ο Τενχτάς σαν πρόεδρος της Τουρκικής Κοινοτικής Συνέλευσης.
Με έστειλαν στην Αγγλία για να πάρω γνωμάτευση από τον Σερ Φρανκ Σόσκης. Ήταν ο άνθρωπος που έκαμε και τα Nuremberg Trials. Και η θέση του Σόσκης ήταν ότι αν μπορείτε να κάνετε συνταγματική τροποποίηση είναι καλύτερα. Αν όχι, δεχθείτε αυτό το πρωτόκολλο, διότι αυτό θα είναι the living part και το άλλο θα πεθάνει φυσιολογικό θάνατο και θα είναι αργότερα εύκολο να το τροποποιήσετε. Τώρα, όμως την περίοδο εκείνη είχατε όντως την αίσθηση ότι το κράτος οδηγείται σε αδιέξοδο, δεν μπορούσε να λειτουργήσει, ήταν τόσο αναγκαίο να γίνουν αυτές οι αλλαγές? Όχι. Μπορούσε να λειτουργήσει το κράτος? Μπορούσε να λειτουργήσει το κράτος και το βρήκαμε και τον τρόπο, διότι δώσαμε τον φορών εισοδήματος στις κοινοτικές συνελεύσεις. Συνεπώς θεωρείτε ότι η υποβολή των 13 σημείων ήταν λάθος? Ή τουλάχιστον στη χρονική περίοδο εκείνη? Στη χρονική εκείνη περίοδο δεν είχε γίνει κατάλληλη προετοιμασία ψυχολογικά μέσα σε έναν κλίμα καχυποψίας να ζητάς να τροποποιήσεις άθλατους συντάγματος. Και το άλλο ήταν ότι δεν είχε συμφωνηθεί και με την ελληνική κυβέρνηση ότι ήταν η ώρα να γίνει αυτή η κίνηση. Διαφωνούσε η ελληνική κυβέρνηση, είχε διατυπώσει διαφωνίες τότε? Στάλη το κείμενο, αλλά ήταν τότε που έπεσε η κυβέρνηση Σκαραμανλή και ήσαν μέσα σε μια εκλογική περίοδο που είχαν νομίζω το κυβέρνηση υπηρεσιακή. Τώρα, ο Μακάριος επέδωσε το έγγραφο τα 13 σημεία στον Κιουτσούκ. Ναι. Ήσασταν παρόν και πρόεδρε? Ήταν μόνο ο Μακάριος και ο Κιουτσούκ. Ναι. Σας είπε ο Μακάριος ποια ήταν η αντίδραση του Κιουτσούκ, τι είπε? Ο Κουτσούκ το επήραν και είπαν ότι θα το μελετήσουν από ό,τι μας είπε. Διότι και ο Κουτσούκ ούτε μπορούσε να το διαβάσει αμέσως. Ήταν γαλλόφωνος. Ήταν γαλλόφωνος. Επομένως έπρεπε να το πάρει, να το δουν περί τίνος επρόκειτο, να ακούσει και τους δικούς του και να επανέλθει. Και στάλει ταυτόχρονα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Και ξανά στη Βρετανία. Επίσημα πλέον ότι είναι καταθέτουμε αυτό το έγγραφο. Έδωσε ποτέ οποιαδήποτε απάντηση ο Κιουτσούκ ή η απάντηση ήταν τα γεγονότα? Πριν τα γεγονότα έδωσε απάντηση η Τουρκία. Τουρκία, όχι ο Κιουτσούκ όμως. Και όχι ο Κιουτσούκ, ότι ως εγκύτρια δύναμη το απορρίπτει. Και αυτό βεβαίως ήταν περίπου και το πράσινο φως για τα επεισόδια που ακολούθησε. Ναι. Τώρα, μετά κατά τη διάρκεια των επεισόδιων, κύριε Πρόεδρε, υπήρχαν, σημειώθηκαν ακρότητες και είχαν δημιουργηθεί προϋποθέσεις παρέμβασης μιας ειρηνευτικής δύναμης που φαίνεται ότι αυτοί που ήταν πρόθυμοι και έτοιμοι να το κάνουν ήταν οι Εγγλέζοι. Πολλά λέγονται για τις προθέσεις των Εγγλέζων για την περίοδο εκείνη. Ότι κάπου με τη στάση τους συνέβαλαν στην πρόθεση της διχοτόμησης ή των διχοτομικών σχεδίων των Τούρκων. Έτσι είχαν τα πράγματα? Ναι. Η προσπάθεια των Άγγλων ήταν να σταματήσει η σύγκρουση, να γίνει μια εκεχηρία και τότε να μεταβούμε εις το Λονδίνο να διαπραγματευτούμε κάποιες συνταγματικές τροποποιήσεις. Η εκεχηρία έγινε. Ανέλαβαν εκείνοι να είναι εκεί που είναι τώρα η πράσινη γραμμή για να μην γίνονται συγκρούσεις και μετέβη μεν στο Λονδίνο, έγιναν οι διάσκεψεις του Λονδίνου η οποία φυσικά απέτυχε. Κύριε Πρόεδρε, μετά το ξέσπασμα της τουρκοκυπριακής ανταρσίας οδήγησε βέβαια στον διαχωρισμό της Λευκωσίας, στην πράσινη γραμμή. Μπορείτε να μας πείτε, είχατε εμπλακεί τότε στην ιστορία με την πράσινη γραμμή. Πώς ακριβώς καταλήξαμε εκεί? Όπως θα θυμίσετε,
η Βρετανία τότε ανέλαβε κάποιο ρόλο σε μια προσπάθεια να γίνει κατάπαυση του πυρός και από τις δύο πλευρές για να μπορέσουν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Η γνωστή φόρμουλα όταν υπάρχουν τέτοιες εσωτερικές, ακόμα και εξωτερικές ποτές, γίνεται μια κατάπαυση του πυρός. Είχαν αναλάβει οι Βρετανοί να παρεμβάλλουν δεκά τους στρατεύματα μεταξύ των δικών μας θέσεων και των τουρκοκυπριακών θέσεων για να γίνει η κατάπαυση του πυρός. Και είχαν εισηγηθεί που τα διάφορα φυλάκια, τα δικά τους, θα τοποθετούνται. Ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εκεί που θα τοποθετούνται τα φυλάκια, πάνω στο χάρτη, σημειώθη μια πράσινη γραμμή. Διότι από τη μια ήταν κόκκινη, από την άλλη μπλε, και η θέση των Βρετανών θα ήταν πάνω σε μια πράσινη γραμμή. Η συμφωνία αυτή προέβλεπε επίσης ότι και οι δύο πλευρές θα ετηρούσαν την κατάπαυση πυρός και θα επιτρέπεται η ελευθέρα διακίνησης από τη μία περιοχή, διότι είχε σταματήσει η ελευθέρα διακίνησης. Αυτή ήταν η συμφωνία της πράσινης γραμμής, η οποία υπεγράφει από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, τον Δόκτωρα Κουτσούκ, και εις το πλευρό ως μάρτυρες υπέγραψαν ο κύριος Τενχτάς και εγώ. Φανταστήκατε τότε ότι αυτή η πράσινη γραμμή θα έπαιρνε κάποια χαρακτηριστικά μονιμότητας, θα κρατούσε τόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε? Όχι, διότι εντωμεταξύ είχε γίνει μια άλλη συμφωνία. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος συνεντήθη με τον Δόκτωρα Κουτσούκ στην αστυνομικό σταθμό της Πύλης Πάφου. Ήμουν εγώ παρόν. Ήταν ο τότε υπουργός εσωτερικών Πολύκαρπος Γιορκάτης. Από πλευράς τουρκικής ήταν και ο Ρέκ, ο οποίος... Οσμάν Ρέκ, υπουργός άμυνας τότε. Υπουργός άμυνας. Και ήταν ο Βρετανός High Commissioner παρόν και ο Αμερικάνος στρατιωτικός ακολούθος με τον πρέσβη του. Εκεί συνεφωνήθηκε ότι την επόμενη ημέρα το πρωί, και μάλιστα καθορίστηκε η ώρα 5 το πρωί, ο κύριος Ρέκ και εγώ θα ήμεθα μέσα σε έναν Jeep Land Rover, το οποίο θα μας έπαιρνε πρώτα προς τα ελληνικά φυλάκια και θα αποσύραμε τους εκείνοι που βρισκόνταν στα φυλάκια. Θα αφήναμε έναν Τούρκο και έναν Έλληνα αστυνομικό που θα μας ακολουθούσαν και το ίδιο θα κάναμε και με τις τουρκικές θέσεις. Παρουσιάστηκα εγώ το πρωί. Για να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Για να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Παρουσιάστηκα εγώ το πρωί. Άργησε ο κύριος Ρέκ να έρθει, κατ' οποίον πήραμε μήνυμα ότι δεν θα έρθει ο κύριος Ρέκ, διότι δεν εδέχθη, ενώ είχε συμφωνήσει ο Κουτσούκ, δεν εδέχθη η τουρκική ηγεσία αυτή τη διευθέτηση και επομένως δεν έγινε. Αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι σκοπός ήταν να φύγουν οι ένοπλες ομάδες, οι οποίοι ήσαν πολίτες οπλισμένοι, να μπουν ένας Έλληνας και ένας Τούρκος αστυνομικός από τη μια και από την άλλη πλευρά ένας Έλληνας και ένας Τούρκος και να υπάρχει ελευθέρα διακίνηση. Η κατάργηση ουσιαστικά της πράσινης γραμμής. Η κατάργηση, διότι και οι Άγγλοι βιάζονταν να αποσύρουν τα στρατεύματα. Ήταν προτού ακόμα πάμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας και προτού ζητήσουμε να έρθει διεθνής ειρηνευτική δύναμη. Γεγονός που σημαίνει, κύριε Πρόεδρε, ότι η τουρκική πλευρά προσέβλεπε ακριβώς σε μια μονιμοποίηση αυτού του διαχωρισμού. Φαίνεται ότι μέρος της τουρκικής ηγεσίας, και ασφαλώς το μέρος αυτό θα είχε την υποστήριξη και της Τουρκίας, επέμεναν ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει να υπάρχει σύνορο. Τότε έπαιζε σημαντικό ρόλο ο Τενχτάς σε αυτού του είδους
τις αποφάσεις. Έπαιζε αρκετά σημαντικό ρόλο και φαίνεται ήταν ο Τεχτάς με τους δικούς του συμβούλους που αντέδρασαν στην απόφαση του Κουτσούκ. Γεγονός που δείχνει πάλι τον προσανατολισμό του από τότε, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Εκείνη την περίοδο, το 1964-1965-1964, ο Τεχτάς έφυγε από την Κύπρο. Ναι. Πρόκειται να πάει στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ, για να προσφωνήσει. Εκεί είχε κάποιο πρόβλημα να μεταβεί στο αεροδρόμιο. Υπήρχε μια περίπτωση που εσείς τον βοηθήσατε. Όχι, δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Όταν ο κύριος Τεχτάς πήγε, είχε κατηγορήσει την κυπριακή κυβέρνηση και τους Ελληνοκυπρίους ότι σκοπεύαμε σε γενοκτονία. Το 64, στο Συμβούλιο του Ασφαλείας. Και η κυπριακή κυβέρνηση απεφάσισε ότι εν ώψη των αυτών που έκανε και κατηγοριών δεν θα τον άφηνε να επιστρέψει στην Κύπρο. Και παρέμεινε στην Τουρκία. Πήγε στην Τουρκία και δεν του επιτρέπαμε να έρθει στην Κύπρο. Κατόπιν όταν ήρθε λαθρέωση στην Κύπρο και συνελήφθη, είναι τότε που τον είδα εγώ. Σε ό,τι αφορά την οικογένεια του όμως. Η οικογένεια του, αυτά ήταν νωρίτερα, αυτό ήταν μέσα στο 63. Ναι. Το 63. Όταν έγινε, αργότερα μάλλον, όχι νωρίτερα, όταν έγιναν το 63 οι διακινητικές. Το 63, ναι. Μου τηλεφώνησε μια μέρα και μου είπε ότι υπήρχαν πυροβολισμοί στη γειτονιά του. Η γυναίκα του ήταν, είχε πάθει κρίση, τα παιδιά του έκλαιγαν και με παρακάλεσε να τους βγάλω εισιτήρια για την Άγκυρα, για την Τουρκία, και να τους παραλάβω, να τους πάρω στο αεροδρόμιο. Ο ίδιος βρισκόταν στο εξωτερικό τότε. Ο ίδιος ήταν εδώ. Στην Κύπρο. Εγινόταν. Ακόμα οι δικές μας αεροπορικές γραμμές πηγαίνανε στην Τουρκία. Yeah. Και του έβγαλα εισιτήριο, παρέλαβα τη γυναίκα του εκεί στο Λίδρα Πάλες μαζί με τα παιδιά του. Τους πήρα στο αεροδρόμιο και έφυγαν για την Τουρκία μέσω των κυπριακών αεροδρόμων. Τώρα, μπήκαμε τότε σε μια περίοδο όπου ουσιαστικά υπάρχει μια εθνικιστική έξαρση και στις δύο πλευρές, με επαναφορά του αιτήματος της Ένωσης, με επαναφορά του αιτήματος της διχοτόμησης από την άλλη πλευρά, και τα πράγματα οδηγήθηκαν... Όχι, όταν λέτε επαναφορά του θέματος της Ένωσης, όχι από την κυβέρνηση. Σε επίπεδο κοινής νόμης, ας πούμε. Σε κοινής νόμης και αντιπολίτευσης. Οδηγήθηκαν όμως τα πράγματα στην σύγκρουση της Κοφίνου. Ήταν τυχαία η σύγκρουση εκείνη, κύριε Πρόεδρε? Πολλοί πιστεύουν ότι δεν ήταν, ότι κάπου είχε γίνεται λόγος για τον Μακαρέζο, ότι ήταν ο νους πίσω από αυτή την εκείνη την ιστορία. Εσείς τι νομίζετε? Από ό,τι γνωρίζω, υπήρξαν σκέψεις ότι πιθανόν οι Τούρκοι να ετοιμάζουν να δημιουργήσουν κάποιαν ελεγχόμενη περιοχή μεταξύ Λευκωσίας και Λεμεσού, η οποία θα έλεγχε και των δρόμων της Λεμεσού που περνούσε κάτω από τα... από την Κοφίνο, περνούσε σχεδόν από μέσα από την Κοφίνο. Το θέμα συνεζητήθηκε επανειλημμένα από τους στρατιωτικούς και η εισήγηση των στρατιωτικών ήταν ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει άλλος θύλακας σε αυτήν την περιοχή, διότι θα έθετε έναν κινδύνο την ενίσχυση των δυνάμεων που θα υπερίσπιζαν την Λευκωσία. Το θέμα αυτό φαίνεται ότι είχε συζητηθεί και με την ελληνική κυβέρνηση, με το Υπουργείο Άμυνας της Ελλάδος, και από ό,τι ξέρω οι οδηγίες που εδόθησαν ήταν ναι μεν να μην επιτρέψουν, αλλά να μην εισέλθουν μέσα εις το χωριό της Κοφίνου. Και υπήρξε παρέκκληση από τις έντολες αυτές. Υπήρξε, φαίνεται, παρέκκληση από τις έντολες. Η οποία θεωρείτε, εσείς τι νομίζετε, ήταν σκόπιμη παρέκκληση αυτή? Τώρα,
Ασφαλώς. Συγγνώμη, με δεδομένο το τι επακολούθησε, που ναι, ήταν ασφαλώς, η αποχώρηση της μεραρχίας. Ασφαλώς. Η κατάσταση είχε ως εξής. Έγινε η επιχείρηση και εμπήκανε μία φορά μέσα, χωρίς να συμβεί οτιδήποτε. Μετά δύο ή τρεις ημέρες ξαναμπήκα μέσα στο χωριό. Και τότε άρχισαν οι τουρκικές απειλές. Τώρα, γιατί μπήκα μέσα στο χωριό? Διότι ερήχθησαν πυροβολισμοί από κάποιο σημείο, το οποίο θεωρήθηκε ότι ήταν από μέσα στο χωριό, εναντίον στρατιωτικού οχήματος, το οποίο πήγαινε μέσα στο χωριό. Και σαν αποτέλεσμα εδόθησαν διαταγές για να μπουν μέσα στο χωριό να καθαρίσουν την κατάσταση. Θα μπορούσε να ήταν και προβοκάτσια. Μπορούσε να ήταν και προβοκάτσια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό οδήγησε στην αποχώρηση της ελληνικής μεραρχίας. Ναι. Θέλω την εκτίμησή σας για τη σημασία του επεισοδίου της Κοφίνου και των επακολούθων σε σχέση και με τη σημερινή κατάσταση, βέβαια. Φυσικά ήταν ένα μεγάλο πλήγμα η αποχώρηση της ελληνικής μεραρχίας. Και το γεγονός ότι έφυγαν κατόπιν απειλής από την Τουρκία ότι θα έκανε ή θα έφευγαν ή θα κατέβαινε τουρκικό στρατός στο Μπορά. Αυτή η απειλή οδήγησε σε κάποιες ανησυχίες και των Αμερικανικών παράγοντα. Εξού και ήρθεν τότε ο Πολ. Όχι, που είναι και υπουργός εξωτερικών για λίγο καιρό. Cyrus Vance. Ο Cyrus Vance. Και είχαμε μια μεσονύχτια συνάντηση που πήρε ως το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Εκεί δύο φορές ετηλεφώνησαν από την Ελλάδα ότι έπρεπε να δεχθούμε τους όρους που έβαζε η Τουρκία. Οι όροι που έβαζε η Τουρκία ήταν ότι πρέπει να αποσυρθεί η ελληνική μεραρχία, διότι έφερε ευθύνη για την επιχείρηση της Κοφίνου. Ο δεύτερος όρος ήταν ότι η κυπριακή αστυνομία θα πρέπει να τεθεί υπό την αρχηγία των Ηνωμένων Εθνών. Και ο τρίτος όρος, νομίζω, ήταν περίπου ότι πρέπει να πάψουν οι εκδηλώσεις που έκαναν από καιρού εις καιρών για το θέμα της Ένωσης. Η ελληνική κυβέρνηση, η τότε ελληνική κυβέρνηση, η οποία ήταν η στρατιωτική κυβέρνηση, δύο φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας τηλεφώνησε και είπε ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος, πρέπει να αποφύγουμε πόλεμο με την Τουρκία και πρέπει να δεχθούμε τους όρους. Ποιος θα τηλεφωνούσε, κύριε Πρόεδρε? Νομίζω τότε πρωθυπουργός. Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας. Κόλλιας. Και είχε προηγηθεί η συνάντηση στον Εύρο? Είχε προηγηθεί, ναι. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ... με την τουρκική ηγεσία, με τον Ντεμιρέλ τότε. Ναι. Εν τω μεταξύ, εμείς δεν δεχθήκαμε τους όρους. Είπαμε, εάν θα αποσυρθούν τα στρατεύματα, είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνησης. Εμείς δεν συμφωνούμε με την αποχώρηση. Δεν δεχόμεθα να τεθεί η κυπριακή αστυνομία κάτω από τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών. Είναι θέμα της κυπριακής κυβέρνησης η αστυνομία. Και ως προς τον τρίτον όρο, η πολιτική της κυβέρνησης είναι αυτή την οποία ξέρετε, αλλά δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε σε ανθρώπους να έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους σύμφωνα με το Σύνταγμα, αρκεί να τις κάνουν με ειρηνικό τρόπο, να μην χρησιμοποιούν βία. Και διελύθη
περί τις 4 το πρωί, ο Cyrus Vance, ξέραμε ότι έστειλε τηλεγράφημα, ο οποίος είπε ότι δεν πρόκειται να δεχθούν τους όρους, αλλά και η Τουρκία, εφόσον η Ελλάδα θα αποσύρει τα στρατεύματα της, δεν πρόκειται να κάνει εισβολή. Αυτό το είδαμε εκτός. Ο Cyrus Vance έπασχε από μια ασθένεια της σπονδυλικής του στήλης και φορούσε ένα κορσέ. Περιδεστής το πρωί. Αισθάνθη πόνος και ζήτησε να του παραχωρηθεί ένα δωμάτιο για να πάει να βγάλει το κορσέ. Το συνόδευσε ο πρέσβης της Αμερικής. Άφησαν τα χαρτιά του πάνω στο γραφείο. Εγώ καθόμουν δίπλα. Κοιτάζοντας έτσι λίγο, πήρε το μάτι μου το τηλεγράφημα και λέω, αυτό βγάλετε του φωτοτυπία γρήγορα όμως. Του βγάλανε φωτοτυπία, το διαβάσανε, το βάλανε πίσω στη θέση του και ξέραμε πλέον ότι δεν είναι ανάγκη να δεχθούμε τίποτε, γιατί... Είχε σχηματίσει τις εκτιμήσεις. Είχε σχηματίσει, η ελληνική κυβέρνηση είχε πάρει την απόφαση ότι είτε δεχθούμε είτε όχι θα απέσυρε την ιεραρχία για να αποφύγει πολεμική αναμέτρηση με την Τουρκία. Ωραία, αμέσως μετά την Κοφίνου μπήκαμε σε μια περίοδο εξέλιξη της οποίας ήταν η εμφάνιση των παρακρατικών οργανώσεων, οι συγκρούσεις κλπ. Αλλά είχε προηγηθεί η επιστροφή του. Η προσπάθεια επιστροφής του Ραούφ Τεχτάς, παράνομα πρώτα και νόμιμα μετά. Όταν είχε συλληφθεί ο Ραούφ Τεχτάς, εσείς είχατε κάποια συνάντηση μαζί του, κύριε Πρόεδρε, και μάλιστα είχε όντως κρατηθεί μυστική η σύλληψή του από την κυβέρνηση τις πρώτες ώρες? Όχι. Τα γεγονότα, πρωταγωνιστικά γεγονότα έχουν ως εξής. Είχαμε ένα συμβούλιο, το ανώτατον συμβούλιο άμυνας, στο οποίο ήταν ο στρατηγός Ρίβας με τον επιτελάρχη του, ο Μακάριος, ο υπουργός εσωτερικών Γιορκάτσης, ο οποίος ήταν και υπουργός άμυνας, ο υπουργός εξωτερικών και ο υποφαινόμενος, μεθά το συμβούλιο, το ανώτατο στρατιωτικό συμβούλιο. Ενώ συνεδριάζαμε, ήρθε ένας αστυνομικός, τηλεφώνησε να παίξω αυτός το αρχαίο, ήταν ο Βοβίδης νομίζω, ο Βοβίδης τηλεφώνησε, έχει ένα μήνυμα ανεπίγω για τον Υπουργό Εσωτερικών. Ήρθε μέσα ο αστυνομικός, το έδωσε, το διάβασε ένα Γιορκάτης, το έδωσε στο Μακάρι. Ο Μακάριος αμέσως, άμα το διάβασε, μας είπε ότι χτάς δοκίμασε να εισέλθει παρανόμως και συνελήφθη και κρατείται τώρα από τους στρατιωτικούς στην περιοχή της αμοχώς του. Τι συνέβη? Ένας κυνηγιατοφύλακας βρήκε τον Τεχτάς, τον ανεγνώρισε, ήβρε και την βάρκα του και τον πήρε στο πλησιέστερο στρατιωτικό, δεν είχε ένα αστυνομικό σταθμό εκείνη η περιοχή, υπήρχε όμως φυλάκιο της Εθνικής Φρουράς. Τον παρέδωσε στο φυλάκιο της Εθνικής Φρουράς, αφού τον επέρασαν από το καφενείο του χωριού και τον εκέρασαν και καφενείο. Ο Τεχτάς ακολουθούσε. Ο Τεχτάς ακολουθούσε. Πρωτού τελειώσει αυτό το θέμα, ήρθε ένα άλλος στρατιωτικός, μήνυμα για τον στρατηγό, ότι συνελήφθη ο Τεχτάς και κρατείται. Εκεί αποφασίστηκε ότι πρέπει να τον φέρουν στη Λευκωσία και αποφασίστηκε ότι ο στόπος που θα τον κρατούσαν θα ήταν το Τρελάδικο απέναντι από το Χίλτον, ήταν στρατόπεδο. Θα τον κρατούσαν σε έναν από τα κελιά εκείνου του στρατοπέδου. Αργότερα, όταν έγιναν το ανακρίσεις, ο Μακάριος μου είχε πει ότι επειδή δεν τον ξέρουν τόσο καλά τον Τεχτάς όσο τον ξέρεις εσύ, να πας εσύ να τον δεις και να μας πεις τις εκτιμήσεις σου. Και πήγα και τον είδα. Θέλω να μου, αν μπορείτε να θυμηθείτε τι συνάντηση είναι εκείνη, το διάλογο, ναι. Κάτω από ποιες έτσι συναισθηματικές καταστάσεις. Το πρώτο πράγμα που του είπα, ρε Ραούφ, τι γίνεις εσύ εδώ μέσα. Λέει, έτσι με καταντήσετε στο Τρελάδικο. Λέω, σου αξίζει. Έτσι με
Ύστερα μου είπαν ότι εκείνος ήρθε στην Κύπρο με αγαθούς σκοπούς, ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να λύσουμε το Κυπριακό, ότι το χρωστούμε στα παιδιά μας και τα διάφορα τα οποία κάθε φορά να θέλει να παρουσιάσει τον εαυτόν του ως έτοιμο να διαπραγματευτεί, τα προβάλλει. Σας έπεισαν τότε, κύριε Πρόεδρε? Όχι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί? Διότι ένας είναι ο οποίος κρατείται και ξέρει ότι η ζωή του κινδυνεύει. Δεν μπορείς να δώσεις μεγάλη πίστη σε αυτά τα οποία σου λέει. Έπρεπε να αφαιθεί αλευθερός να πάει στην περιοχή του, να δούμε τι κινήσεις θα έκανε, για να εκτιμήσουμε αν πράγματι τα εννοούσε. Εκινδύνευε η ζωή του τότε, κύριε Πρόεδρε? Ναι. Από ποιους? Από πολλούς και διάφορους, που ενόμιζαν ότι αν ο νυχτάς δεν υπήρχε, θα ήταν ευκολότερο να λυθεί το Κυπριακό. Δεν μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένος? Όχι. Δεν θέλετε? Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, επέστρεψε, αφέθηκε ελεύθερος κάποια στιγμή, μάλλον επέστρεψε. Όχι, επήγε πίσω στην Τουρκία και επέστρεψε. Και κατόπιν δώσαμε άδεια να έρθει, αφού το συνήντησα πρώτα στη Βηρητών και συμφωνήσαμε ότι θα αρχίσουν συνομιλίες, ότι οι συνομιλίες θα γίνονται με βάση το Σύνταγμα του 60 και να δούμε τι βελτιώσεις μπορούμε να επιφέρουμε στο Σύνταγμα του 60. Και έτσι, όταν ήρθεν, αρχίσαμε να έχουμε τρεις συναντήσεις, τρεις ή τέσσερις την εβδομάδα, μια στο σπίτι μου, μια στο σπίτι του, μια στο γραφείο μου, μια στο γραφείο του. Πόσο ειλικρινής ήταν εκείνη την περίοδο, κύριε Πρόεδρε? Πόσο ήταν η εκτίμησή σας? Εκείνη την περίοδο πιστεύω ότι ο Τενεχτάς ήταν ειλικρινής, ότι ήθελε μια λύση του Κυπριακού με κάποιες τροποποιήσεις, όπως και εμείς θέλαμε, της Ζυρίχης. Είναι μετά το 1974 που αισθάνθη την παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων και που αισθάνθη ότι η Τουρκία ήθελε δύο κράτη, που άλλαξε η πολιτική του. Είστε από τους ανθρώπους που πλησίασαν τον Τενεχτά περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Σε πολλά επίπεδα, και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο επίσημων συνομιλιών κλπ. Ποια είναι η συνολική εκτίμησή σας για το πρόσωπο? Δηλαδή, τελικά φαίνεται ότι είναι ένας από τους κακούς δαίμονες της Κύπρου, όπως παρουσιάζεται, ή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται? Νομίζω γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντελήφθη ή εσχημάτισε την εντύπωση ότι η τουρκική κοινότητα στην Κύπρο, το μέλλον της εξαρτάται όχι τόσο από το πώς θα συμβιώσει ειρηνικά μαζί μας, αλλά πώς η Τουρκία θα τις δίδει κάλυψη. Και σε αυτό το τομέα βρήκε σύμμαχους τους στρατιωτικούς και τις κυβερνήσεις της Τουρκίας, οι οποίες είναι φανερόν ότι ήθελαν δύο χωριστά κράτη. Μιλούμε όμως για μια περίοδο, κύριε Πρόεδρε, όπου ουσιαστικά ο Τενεχτάς δημιούργησε την εικόνα του αδίσταχτου σε σχέση και με τους Τουρκοκυπρίους. Ναι, διότι προτεραιότητες του Τενεχτάς δεν ήταν το τι θέλουν οι Τουρκοκύπροι, αλλά το τι θέλει η Τουρκία. Ήταν όντως τόσο αδίσταχτος? Ο Τενεχτάς είναι ένας άνθρωπος, μπορεί να πει κανείς, πολύ έξυπνος και καλός διαπραγματευτής, δεν πρέπει να τον υποτιμούμε. Αλλά και ταυτόχρονα έχει πάρει την απόφαση ότι υπάρχουν δύο λαοί στην Κύπρο. Αυτοί οι δύο λαοί δεν μπορούν να συμβιώσουν. Ο ένας λαός στην πραγματικότητα είναι ένα projection της Ελλάδος στην Κύπρο. Ο άλλος λαός είναι ένα projection της Τουρκίας και ότι η μόνη λύση είναι δύο χωριστά κράτη με κάποιες συνθήκες ειρηνικής συμβίωσης στα δύο χωριστά κράτη. Αυτή την εντύπωση δεν την είχαν τότε, το 63, το 64, το 65.
Αυτό ήταν μετά που η Τουρκία πάτησε το πόδι της στην Κύπρο. Και η μορφή της εκδήλωσης που πήρε, αν θυμάστε, ήταν η εξής. Διαπραγματευόμεθα. Οπότε, ενώ διαπραγματευόμεθα, έρχεται και κάνει Κυπριακή Δημοκρατία καντόνιων της Βορείας Κύπρου, για να είναι εντός του ψηφισμάτου. Ψηφίσμα λέει Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία έχει δύο καντόνια. Έκανε την καντονιακή εμφάνιση, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε καντονιακή εμφάνιση. Και μετά από 10 χρόνια που δεν κατορθώσαμε να λύσουμε το Κυπριακό, μετεπίδησαν μαζί με την Τουρκία δύο χωριστά κράτη. Και το βασικό χαρακτηριστικό της τουρκικής πολιτικής για το Κυπριακό, το οποίο οι περισσότεροι δεν παρακολουθούν, είναι το εξής. Η Τουρκία με τις συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου επέτυχε των πολιτικών διαχωρισμών των δύο κοινοτήτων. Δεν εκκινήθη τότε για τη Ζυρίχη για εδαφικό διαχωρισμό, γιατί ήξερε πως δεν μπορούσε να γίνει. Το σχεδίαζε όμως, κύριε Πρόεδρε, μετά την ανεξαρτησία του. Μπορεί να το σχεδίαζε, εγώ λέω το σχεδίαζε. Δεν εκκινήθη όμως. Έκανε και διαπραγματεύσεις μεταξύ του 63 και του 74, χωρίς να αναφέρει ποτέ στην πολιτική της εδαφικών διαχωρισμών. Και το 74, όταν έφερε το στρατόνι στην Κύπρο, έκανε την πρώτη κίνηση για τον εδαφικό διαχωρισμό. Το... Και περίμενε μετά από το 74 10 ολόκληρα χρόνια για να ανακηρύξει το χωριστό κράτος. Δηλαδή κάνουν ένα βήμα, τσιμεντώνονται και μετά κάνουν το επόμενο βήμα. Και 10 χρόνια μετά... Ενώ μπορούσε από την εισβολή να πει διαχωρισμός, δεν είπε τη λέξη διαχωρισμό. Είπε εντάξει, ομοσπονδιακό πολίτευμα και τα λοιπά, και περίμενε 10, έκαναν κατόπιν μια περίοδο για να πει ναι, να κάνω το έναν καντόνιο, αφού θα υπάρχουν δύο καντόνια. Και ύστερα από 10 χρόνια ήρθε το καντόνιο αυτό είναι το χωριστό μου κράτος. Δηλαδή κινούνται μεθοδικά και σταδιακά χωρίς να αποκαλύπτουν τον τελικό του στόχο. Σε μια συνέντευξη του σε μένα, κύριε Πρόεδρε, ο Ντεχτάς χαρακτήρισε ακριβώς το γεγονός ότι δεν έγινε αυτό το πράγμα από το 1974 ως το μεγάλο λάθος της τουρκικής πολιτικής στο Κυπριακό. Ήταν η άποψη των στρατιωτικών ότι έπρεπε να γίνει. Η άποψη των πολιτικών ότι έπρεπε να γίνει σταδιακά. Όμως, στην ίδια συνέντευξη, κύριε Πρόεδρε, μου είχε εκφράσει κάποια παράπονα για εσάς με την έννοια ότι συμπεριφέρεται στον κατάλληλο τρόπο που δημιουργούνταν εικόνες προς τη διεθνή κοινότητα οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν κατά την κρίση του στην πραγματικότητα, και επικαλέστηκε ιδιαίτερα το παράδειγμα του Τράουτμπεκ, όπου λέει όταν χρειάστηκε να απομονωθείτε οι δυο σας περπατώντας τους κήπους, του ελέγατε ανέκδοτα με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ευδιάθετος και να φωτογραφίζεται από τους ξένους και να δημιουργούνται εντυπώσεις. Γι' αυτό έλεγε ότι προσπαθούσε να αποφύγει τις συναντήσεις. Τι λέγατε τότε στο Τράουτμπεκ? Έχει κάτι που δεν μπορεί να μου το συγχωρέσει ποτέ. Το γεγονός ότι από τον καιρό που αρχίσαμε διαπραγματεύσεις, επίστη η διεθνής κοινότητας ότι ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής επιδιώκει λύση, ενώ ο Τουρκοκύπριος την απορρίπτει. Και ήταν και το διαβατήριο μας για να μπούμε στην Ευρώπη. Διότι δύο στοιχεία είχαμε για να μπούμε στην Ευρώπη. Το ένα, να πείσει το ελληνικό κοινοβούλιο, τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, ότι δεν θα ψηφίσει διεύρυνση εάν δεν είναι και η Κύπρος μέσα. Και το δεύτερο, για να δώσουμε ισχυρά επιχειρήματα να μπορεί να στηρίξει αυτό το θέμα, να πει η Ευρώπη να λέει ότι ο Κύπριος συνομιλητής είναι εντάξει, θέλει λύση, ο Τούρκος είναι η άρνηση. Αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορεί να συγχωρέσει ότι φτάσει ότι
και κατόρθωσε δύο φορές να ξεφύγει. Πολιτικά να με εξαντώσει. Ποιες ήταν οι δύο φορές? Καλά, η δεύτερη φορά δεν ήταν φανερό ότι δεν ήθελε να κερδίσω τις τελευταίες εκλογές για να μην συνεχίσει αυτή η εικόνα ότι ο Κύπριος συνομιλητής θέλει. Αυτό ήταν το προηγούμενο, ήταν το θέμα της μυστικής συμφωνίας την οποία κάναμε, ποιος θα δώσει πρώτος, την οποία διέρευσε. Και υπάρχει και έναν άρθρο του τότε υπεύθυνου για το Κυπριακό διπλωμάτη στην Τουρκία, το οποίο έχω τη φωτογραφία του, που είπε ότι η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη στην Άγκυρα ότι πρέπει να φαγωθεί ο Κλειρίδης για να χαθεί αυτή η εντύπωση ότι είναι ο άνθρωπος που θέλει λύση για το Κυπριακό. Στο τράπεκ τι του έλεγατε, κύριε Πρόεδρε, στο περίπατο σας στον Κύπρο? Δεν θυμάμαι τώρα τα ανέκδοτα που λέγατε. Το έλεγατε όντως ανέκδοτα? Ναι, γιατί ξέρω ότι το φωτογράφει και έπρεπε να φανεί ότι υπάρχει καλό κλίμα μεταξύ. Κύριε Πρόεδρε, για να επανέλθουμε στην περίοδο μετά το 67, την αποχώρηση της μεραρχίας, την εμφάνιση των διαφόρων παρακρατικών οργανώσεων, ήταν μια δύσκολη όντως περίοδος, και μετά με την ΕΟΚΑ Β' έγινε λόγος τότε για τη βία και την αντιβία. Είχατε επικριθεί τότε για τον όρο αυτό, αλλά είχατε επικριθεί επίσης και από την... είχατε δεχθεί και επιθέσεις από την ΕΟΚΑ Β', αν θυμάμαι καλά. Και από τις δύο πλευρές. Σας χαρακτήριζε, μάλιστα η ΕΟΚΑ Β', μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα, σας χαρακτήριζε θεωρητικών του Εθνικού Ξεβρακόμματος, έτσι δεν είναι? Πώς, ήταν μια δύσκολη περίοδος για έναν πολιτικό του αναστημόνου. Ναι, ήταν πολύ δύσκολη περίοδος. Μην ξεχάσετε ότι όταν ήμουν πρόεδρος της Βουλής, μου βάλανε και βόμβανο κάτω από το γραφείο μου στη Βουλή. Όμως, μετά το 1974, στο κόμμα που ιδρύσατε, συστεγάστηκαν στοιχεία που προέρχονται από αυτούς τους χώρους που ακόμα έβαλαν τη βόμβα κάτω από το γραφείο σας. Ναι, είναι γεγονός. Διότι εάν δεν το κάναμε αυτό το πράγμα, να δώσουμε πολιτική στέγη, θα έμεναν ομάδες οι οποίες θα ελέγχουν το από εξτρεμιστικά στοιχεία και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην εξέλιξη του κυπριακού προβλήματος. Θα δημιουργεί το περιθώριο δηλαδή, ναι, που θα ήταν επικίνδυνο. Στην περίοδο όμως της βίας και της αντιβίας, οι επικριτές σας τότε έλεγαν ότι εξισώνατε το κράτος με το παρακράτος. Ασφαλώς δεν εξισώνα το κράτος με το παρακράτος. Εκείνο το οποίο έλεγα είναι ότι το κράτος οφείλει, εάν χρειάζεται, να ενισχύσει τις αστυνομικές του δυνάμεις, να ενισχύσει τις ένοπλες του δυνάμεις, αλλά όχι να κάνει ομάδες. Και μάλιστα ομάδες τις οποίες δεν έλεγχε το κράτος, αλλά έλεγχαν διάφορα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία, γνώση της κυβερνήσεως, είχαν ένοπλες ομάδες. Η θέση η δική μου ήταν, ναι, το κράτος μπορεί να χρησιμοποιήσει βία, αλλά μέσων των κρατικών οργάνων, όχι μέσων ή έπρεπε να νομιμοποιήσει αυτές τις οργανώσεις και να τις έχει υπό τον έλεγχο του, ή δεν μπορούσαν να είναι μυστικές ομάδες οι οποίες να περιφέρονται και να κάνουν, να χρησιμοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, βεβαίως, αναφέρομαι πάλι στους επικριτές σας, οι οποίοι για το 1974 σας επικρίνουν για τις στάσεις σας και στη διάρκεια της περίοδου που ονομάζεται μεταπραξικόπημα, αλλά και για τον τρόπο που προωθήσατε κάποιες απόψεις σε ό,τι αφορά την ουσία του Κυπριακού αμέσως μετά. Για παράδειγμα, βεβαίως έχετε απαντήσει αυτό το πρόβλημα πολλές φορές, η ορκομοσία ενώπιον των τριών εκτότων επισκόπων. Είχατε πει τότε ότι προκειμένου να σώσω την Κύπρο και στο διάβολο θα έπαιρνα όρκο. Ναι, αλλά και υπάρχει και το άλλο, ότι το Σύνταγμα δεν προνοεί όρκο μας. Μάλιστα. Το Σύνταγμα προνοεί να εμφανιστείς ενώπιον της Βουλής και να δώσεις διαβεβαίωση. Εγώ δεν εμφανίστηκα ενώπιον της Βουλής, δεν έδωσα διαβεβαίωση. Έκανα έναν όρκο
για να φύγει η κυβέρνηση, διότι το μήνυμα που είχα πάρει ήταν ότι δεν συνέχιζαν η πραξικοματική κυβέρνηση, η Τουρκία θα κατελάμβανε όλη την Κύπρο. Και αυτό το μήνυμα ήρθε από το ίδιο το Γενικό Γραμματέα, τον Βάλχαϊν. Στη συνέχεια όμως, κύριε Πρόεδρε, ήρθε η διάλεξή σας στην Αργό. Ναι. Πολλοί θεωρούν ότι ήταν υπήρχε διάθεση να προετοιμάσετε το έδαφος για μια διζωνική διοικηνωτική ομοσπονδία, ενώ εκείνη την περίοδο γινόταν λόγος για πολυπεριφερειακή. Ήταν η δυνατότητα σας να προβλέπετε τις εξελίξεις, ήταν μια τοποθέτηση προς την οποία θέλετε να σπρώξετε τα πράγματα? Πώς είχατε καταλήξει σε εκείνη την απόφαση? Η διζωνική ομοσπονδία ήταν πρώτα το ότι δεν μπορούσε να λυθεί το Κυπριακό χωρίς ομοσπονδιακό πολίτευμα, ήταν φανερό. Το ότι δεν μπορούσαν να γίνουν 3 ή 4 ή 5 καντόνια, διότι κανέναν καντόνιο δεν είχε τον πληθυσμό ή τα οικονομικά μέσα να είναι αυτόνομο. Αυτόνομο. Ότι έπρεπε να είναι 2. Άρα θα έπρεπε το ένα να είναι στο βορρά και το άλλο να ήταν στο νότο. Και όταν μας παρουσιάστησαν κάποιες εισηγήσεις για μετά, όταν ήρχεσαν οι διαπραγματεύσεις, η επιστροφή του Μακαρίου, για να γίνουν και μικρά καντόνια στην Πάφο και στην, όχι καντόνια, περιφέρειες. Υπήρχε το θέμα ότι, μα για να γίνουν αυτά τα πράγματα πρέπει να μετακινήσουμε εμείς πληθυσμούς και να κάνουμε στα μετόπιστε της πρωτεύουσας προγεφυρώματα. Και απερίφθη ομόφωνα από την κυβέρνηση Μακαρίου και από τις ελληνικές κυβερνήσεις ότι δεν ήταν σωστό να έχουμε ένα μεγάλο καντόνιο στο Βορράν και ορισμένες άλλες περιφέρειες από τις οποίες θα έπρεπε να μετακινήσουμε τον ελληνικό πληθυσμό για να γίνουν τουρκοδικούμενες περιοχές. Πού νομίζετε, τώρα οδεύουμε μοιραία προς μια λύση, έστω στη βάση του σχεδίου Ανάν, η οποία θα προνοεί μοιραία 2 ζώνες, 2 αυτόνομες οντότητες και οντότητες, οι οποίες θα έχουν μία σύνδεση στην κορυφή ομοσπονδιακού τύπου, λέμε εμείς, συνομοσπονδιακού τύπου, λέει ο Ντεχτάς. Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση από τότε, κύριε Πρόεδρε, μέχρι σήμερα και σε ό,τι αφορά τις θέσεις. Πού σταματά αυτή η ιστορία και θα είναι η προοπτική, ποιο μέλλον βλέπετε? Κοιτάξτε, κανείς όσον και αν θέλει να προβλέψει το μέλλον δεν μπορεί να είναι απόλυτος στις προβλέψεις του. Γιατί, ας υποθέσουμε, κάνω υποθέσεις, ότι στις επόμενες εκλογές στο Βορρά κερδίζει η αντιπολίτευση. Αν η αντιπολίτευση σε αυτό που λέει το διακυρέτη έρχεται και πει δέχομαι το σχέδιο του Κόφι Ανάν και είμαι έτοιμη να πάω σε δημοψήφισμα, τι θα κάνει η δική μας η πλευρά? Θα πει εγώ δεν το δέχομαι και θέλω ριζικές τροποποιήσεις, ή θα προσυνεννοηθεί και με την αντιπολίτευση την τουρκική και θα πούν εντάξει, κάποιες τροποποιήσεις μπορεί να θέλουμε κι εμείς, θέλετε κι εσείς, ελάτε κάτσε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά ας πάρουμε τη χειρότερη εκδοχή, ότι εξακολουθεί η τουρκική πολιτική στην Άγκυρα να είναι τα 2 κράτη. Και φυσικά η δική μας πολιτική και της Ελλάδος και της Κύπρου, ομοσπονδία μεν, ναι, αλλά όχι 2 χωριστά κράτη. 2 καντόνια, ναι, όχι 2 κυρίαρχα κράτη. Δεν θα βρεθεί λύση στο κυπριακό προβλήματος. Και το θέμα θα είναι, με το παρόν ακόμα μερικών ετών, πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει ένας κίνδυνος μερικά κράτη να αναγνωρίσουν το τουρκοκυπριακό κράτος. Είναι άμεσος αυτός ο κίνδυνος, κύριε Πρόεδρε? Γίνεται λόγος για την Ισλαμική διάσκεψη? Κάθε φορά που υπήρχε η Ισλαμική διάσκεψη είχαμε κάποιες χώρες που
έδειχναν διάθεση. Αλλά επειδή υπήρχαν συνομιλίες, ανεμιγνύονταν και άλλες χώρες και ο Γενικός Γραμματέας και έστελα μηνύματα ότι βρισκόμεθα σε συνομιλίες, υπάρχουν ενδείξεις καλές. Μην κάνετε οτιδήποτε να μας καταστρέψετε αυτή την προσπάθεια. Αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά το πρόβλημα θα είναι εάν δεν υπάρχει κάποια διαδικασία για τη λύση του Κυπριακού, είναι πιθανόν να μην μπορούμε να ανατρέψουμε μερικές χώρες από το να αναγνωρίσουν το Βόρειο Τμήμα. Που είναι άμεσος κίνδυνος, άμεση προοπτική. Άμεση υπό την εξής έννοια ότι δεν θα το κάνουν αύριο ή μεθαύριο, αλλά μπορεί μετά το 2004. Το 2004 θα είναι έτος και για την Κύπρο και για την Τουρκία. Δύσκολο. Δύσκολο για τους εξής λόγους. Θα γίνεται προσπάθεια να πείσουν την Τουρκία ότι πρέπει να υποστηρίξει το σχέδιο του Κόφι Ανάν. Μερικές τροποποιήσεις μπορεί να γίνουν, αλλά βασικά το σχέδιο του Κόφι Ανάν. Για να πάρει ημερομηνία για να αρχίσει οι διαπραγματεύσεις. Θα υπάρχουν και πιέσεις προς τη δική μας κατεύθυνση. Εάν η Τουρκία δεν πάρει ημερομηνία, δεν πρόκειται να κάνει υποχωρήσεις. Και μπορεί να μην πάρει ημερομηνία, ξεκάθαρα, γιατί υπάρχουν χώρες μέσα στην Ευρώπη που δεν είναι ικανοποιημένες με τις αλλαγές που έκαμε η Τουρκία ή που δεν θέλουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή. Υπάρχει όμως έναν καιρό χρονικό μεταξύ του Μαΐου 2004 και του Δεκεμβρίου 2004. Στην πρώτη ημερομηνία και προς εντάσσεται ολοκληρωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένει η ημερομηνία το Δεκέμβριο. Υπάρχει... Η Τουρκία πρέπει να αναμένει ότι τον Μάιο του 2004 θα της δώσουν ημερομηνία τέλος Δεκεμβρίου για να αρχίσει η διαπραγματεύση. Αυτό αναμένει η Τουρκία. Αυτό αναμένει η Τουρκία. Πάμε και αυτό πείτε... τις έχουν υποσχεθεί μερικές χώρες. Αν δεν το πάρει αυτό, τότε δεν πρέπει να αναμένουμε ότι θα δείξει οποιαδήποτε διαλλακτικότητα στον Κυπριακό. Και υπάρχει συνεπώς, με βάση αυτά που λέτε, και ο κίνδυνος ευρωδιχοτόμησης, κύριε Πρόεδρε. Στην ουσία, στην πραγματικότητα, η Ευρώπη εδέχθη όλη την Κύπρο. Αλλά εφόσον ένα μέρος της δεν μπορεί η κυβέρνηση να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο θα εφαρμόζεται στη δική μας περιοχή και στην άλλη δεν θα υπάρχει το ευρώ κεκτημένο. Θα απαιτεί όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγχον της γραμμής αντιπαράθεσης για να μην έχει... Θα δημιουργηθεί κάποιο σύνορο το οποίο θα έχει και διεθνή αναγνώριση, ότι ως εδώ είναι το σύνορο της Ευρώπης, παρά το ότι δέχθησαν όλη την Κύπρο. Οι προοπτικές, Ιωνή, δεν είναι πολύ αισιόδοξοι όμως. Όχι. Κύριε Πρόεδρε, σε αυτή τη φάση ήθελα έτσι να βλέπαμε κάποια άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το ρόλο της αριστεράς σε αυτές τις ιστορικές περιόδους. Στην περίοδο της δεκαετίας του 50, του 60, του 74. Ποιος ήταν ο ρόλος, πώς κρίνετε εσείς το ρόλο εκείνο? Η αριστερά έδειχνε έναν έντονο ενδιαφέρον να λυθεί το Κυπριακό, με τονίζοντας πάντοτε την σημασία των ψηφισμάτων μέσα στα πλαίσια των, των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κατά περιόδους δεν ήταν πολύ ευτυχής με την ανάμειξη, ιδίως κυρίως όταν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση και το Ανατολικό Μπλοκ, δεν ήταν υπέρ της ένταξης της Κύπρου στην Ενωμένη Ευρώπη. Είχε ενδιασμούς και αυτό φαίνεται και από συζητήσεις που έγιναν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που οι διάφοροι επίσημοι ομιλητές του ΑΚΕΛ ετάχθησαν εναντίον και εξήγησαν τους λόγους για τους οποίους ετάχθησαν εναντίον της ενταξιακής μας πορείας. Γενικά, ήθελαν να δείξουν ότι μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων δεν υπάρχουν διαφορές.
είμαστε αδερφοί και ήθελαν αυτό το, να κάνουν αυτό το projection διαρκώς. Θεωρούσαν πάντοτε ότι μεγάλη ευθύνη για το τι συνέβη στην Κύπρο είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, το ΝΑΤΟ. Αυτοί σε κάποιο στάδιο ήταν η πολιτική τους θεώρησης και ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις να βρούμε λύση του Κυπριακού. Τις σχέσεις τις δικές σας μαζί με την αριστερά, πώς τις βλέπετε, πώς τις είδατε, πώς τις αξιολογείτε συνολικά? Πρέπει να πω ότι ήταν φανερό ότι έγινε το και από τις δύο πλευρές μια προσπάθεια να πέσει αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο υπήρχε παλαιά της αντιπαράθεσης μεταξύ δεξιών και αριστερών. Θέλω να πείτε τη γνώμη σας για τον Παπα Ιωάννου. Τον Εζεκία Παπα Ιωάννου. Ξέρω ότι είχατε συνεργασία ακόμη και την περίοδο του Λονδίνου, στη δεκαετία του 50, έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Κάποτε μου είχατε πει ότι ήσασταν μαζί σε μια αποστολή στο Παρίσι. Ναι, όταν έγινε μετά τον πόλεμο το συνέδριο για την ειρήνη, εγώ ήμουν τότε φοιτητής, ήρθα μια μέρα και από την Κυπριακή Αδελφότητα αλλά και από το ΑΚΕΛ και μου πρότειναν να πάρω μέρος σε αυτούς που θα πήγαιναν για να προωθήσουν το Κυπριακό. Και πήγαμε μαζί σε αυτή την αποστολή. Πώς εκτιμάτε την πολιτική προσωπικότητα του Παπα Ιωάννου? Ο Παπα Ιωάννου ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος. Ήταν καλός γνώστης του κυπριακού προβλήματος. Αλλά είχε πολύ έντονες απόψεις όσον αφορά τον δυτικό παράγοντα και πολύ ευνοϊκές όσον αφορά τον ανατολικό παράγοντα και τον ρόλο των αδεσμεύτων. Και για τον διάδοχο του, τον Χριστόφια? Βρίσκεται εν ζωή. Και εγώ και εκείνος. Δεν θέλετε να... Για τον ρόλο του Λισαρίδη, τι μπορείτε να μου πείτε σε όλη αυτή τη διαδρομή? Ο Βάσος είναι ένας ασφαλώς ιδεολόγος άνθρωπος. Και είναι φανερό ότι ετάχθη στην αρχή εναντίον της συμφωνίας Ζυρίχης Λονδίνου. Αργότερα όταν ο Μακάριος τα υπέγραψε, τα θεωρούσαν περίπου σαν ένα μεταβατικό στάδιο. Και μετά το 1974 η θέση του ήταν ότι το θέμα της Κύπρου είναι θέμα καθαρός εισβολής και κατοχής. Περίπου είχε την ότι δεν έπρεπε να γίνονται διαπραγματεύσεις, αλλά έπρεπε πρώτα να επιμένουμε να αποσυρθούν τα κατοχικά στρατεύματα και έπειτα να κάνουμε διαπραγματεύσεις για τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Αυτή ήταν η πολιτική του τοποθέτηση, ότι ή λέμε ότι είναι εισβολή και συνέχεια, όπως είναι εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή. Οπότε δεν διαπραγματευόμεθα εάν δεν αποσυρθούν τα τουρκικά στρατεύματα και κατόπιν κάτσουμε με Ελληνοκύπρια και Κυπροκύπρια να δούμε τις συνταγματικές διευθετήσεις. Αυτή ήταν η βασική του σκέψη. Για τον Σπύρο Κυπριανού, η γνώμη σας, κατά καιρούς είχατε και συνεργασία και αντιπαραθέσεις. Αυτά έχει πολιτική βέβαια, κύριε Πρόεδρε. Αλλά ακούστε, ο κύριος Κυπριανού δεν είναι παρόν. Και επομένως δεν είναι σωστό για μένα να λέγω πράγματα τα οποία ο ίδιος δεν μπορεί να απαντήσει.
γι' αυτό δεν θέλω να μπω σε εκείνη την περίοδο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι κάτι το οποίο όλοι ίσως να ευθυνόμεθα, είχαμε την εντύπωση, όλοι είχαμε την εντύπωση ότι ο χρόνος εργάζεται υπέρ μας και ότι θα βρούμε καλύτερες λύσεις. Ο χρόνος απέδειξε όμως ότι περιέχει πολλούς κινδύνους και δεν βρίσκουμε καλύτερες λύσεις, αλλά χειρότερες. Για τον Καραμαλή, πολλοί θεωρούν ότι είναι ένας από τους κακούς δαίμονες του Κυπριακού. Στην διαδρομή του πάλι. Είναι εύκολο για να επιρρύπτεις ευθύνες. Αλλά σε ποιον στάδιο δεν σε επιρρύπτεις αυτές τις ευθύνες και πότε. Είναι για τη ρίχνη. Ασφαλώς. Η Ζερίχη είχε τα μειονεκτήματα της. Αλλά εάν συγκρίνουμε το τι έγινε μετά που εγκαταλείψαμε τη Ζερίχη, θα λέγαμε ότι η Ζερίχη ήταν η καλύτερη λύση που είχαμε μπροστά μας. Επομένως, πώς κρίνεις αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήξερε πολύ περισσότερο από την διεθνή εικόνα, παρότι ξέραμε εμείς που μόλις πήραμε την ανεξαρτησία μας. Ήξερε ποιες ήταν οι δυνατότητες της Ελλάδας σε περίπτωση αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Ήξερε τον κίνδυνο να διχοτομηθεί η Κύπρος προτού φύγουν οι Άγγλοι. Και κατέληξε στη Ζερίχη με τα μειονεκτήματα που είχε. Αλλά εκείνα τα μειονεκτήματα ήσαν μηδέν ενώπιον των των μειονεκτήτων που έχουν τα σημερινά σχέδια. Πώς το βαθμολογείς λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο? Κύριε Πρόεδρε, θυμούμαι κάποτε μου είχατε πει ότι στα δύσκολα χρόνια μετά το πραξικόπημα και την εισβολή είχατε δεχθεί στο γραφείο σας, στο γραφείο τύπου και πληροφοριών, το προεδρικό ήταν κρατηστρωμένο τότε, την επίσκεψη τριών ανθρώπων τη στιγμή που μιλούσατε τηλεφωνικώς με τον Καραμαλή. Ναι, είναι τρεις ήρθανε με τα πιστόλια τους να κρεμούνται και τις θήκες τους ανοιχτές. Στάθησαν απέναντι μου και εγώ δεν τους μίλησα, τους κοίταξα, με κοίταζα. Εκείνη την ώρα χτύπησε το τηλέφωνο και ήκουσαν τη συνομιλία που είχαμε τον Καραμαλή. Γύρισαν και έφυγαν χωρίς να πουλέψουν. Είχατε αντιληφθεί τις προθέσεις τους? Φαίνεται οι προθέσεις τους ήταν να με απειλήσουν ότι πρόσεξε, εάν δεχθείς οποιαδήποτε λύση πλην της Ένωσης, κακά θα είναι τα χάλια σου, αλλά... Τους γνωρίζετε βέβαια. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι σήμερα, ζουν, εργάζονται, λειτουργούν? Όχι, δεν είναι υπουργοί. Πώς σας αντιμετωπίζουν σήμερα? Με χαιρετούν και τους χαιρετούν. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να μου πείτε ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο επίτευγμα της καριέρας σας? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι δύο πράγματα πέτυχα. Το ένα ήταν το 1974 να μην συνεχίσει διχόνοια. Να μην συγχωνήσει η διχόνοια και ταυτόχρονα να μην δοθεί αφορμή στα τουρκικά στρατεύματα να καταλάβουν όλη την Κύπρο. Γιατί η πρόθεση τους ήταν να καταλάβουν όλη την Κύπρο. Και αν δεν εάν οξύνεται η διχόνοια μεταξύ μας, θα το βρίσκεται σαν αφορμή ότι δεν μπορούμε, πρέπει να καταλάβουμε όλη την Κύπρο. Και το δεύτερο, να συγκρατηθούν στοιχεία τα οποία μπορούσαν να κάνουν πράξεις εναντίον των Τουρκοκυπρίων, να δώσουν αφορμή να συνεχίσει η προέλαση των Τούρκων. Αυτό επετεύθη και οι Τούρκοι δεν προήλασαν να πάρουν όλη την Κύπρο. Και το δεύτερο επίτευγμα μου, αν θέλετε, είναι το ότι
παρόλες τις δυσκολίες που είχε, μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς όρους, χωρίς υποσημειώσεις, χωρίς οτιδήποτε. Και αυτό θεωρείτε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί η πολιτική σας παρακαταθήκη ή, εν πάση περιπτώσει... Παρακαταθήκη μην μιλάς, διότι ούτε διαθήκη θα κάνω, ούτε περιουσία να έχω να αφήσω, ούτε παρακαταθήκη θα έχω. Να μου πείτε τότε και τι θεωρείτε εσείς το μεγαλύτερο σας λάθος. Αυτό το έχω γράψει. Όταν το 1973 είχαμε λύσει ευνοϊκά το Κυπριακό με καλές τροποποιήσεις της Συμφωνίας Ρήχης και ο Μεν Ρίβας επέμενε ένωση, ο δε Αρχιεπίσκοπος δεν υπέγραφε χωρίς, διότι έπρεπε να ξαναυπογράψει τον αποκλεισμό της ένωσης και της διχοτόμησης. Και λέγανε όχι, η Ελλάς και η Τουρκία να κάνουν συμφωνία ότι ούτε η μία δέχεται την Ένωση, ούτε η άλλη και ύστερα να υπογράψει. Αισιόπησε. Και δεν ρωτάμε γιατί το έκανε. Έπρεπε να ενημερώσω τον λαό ότι φτάσαμε εδώ, αυτή είναι η συμφωνία, αλλά ποιος θα με άκουε όταν από τη μία ο Γρίβας έλεγε όχι και ο Αρχιεπίσκοπος έλεγε όχι. Εν πάση περιπτώσει, το καθήκον μου ήταν να ενημερώσω τον λαό και παρέλειψα αυτό το καθήκον. Και αυτό θα με συνοδεύει και εις τον τάφο μου. Η συμβουλή, κύριε Πρόεδρε, που θα δίνατε στους νεότερους πολιτικούς, έχουμε νέες γενιές πολιτικών σήμερα, φιλόδοξους, με ικανότητες, με προσωπικότητα, τι θα τους συμβουλεύετε? Εσείς τους παρακολουθείτε από στενά, βλέπετε προφανώς και τις αδυναμίες τους και τα λάθη τους. Εκείνο που θα τους έλεγα είναι να μελετήσουν πολύ τα λάθη που κάμαμε εμείς και να μην τα επαναλάβουν. Και είναι μια σειρά λαθών. Και δεν μιλώ και για τον εαυτό μου. Μια σειρά λαθών που κάναμε, να υπερεκτιμούμε ορισμένα πράγματα, να νομίζουμε ότι έχουμε δυνατότητες εκεί που δεν τις έχουμε. Θα αφήσετε όλες αυτές τις συμβουλές και αναλύσεις των λαθών σε μορφή βιβλίου, ακόμη ενός βιβλίου, κύριε Πρόεδρε? Είχα σκοπό να αρχίσω να γράφω το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, αλλά επειδή τον Οκτώβριο θα υποβληθώ σε εγχείρηση και στα δύο γόνατα και θα είμαι κατά κάποιον τρόπο ακίνητος, ίσως τον περί τον Νοέμβριο να αρχίσω να γράφω. Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Θέλω, αν μπορείτε, να απευθυνθείτε στους νεότερους Κυπρίους, στα παιδιά μας, και να τους πείτε κατά πόσον θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να είναι αισιόδοξοι για το μέλλον. Πιστεύω ότι τα παιδιά μας πρέπει να είναι αισιόδοξα για το μέλλον, γιατί ανοίγει ένα νέο μέλλον. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ότι πρέπει η Κύπρος να ακολουθεί τις εξελίξεις της Ενωμένης Ευρώπης. Και διαλόγους ασφάλειας, αλλά και διαλόγου προόδου στην οικονομία μας, στην παιδεία μας, σε όλα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.